Και λογικά θα είμαστε live τώρα, μισό λεπτό, αν μας δεν βλέπει κανένας. Γιατί ξέρεις, μας περιμένανε λίγο πιο νωρίς, οπότε Ναι, τους ναι, συγγνώμη γι' αυτό. Τους χτυπήσαμε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, βλέπανε τον Παπασημακόπουλο. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Ναι. Είμαστε τέλεια. Περίμενε. Α, μια χαρά σε βλέπουμε και σένα. Μια χαρά με βλέπουμε και εμένα. Είμαστε σήμερα η μέρα και η νύχτα. Στεφανίδη Αλεξάκης. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Αργήσαμε λίγο, αλλά βλέπετε είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις το παιδί. Λοιπόν, και θα το λέω παιδί, γιατί όπως προανήγγειλα, τον Δημήτρη τον ξέρω από τα γενοφάσκια, να δούμε αν θα καταφέρει να μην μου μιλάει στον πληθυντικό. Καλησπέρα Δημήτρη, συγχαρητήρια για την τεράστια επιτυχία της προηγούμενης εβδομάδας. Στην ευχηθήκαμε από όλη την καρδιά. Δυστυχώς δεν είχατε live για να σας βλέπουμε, να μπορούμε κιόλας να καταλάβουμε τι γίνεται. Ο λόγος σε σένα και θα γυρίσω μετά με τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ναι, ναι το τουρνουά εντάξει, δυστυχώς αν ήταν πολύ ωραίο δεν είχε... Δεν είχε έτσι κάποιες, έτσι, πώς το πω, κάποιες προϋποθέσεις ενός πολύ σοβαρού τουρνουά σε αυτό το κομμάτι, μόνο επειδή δεν είχε live όντως, αλλά κατά άλλα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μόνο αυτό το έλεγε δηλαδή το τουρνουά. Από άποψη, πώς να το πω τώρα, διαμονής, προϋποθέσεων, γιατί παίζατε στην Αίγυπτο καταρχάς. Ναι, ναι, ναι. Έχεις ξαναπάει? Όχι, όχι, όχι. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν πολύ έτσι. Πώς θα το πω. Ήταν πολύ μοναδική εμπειρία, γιατί προφανώς η Αίγυπτος ήταν πολύ διαφορετική από όσες άλλες χώρες έχω πάει. Και ευρωπαϊκές και. Καλά, μην δεν έχω πάει ακόμα, δεν έχω πάει σε χώρες εκτός Ευρώπης. Αλλά ναι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία και βασικά κιόλας το ξενοδοχείο, και τα δωμάτια και το φαγητό που είχε. Και ο χώρος αγώνων, όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, μέναμε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο κιόλας ήταν 4 αστέρων, αν δεν κάνω λάθος, αλλά ουσιαστικά ήταν σαν 5 αστέρων. Ήταν τρομερό ξενοδοχείο. Ήταν στο Κάιρο. Ναι, 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 στο Κάιρο. Και το ξενοδοχείο κιόλας ήταν. Στην αρχή ήταν να γίνει σε ένα που λεγόταν Jewel, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά άλλαξε αυτό και έγινε στο Novotel, το οποίο κιόλας ήταν, νομίζω, δίπλα στο. Όχι, νομίζω. Ήταν δίπλα στο. Πώς το λένε, στο αεροδρόμιο. Ήταν πάρα πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Άρα περάσατε καλά. Είδατε καθόλου Κάιρο, καταφέρατε? Ήταν οι αγωνιστικές σας υποχρεώσεις πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, αυστηρές χρονικά? Κοιτάξτε, πριν αρχίσει το τουρνουά, πρόλαβα και επειδή είχα πάει κιόλας μαζί με τη μητέρα μου, τον αδερφό μου, τον μεγάλο μου αδερφό, τον Γιώργο, προλάβαμε και επειδή ήρθαμε 2 μέρες νωρίτερα, προλάβαμε και είδαμε σε αυτές τις 2 μέρες τουλάχιστον είδαμε αρκετά πράγματα, αλήθεια είναι, δεδομένου του χρονικού περιθωρίου. Αλλά μετά, όταν έρθει το τουρνουά, δεν υπήρχε πολύ χρόνο, αλήθεια είναι. Αν και ήθελα να πάω δηλαδή, εκεί πέρα ξέρω εγώ πού ήταν, 5ος γύρος νομίζω ήταν, είχα ξέρω εγώ 4 στα 5 και έλεγα να πάω, επειδή εντάξει, είχα κάνει και μια ήττα κιόλας και δεν ήξερα κατά πόσο πήγαινα όντως για κάτι σοβαρό. Εγώ συνέχιζα κανονικά, αλλά εντάξει, λέω μπορώ να είμαι λίγο πιο άνετος, από ξέρω λογικά με χειρότερο παίχτη. Μετά από κάποια στιγμή ήρθε όμως το νούμερο 1 ο Αντλή. Γιατί πέρα ήταν το κομβικό σημείο. Δηλαδή, αν έχανα, ας πούμε, θα ήμουν λίγο πιο χαλαρός. Αλλά επειδή έτυχε να κερδίσω, τελικά δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα μετά. Δεν ξαναχαλάρωσες ποτέ. Ναι, αυτό. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω καταρχάς να. Πώς να το πω, δράτω με τις ευκαιρίες. Εννοείται να πούμε συγχαρητήρια και στην Μαριάντα Λάμπου, μιας και το προηγούμενο Σάββατο, στο προηγούμενο live με την Αναστασία, υπολείπονταν 2 γύροι, οπότε δεν ξέραμε αν για το μετάλλιο ήμασταν σίγουροι ότι στην ουσία θα παίρναμε κάποιο μετάλλιο, αλλά εννοείται ότι οι ευχές όλων πραγματοποιήθηκαν, ζήσαμε ευρωπαϊκό, μέσα στην Ατάλεια, ακούστηκε ο ύμνος. Εγώ θα το πω άλλη μια φορά, ότι οι γυναίκες μας πάνε ψηλά. Έχει, και έτσι. Με αφορμή αυτό θα σας πω ότι σήμερα, γιατί η σημερινή μέρα ήταν αρκετά δύσκολη, είχαμε και Δέλτα Σίγμα στην Ομοσπονδία, επανενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Γυναικείου Σκακιού. Οπότε θα στελεχωθεί μέσα στο προσεχές διάστημα και ας ελπίσουμε να δούμε και άλλα, δηλαδή να μπορέσει να ενισχύσει όσο γίνεται το γυναικείο σκάκι.
Μακάρι βασικά. Θα ήθελα και εγώ, θα ήθελα και εγώ να πω πολλά συγχαρητήρια στο κορίτσι αυτό, στη Μαρία Νταλάμπου και στην, νομίζω, τώρα συγχωρέστε να κάνω λάθος, νομίζω Ευαγγελία Σίσκοντε λιγόταν το άλλο κορίτσι ναι, που πήγε, Ευαγγελίος, που πήγε στα παγκόσμια, σωστά. Ήταν στα παγκόσμια στον Πατούμι που έγιναν το Σεπτέμβριο. Συγχαρητήρια και σε εκείνη. Και εντάξει, προφανώς στο Νίκο Πούπαλο που νομίζω βγήκε τέταρτος. Ναι, επίσης στον Πατούμι. Είχαμε κάποια άλλη επιτυχία που δεν ξέρω γιατί δεν πολύ ενημερώνουμε, αλήθεια είναι, τώρα τελευταία. Προς το παρόν, αυτές είναι οι μεγάλες μας επιτυχίες. Και εννοείται εσύ μαζί με την Χαριτωμένη, τη Μαρκαντονάκη και την Κατερίνα που ισοβαθμίσαν, αλλά η Μαρκαντονάκη την πέρασε στα κριτήρια. Καλά, κάτσε. Εδώ είναι μερικοί μήνες και ήδη έχουμε πολλές επιτυχίες. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει με τη νέα χρονιά. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει γιατί έχουμε και το Κατεβίτσα τώρα που στα Rapid και Blitz είμαστε, έχουμε μία... Ναι. Ειδικά νομίζω και η Βαβλίδου που θα παίξει νομίζω έχει ιστορία. Μπράβο, γιατί η Κατερίνα πέρσι, αν θυμάμαι καλά, τώρα μπερδεύω αν είναι το Rapid ή αν είναι το Blitz, να με συγχωρήσει η Κατερίνα, πήρε τρίτη θέση. Πήγε εξαιρετικά καλά. Αυτό θυμάμαι και εγώ. Τρομερά καλά. Ναι. Και ελπίζουμε, γιατί νομίζω ότι θα πάει και φέτος το Κατοβίτσε. Ελπίζω να θα πάει. Δηλαδή να είναι το πρωτάθλημα και η πόλη η οποία της ταιριάζει περισσότερο από όλες. Αυτό λοιπόν πριν να ξεκινήσουμε. Οπότε εγώ βασικά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει. Έχω και προσωπική εμπειρία, όμως πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια σκακιστική οικογένεια. Γιατί δεν είσαι και ο πρώτος, δεν είσαι ο μεγάλος. Ναι. Και όλοι ξέρουν τι έρωτα είχα για τον Γιώργο. Μιλάμε, δεν υπάρχει. Ο έρωτάς μου για τον Γιώργο είναι τεράστιος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε ακούει, αν θα το ακούσει ποτέ. Θα το ακούσει κάποια στιγμή, θα το ακούσει σίγουρα. Τώρα δεν ακούει, αλλά κάποια στιγμή. Και ξέρεις τι, περίμενα ότι ο Γιώργος, ρε παιδί μου, θα είναι ο επόμενος. Γκραντ Αλεξάκης, από ποια άποψη? Η Λίνα ήταν τεράστια σκακίστρια για την ελληνική πραγματικότητα. Έχω φάει ξύλο από την Λίνα όταν ήμουνα σε μικρή ηλικία και μάλιστα σε πρωταθλήματα Αττικής γυναικών. Ήμουνα ο χειρότερος παίκτης, ας πούμε. Εντάξει, όμως μήπως ήσουν και μικρότερη κιόλας. Παίζει. Εντάξει, τότε ήθελα πολύ. 90 κάμποσο. Εσείς δεν υπήρχατε. Και εννοείται, σήμερα κιόλας μου έστειλε ο Τάκης ο Τρεπανιώτης ότι και ο μπαμπάς σου, ο Δημήτρης Αλεξάκης, με τον οποίο έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές και το σκορ εννοείται ότι είναι υπέρ του, ήταν, λέει, να υπογράψει με το σκακιστικό όμιλο Καλλιθέας και πήγε στον Πειραϊκό. Τι είναι αυτό? Τι να σου πω, υποθέτω πως, ξέρετε, ψάχνω για σύλλογο και όπου βρούνε ήταν. Τέτοια ήταν η φάση, υποθέτω, τότε. Και εγώ κάπως έτσι νομίζω. Όμως, κοίτα εδώ για λίγο, ρε παιδί μου, για λίγο. Θα ήταν ολόκληρη οικογένεια, Αλεξάκη, που θα θέλαμε. Τρεις αντρικές, μία γυναικεία, εφηβικές για πόσα χρόνια οι τρεις. Δηλαδή, πραγματικά, η μισή ομάδα είστε εσείς. Ναι, αυτό. Πώς νιώθεις που ήσουν ο δεύτερος στην ουσία στην οικογένεια και όμως αυτή τη στιγμή έχεις βρεθεί να είσαι πιο ψηλά από όλους? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι... Sorry, κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι, πώς το λέμε, ότι από μικρά, ας πούμε, που μας πρωτοέμαθε σκάκι ο πατέρας μας, και η μητέρα μας, όπως είπαμε, ήξερε πολύ καλά σκάκι, αλλά κυρίως ο πατέρας μας ασχολήθηκε στο να μας μάθει. Η μητέρα μας ήταν, ξέρω εγώ, στο να μας υποστηρίζει πιο πολύ. Μας έμαθε σκάκι ο μπαμπάς, λοιπόν, κάπου, ξέρω εγώ, στα 5 ήμουν εγώ. Αντίστοιχα, ο Γιώργος έμαθε λίγο πιο νωρίς από μένα, και αυτός κάπου στα 5-6 έμαθε. Τον έχω διαδιδεύσει νήπιο, να ξέρεις. Ναι, το πιστεύω. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ θυμάμαι που με διαδίδευαν στα νήπια και. Ναι. Εγώ ήμουν 18-19 χρονών και ο Γιωργάκης ήταν νήπιο. Ναι. Αυτά είναι ιστορία. Τον έχω δει, ξέρεις, κανονικά μικρούλη, ξανθούλη, θα τον ξεχάσω ποτέ. Ναι. Μικρούλη, ξανθούλη, έπαιζα σε ένα τουρνουά του Πειραιά, σε ένα πρωτάθλημα δικό σας που είχα πάει πάρα πολύ καλά. Ούψ, να σου, το μωρό εκεί πέρα. Και λέω, πω, αυτός θα γίνει μια μέρα σκακιστής. Και μας βγήκες εσύ μετά. Εσένα δεν σε πρόλαβα, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα, για πολλά χρόνια βασικά, ήταν... Και λόγω διαφοράς ηλικίας κιόλας, ήταν λογικό νομίζω,
Αλλά πάντα ήταν καλύτερο ο Γιώργος, η αλήθεια είναι, από τους δυο μας. Δηλαδή, παρόλο που πηγαίναμε μαζί, δηλαδή μαζί κάναμε μαθήματα και όλα τα σχετικά, ο Γιώργος ήταν καλύτερος. Απλά εντάξει, μετά από κάποια ηλικία, ας πούμε, δεν τον ενδιέφερε τόσο πολύ ως εμένα. Και εκείνος δεν το άφησε, αλλά μείωσε την ενασχόλησή του με αυτό. Ενώ εγώ αντίθετα, ας πούμε, την αύξησα λίγο. Οπότε γι' αυτό έγινε έτσι, τον προσπέρασα, το πω έτσι, καλά σε επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά, ας πούμε, ο Γιώργος ήταν κακός παίχτης και εγώ ήμουν καλός. Απλά ο ένας άρχισε να ασχολείται παραπάνω, ο άλλος λιγότερο και ήταν λογικό δηλαδή αυτό να γίνει. Γιατί αν ασχολιόταν όσο και εγώ, η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν θέλω να το πω, αλλά μπορεί και να είχαμε ακόμα διαμάχες, κακιστικές εννοώ πάντα. Όχι, τι, υπήρχε πόλεμος ενδοοικογενειακό. Όχι, βέβαια. Απλά πάντα ο Γιώργος ήταν καλύτερος παίχτης. Απλά λέω ότι τώρα, ας πούμε, που δεν ασχολείται τόσο πολύ. Ναι. Και έχει σημαίνει ότι δεν ασχολιόταν, το πιο πιθανό, όσο εγώ δηλαδή, το πιο πιθανό θα ήταν στο επίπεδό μου, υποθέτω. Και εννοείται ότι έχουμε και τον Αλέξανδρο, ο οποίος... Ο οποίος είναι ξεχωριστός, ναι. Ναι, μία κατηγορία μόνο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι λίγο άλλη φάση ο Αλέξανδρος, δεν πολύ... Πώς θα το πω, δεν τον πολύ έψησε το σκάκι, δεν τον πολύ προσέγγισε. Κάνει άλλα πράγματα, έχει παίξει βέβαια και ο Αλέξανδρος σκάκι, έχει και έλο κιόλας, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω είχε βγάλει κάπου 1300, το μπορεί να έχει πέσει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά έχει κάνει και, παρόλο που δεν ασχολείται καθόλου, έχει κάνει κάτι τρομερά αποτέλεσμα από εκεί που. Είχε κάνει, νομίζω, συγκεκριμένα μια φορά ισοπαλία, τώρα σε μεικτό νομίζω ήταν, με τη Κιούση, νομίζω κάτι τέτοιο, πιο παλιά. Είχε κάνει κάτι, ναι. Αλήθεια. Ναι. Έχω πετύχει, ας πούμε, τον Αλέξανδρο ούτως ή άλλως. Όχι τόσο κατέρα, υποθέτω. Όχι. Περίμενε, μισό λεπτό θα κάνω μια παρέμβαση, γιατί εδώ πέρα ξέρεις, έχουμε κάτι διαβολόπεδα. Παπασιμακόπουλο να πω, Λαδόπουλο να πω, κάτι άλλους περίεργους που λένε, μα καλά, γιατί δεν γράφει IEM Δημήτρης Αλεξάκης και γράφει την Ντούα. Λοιπόν, έχουν δίκιο, είναι από το... Ναι, έχουν δίκιο. Το έχω ξεχάσει από... Όχι, ναι. Εντάξει, παιδιά, έχω τύχει σε παίκτη που δεν έχει καν το όνομά του και έχει το όνομα γυναίκας. Γιατί προφανώς μαζί με την σύζυγο χρησιμοποιούν το ίδιο Zoom. Οπότε μην να, τώρα μάλιστα, ορίστε. Αποκατάστησα την τάξη. Λοιπόν, εντάξει, είναι όλα, ρε παιδιά, βάσει του γούστου σας. Ό,τι θέλετε. Τον έχουμε εδώ, να τον ανακρίνουμε. Βάλε τώρα και το φιντέ. Τι φιντέ? Τι είναι αυτό? Α, καλά, ναι, εντάξει. Εξυπνάδε το Αλέξανδρο. Λοιπόν, ξέρει, σου έχει κάνει challenge μου, οπότε προτιμά να παίξει μαζί σου μονόλεπτα. 2, 4, 80, πόσο είναι? Έχω πέσει τώρα. Έχει πέσει, δεν πειράζει, θα ξαναανέβει. Τι να το κάνει? Αυτό, ναι. Σιγά-σιγά, ναι. Λοιπόν, για πες πώς... Καλά, εντάξει, τι να σου πω. Εσένα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες το σκάκι, τι, με την... Την κορού για μαμά και τον Δημήτρη, τον Αλεξάκη για μπαμπά. Ήταν μια κατάσταση, τα πιόνια ήταν μέσα στο καροτσάκι μαζί με την σκουπέρα, του κάνανε αέρα. Ποιο ήταν το πρώτο, πώς να σου πω, το πρώτο τουρνουά που θυμάσαι, στο οποίο να έπαιξες, έτσι, και ήταν σημαντικό για σένα? Τώρα, για πρώτο τουρνουά θα έλεγα, ας πούμε, λογικά τα σχολικά, χωρίς να είμαι σίγουρος. Μπορεί να έχω παίξει σε κάποιο τώρα του συλλόγου, του Πειραϊκού, δηλαδή. Μπορεί να είχα παίξει και κάποιο στο Πειραϊκού σε κάποιο τουρνουά, αλλά σίγουρα θυμάμαι ότι στα 5-6, δηλαδή και στον Ήπειρο και στην Προδημοτικού, έμπαιζα στα σχολικά. Οπότε αυτό θα έλεγα, χωρίς να είμαι σίγουρος όμως ήταν το πρώτο. Είναι αυτό που θυμάμαι πάντως, σίγουρα. Και πότε κατάλαβες ότι είσαι πορωμένος με αυτό? Σε τι? Θα σου πω. Μου άρεσε σίγουρα. Ναι. Ορίστε. Το μικρόβιο, λέω, σε ποια ηλικία σε λάβος? Σίγουρα από τα 5 δηλαδή που άρεσα, σίγουρα μου άρεσε ήδη πολύ. Και εντάξει, επειδή είχα και τον μπαμπά και όλα σπίτι να με βοηθάει, και εντάξει, ήταν μεγάλη βοήθεια αυτή, δεν το συζητάω. Μειώθησε λίγο παραπάνω στο να παίζω πιο συχνά, μου άρεσε. Οπότε τώρα δεν θα έλεγα ότι, ξέρω εγώ, σε κάποια ηλικία ξαφνικά έγινε το κλικ, και από εκεί που απλά έπαιζα, λέω, μου αρέσει πολύ και ξέρω εγώ, θέλω να ασχοληθώ παραπάνω. Νομίζω πάντα μου άρεσε. Δηλαδή αυτό θα έλεγα, ναι, ότι πάντα μου άρεσε πολύ. Και απλά το βλέπα σαν πολύ ωραία ευχαρίστηση, γιατί μου άρεσε έτσι να σκέφτομαι πολύ. Μου άρεσε πάντα να κάνω και τα δύο, και να παίζω αθλήματα κανονικά. Ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο, ας πούμε, μπάσκετ τα λοιπά. Αλλά το σκάκι ήταν έτσι, ήταν το ανάποδο λίγο. Ήταν πιο ήσυχο, πιο να σκέφτεσαι, πιο συγκεντρωμένος, πιο πολύ να έχεις υπομονή. Και μου άρεσε πολύ αυτό. Με είχε κεντρήσει αυτό, δηλαδή, από μικρό.
Να υποθέσω θα είσαι πλέον στην κατηγορία αυτή την οποία ονομάζω μετά την έξυπνη πάσα που μου έδωσε ο Δημήτρης ο Πρεζεράκος, GNGM. Greece's Next Grandmaster. Wannabe, ας πούμε, ναι. Ναι. Κάτσε, την νόρμα του IM στην ουσία την ολοκλήρωση στο 21 στην Παλαιόχωρα, αν κατάλαβα καλά, αν θυμάμαι και όλα σωστά. Μισό λεπτό. Όχι, νομίζω έκανα στην Καβάλα. Όχι, σολτάκι, τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ. Ναι, όχι, έκανα... αν είναι τη Καβάλα, η Καβάλα είναι μετά την Παλαιόχωρα. Οπότε η τρίτη ήταν. Ναι, όχι. Ήταν, η πρώτη ήταν στην Παλαιόχωρα, νομίζω. Η δεύτερη ήταν στην Καβάλα και η τρίτη ήταν σε ένα τουρνουά στην Βουλγαρία που ξέρω, στο Πριμόσκο, σε ένα Open. Οπότε νομίζω ήταν στην Βουλγαρία τελευταία. Όχι, όχι στην Καβάλα. Άρα το 21 γίνεσαι IM. Το 22 τι έχουν τα πλάνα σου. Τρία, γιατί το 22 τελείωσε τώρα, δεν πειράζει. Ναι, η αλήθεια είναι το πρώτο χρόνο αυτό, τώρα που ήμουν πρώτο στη σχολή, αυτό το πρώτο χρόνο, 21 Σεπτέμβρης μέχρι 22 Ιούνιου, δεν πολύ ασχολήθηκα, γιατί απλά δεν ξέρω, ίσως λίγο έφτιαγε η κούρση στις Πανελλήνιες, δεν είμαι σίγουρος τι, αλλά γενικά λίγο τεμπέλιασα θα έλεγα αυτό το πρώτο χρόνο, οπότε δεν είχα και ιδιαίτερες αξιώσεις μετά στα τουρνά που έπαιξα. Αλλά γενικά, σίγουρα στόχος μου είναι, ξέρω εγώ, στο 23 ή στο 24, ανάλογα πώς θα μου πάρει, σίγουρα θέλω να γίνω GM. Και μετά βλέπουμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, παιδιά, ο Δημητράκης από εδώ είναι φοιτητής στην ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο Αθηνών. Γι' αυτό βλέπαμε και τον Ντούα, για το οποίο πολλοί απόρρισαν. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Το οποίο το είχα, δηλαδή, από χθες που δέχτηκες. Παιδιά, όπως ξέρετε, κανονικά το Σάββατο περιμέναμε τον Grand Master Γιάννη Νικολαίδη, κάτι του έτυχε. Εγώ είναι το μεταξύ μου άρρωστη στην αρχή της εβδομάδας, με πυρετό τάβλο στο κρεβάτι, οπότε δεν μπορούσα να ελιχθώ εύκολα. Και έμεινα μέχρι την τελευταία στιγμή να σας πω την αλήθεια, μπορεί και σήμερα να μην είχαμε live. Και λέω, ρε παιδί μου, ποιο να βάλω. Είχαμε την επιτυχία που πρέπει να έχεις λόξικα όλο το Σάββατο το βράδυ, με μένα και την Αναστασία που ξεκινήσαμε και ο Δημήτρης και μπράβο του. και το ένα και το άλλο. Οπότε λέω, κάτσε να στείλω, γιατί εντάξει, έχω μία άνεση. Και αν μου πει ναι, μου το είπε. Μου είπε, ρε παιδί μου, ότι είχαν και κάτι αγώνες. Λέω, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Όποιος είναι να μας παρακολουθήσει, μας παρακολουθούν μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Τι μας νοιάζει, άμα ξεκινήσουμε 9 ή 10, εδώ είμαστε. Έπεσε και ο Παπασημακόπουλος να έχει live. Μια χαρά, λέω. Βάζουμε Παπασημακόπουλος στην αρχή, έτσι για ορεκτικό, και μετά συνεχίζουμε. Πέρασες 2 χρονιές αρκετά κρίσιμες, οι οποίες συνέπεσαν με την πανδημία. Στις οποίες εννοείται είναι 2 χρονιές που χάθηκαν άδοξα, θα πω εγώ. Όμως, ενίσχυσες πάρα πολύ το διαδικτυακό σου σκέλος, διότι είσαι πάρα πολύ ενεργητικός στο κομμάτι του διαδικτυακού σκακιού και σε βλέπουμε μονόλεπτα, μπλιτζάκια, κακός χαμός, δεξιά-αριστερά. Μονόλεπτα κυρίως, ναι, μονόλεπτα. Είναι η κακή αγάπη. Αυτά έπαιζε και ο Παπασημακόπουλος πριν από 2 λεπτά, πριν κάνει ντου εδώ. Πώς ακριβώς σε επηρέασε η πανδημία ή δεν σε επηρέασε καθόλου, δηλαδή σε φρέναρε, σε εγκάζωσε, μελέτησες, έπρεπε στην ουσία να ασχοληθείς με το σχολείο, γιατί σε πέτυχε και λίγο, νομίζω πρέπει να ήσουν λύκειο. Δηλαδή, ναι. Τα βασικά έτη, δηλαδή το λύκειο είναι λίγο κομβικό σημείο για το σκάκι. Ναι, ήταν πάνω Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου βασικά ο κορονοϊός και η αλήθεια είναι ότι με επηρέασε σίγουρα, έτσι το συζητάω, γιατί δεν έπαιζα καθόλου σε τουρνουά διαζώσεις, τα οποία είναι και η βασική μου ενασχόληση, προφανώς, ο βασικός τρόπος που παίζω σκάκι. Τώρα εντάξει, τα μονόλεπτα αντικειμενικά δεν είναι εξάσκηση για να παίξεις σοβαρά σκάκι, να βελτιωθείς το κανονικό, είναι απλά έτσι λίγο για το ωραία, ναι, λίγο για εξάσκηση, κυρίως τακτικά, έτσι, δυναμικό παιχνίδι και πολύ γρήγορα να σκέφτεσαι. Αλλά γενικά, ναι, σίγουρα πήγε πίσω το σκάκι, για μένα τουλάχιστον, γιατί και ήμουνα και δεν μπορούσα να παίξω κανονικά τουρνουά και διάβαζε το σχολείο. Οπότε τώρα δεν είναι ότι αξιοποίησα όλο αυτό το χρόνο που είχα παραπάνω για να διαβάζω σκάκι, γιατί ήμουν Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Αλλά
Ναι, εντάξει, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον διαδικτυακά έπαιζα έτσι, ξέρω με κανένα καλό παίχτη που και πού, οπότε κάτι γινόταν. Αλλά μόνο σε μονόλυτο και πλήτσο, οπότε δεν ήταν και πολύ καλή εξάσκηση. Ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης που έχεις πετύχει διαδικτυακά? Τώρα σε μονόλυτο αυτό, έτσι. Έχω πετύχει τον Κάρσεν, η αλήθεια είναι, μια φορά και δυστυχώς δεν κατάφερα. Με την Αναστασία το ίδιο. Όσο την μάζευε την Αναστασία, έπαιζε μαζί της. Μόλις τον μάζεψε η Αναστασία, τελείωσε, έφυγε. Τον γέρισε. Σε τι χρόνο τον γέρισε? Ε? Σε τι χρόνο τον γέρισε? Α, ναι, παίζει εκείνη μονόλυτα. Μπράβο, μπράβο. Η Αναστασία, δεν κατάλαβες, η Αναστασία γυρίζει από το σχολείο, από τη σχολή στο σπίτι με το λεωφορείο και μέσα στο λεωφορείο μπορεί να ακούει το Δέλτα Σίγμα της ΕΣΟ και παράλληλα και να παίζει μονόλεπτο. Εγώ σκέφτομαι όλους αυτούς που κάθονται δίπλα της στο λεωφορείο, εκεί που θα κάνει το αυτό το κλασικό, το οποίο μας περνάνε για παλαβούς. Εγώ τουλάχιστον το κάνω στα μάξι, ρε παιδί μου, τον οδηγεί κάποιος άλλος. Σε λεωφορείο ή μετρό, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Να μην περάσουν για την τρελή του χωριού. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε. Εσείς οι νέοι, νομίζω, παίζετε σκάκι παντού. Άρα παίζει για τον Κάρσεν. Κανέναν έτσι που να τον βάρεσε καλά. Δηλαδή, είχαμε το πρόσφατο συμβάν με τον Αλέξανδρο, ξέρεις, και τον Καρουάνα. Α, τον Καρουάνα. Ναι, το είδα. Αυτό ήταν πολύ, πολύ στενάχωρο και πολύ άδικο αυτό που είναι. Όχι απλά πολύ άδικο. Δηλαδή, εγώ πραγματικά απορώ με την χαζομάρα που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, το live streaming έχει κάνει πάρα πολλά καλά στο σκάκι, όμως έχει κάνει και πάρα πολλά άσχημα, όπου ο καθένας παίρνει, κάνει ένα live stream και λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, θα τα πούμε με τον Αλέξανδρο την άλλη εβδομάδα. Μην αγχώνεστε, θα έρθει και η ώρα του. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως... Τώρα δεν ξέρω, γενικά, εγώ τουλάχιστον από τα λίγα που ξέρω, από τα λίγα που έχω δει, ο Καρουάνα φαίνεται σχετικά σοβαρός άνθρωπος και με εξέπληξε λίγο που είπε κάτι, έτσι, κάτι τόσο σοβαρό έτσι, με ελαφρά την καρδία, χωρίς να σκεφτεί καν ποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η δήλωσή του. Ρε παιδί μου, πάνω στα νεύρα σου μπορείς να πεις οτιδήποτε, γιατί σου λέω κι εγώ τον Καρουάνα, τον έχω αρκετά ψηλά. Εντάξει, πλέον η αδυναμία μου είναι ο Γκύρι, γιατί ο Καρουάνα έχει φύγει από τη λίστα, απλά τον διέγραψα. Το θέμα μου δεν είναι ότι το είπε, ξέρεις, πάνω στα νεύρα σου. Ρε παιδί μου, μπορεί πάρα πολλές φορές να σκεφτείς ότι κάποιος κάτι έκανε. Αυτός επέμενε κιόλας. Ρε φίλε, μα σου λένε, τι επιμένεις. Δηλαδή, εντάξει, ηρέμησε. Εντάξει, own your shit που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας φίλος, συγκρίνονται τα διαδικτυακά με τα διαζώσεις εννοεί ή αλλάζει η ψυχολογία πολύ? Σίγουρα αλλάζει η ψυχολογία πολύ. Δηλαδή, καταρχάς, όταν μιλάμε κιόλας για διαζώσεις, κυρίως μιλάμε για σκάκι κανονικού χρόνου, ενώ όταν μιλάμε για διαδικτυακά, προφανώς μιλάμε δηλαδή για σκάκι πολύ σύντομου χρόνου, blitz το πολύ και για bullet πολύ συχνά. Οπότε, καταρχάς αλλάζει και από τη στιγμή που αλλάζει ο χρόνος σκέψης, αλλάζει και πάρα πολύ το πόσο πιθανό να κερδίσει. Δηλαδή, άλλο να παίξω κι εγώ ακόμα να παίξω με τον Κάρσεν κανονική παρτίδα και άλλο να παίξω μονόλεπτα. Οπότε, ήδη εκεί πέρα σίγουρα έχει πολύ παραπάνω ψυχολογία τα παίζει διαδικτυακά. Επειδή είναι πολύ λιγότερο ο χρόνος. Και ξέρεις ότι είναι πιο πιθανό να κερδίσεις. Όπως και να χάσετε στην καπέλα. Δεν μπορείς να παίξεις over the board. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις μονόλεπτο διαζώσεις. Ναι, αυτό εντάξει. Πρακτικά δεν μπορείς να παίξεις το επίπεδο που παίζεις στον υπολογιστή. Σε έχουν φλαγκάρει άλλοι για πλάκα. Αλλά ακόμα και αν μιλάμε και για rap και blitz πάντως, γιατί γίνονται και προφανώς και rap και blitz και στο διαδίκτυο πέρα από το κανονικό. Και εκεί πέρα αλλάζει νομίζω η ψυχολογία. Δηλαδή, όταν παίζεις και απλά βλέπεις μια οθόνη. Και απλά βλέπεις το όνομα του αντιπάλου, τουλάχιστον ίσως και υποσυνείδητα, ίσως και όχι, αυτόματα τουλάχιστον όπως σκέφτομαι ότι είναι πιο πιθανό να κερδίσω ας πούμε, ένα παίχτη του 2680 που ξέρω ότι είναι ένα GM στην κανονική ζωή, να το κερδίσω στο διαδικτυακό παρά να το κερδίσω από κοντά. Σίγουρα το να βλέπεις τον αντίπαλό σου σε επηρεάζει. Σε επηρεάζει πολύ, δεν το συζητάω. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που λες. Υπάρχει κάποιος αντίπαλος που να έχει ασκήσει ψυχολογική πίεση την ώρα της διαζώσης παρτίδας? Και αν ναι, με ποιο τρόπο? Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα βλέμματα, τα ξέρεις που, το staring, το έντονο, ξέρεις αυτό το αξεφίσιμα πάνω σου, και τσιρικάς. Αυτά, ειδικά κάποιοι οι οποίοι είναι και μεγαλύτερη σε ηλικία, τα κάνουν ρε παιδί μου πιο εύκολα. Ναι, ισχύει αυτό. Όταν σε εκνευρίζει και είσαι εκεί και κάθεσαι σαν τον, πώς θα το πω τώρα, σαν το άγαλμα και λες τώρα τι θα κάνω. Η αλήθεια ότι το να μου έχει τύχει να είναι πολύ εκνευριστικό αυτό που κάνει ο άλλος, δεν θα το έλεγα. Ίσως πάρα πολύ σπάνια τώρα, ό,τι κάνω θυμάμαι. Αλλά γενικά ξέρω εγώ τα βλέμματα, ξέρω εγώ τα παίζει
ειδικά όταν παίζει με χειρότερο παίχτη κυρίως και είναι αρκετά χειρότερος, πολύ συχνά νομίζω υποσυνείδητα, επειδή σε εμπιστεύεται πάρα πολύ σαν παίχτη, όχι εμένα συγκεκριμένα, έτσι, οποιοδήποτε παίχτη είναι καλύτερος από αυτόν, νομίζω πολύ συχνά όταν παίζει την κίνηση, σου ρίχνει και μια ματιά για να δει και καλά αν, εσύ, αν ο αντίπαλος δηλαδή, την εγκρίνει κατά κάποιο τρόπο. Αυτό σημαίνει συχνά. Γενικά, εντάξει, νομίζω ότι στο να τα διαχειρίζουμε σε αυτά είμαι μια χαρά. Δηλαδή, δεν έχω ποτέ θέμα. Και ούτως ή άλλως, γενικά στην κατέρα δεν είμαι και πολύ. Δεν δείχνω πολύ έτσι, τα συναισθήματά μας. Είμαι όσο πιο πολύ emotional λες γίνεται στην κατέρα. Άλλος ένα killer, παιδιά, της νέας γενιάς, μετά την Αναστασία, την Αναβαραμίδο, ορίστε. Με την Αναστασία ήσασταν και στο... στην Πανεπιστημιάδα μαζί. Ναι. Βγήκε η δεύτερη κιόλας. Ναι. Πήγατε καλά και οι δύο. Εντάξει, ναι. Καλά πήγατε. Σταμάτα. Η Αναστασία πήγε πολύ καλά, δεν το συζητάω, ναι. Εντάξει, του χρόνου να ξαναπάτε. Εμείς εκεί θα είμαστε, θα κάνουμε το σημαίακι της υποστήριξης. Πώς ήταν σαν εμπειρία, διότι γενικά οι πανεπιστημιάδες έχουν μία άλλη αύρα, έχουν μία άλλη αίσθηση. Υποθέτω, ξέρεις, μαζεύεστε όλοι μαζί, ξέρω εγώ, μετά αναλύετε. Είναι ένα κλίμα χαβαλέ, δεν έχει να κάνει σαν τα ευρωπαϊκά ατομικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ωραία εμπειρία. Δηλαδή, ήμουνα εγώ με την Ασία και την Ευγενία της Φελεκίδου. Και ήταν και ένας ακόμα υπεύθυνος αποστολής από το Υπουργείο Παιδείας. Ήταν όντως ωραία εμπειρία. Έτσι, είχε κιόλας κάποια ομαδικά, δηλαδή είχε Rapid και Blitz, όχι, sorry, είχε Blitz μόνο, συγγνώμη, αλλά στο Blitz είχε και ομαδική βαθμολογία κιόλας, οπότε είχαμε και πέρα λίγο άγχος. Γενικά, το βλέπαμε έτσι πολύ ομαδικά, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να τον υποστηρίζει, να τον σπρώχνει. Κάναμε έτσι ωραία παρέα. Νομίζω γενικά ήταν μια ωραία εμπειρία. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πολύ σαν εμπειρία. Και υπήρχε πιο πολύ έτσι ωραίο πνεύμα, ας πούμε. Γιατί ναι, ήταν μου πήγε η Αναστασία με τα καλύτερα. Λέει, ναι. Μάλιστα παρότρινε όλους της ηλικίας σας, όσοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διοργάνωση, να το κάνουν, ξέρεις. Ναι. Παρόλο που δεν είναι και το πιο δυνατό τουρνουά, συγγνώμη που διακόπτουμε. Ναι, οπότε μη ζητά. Εδώ πέρα, ξέρεις, μπορούμε να διακόπτουμε ελεύθερα. Επειδή λοιπόν αυτό... Ώρας, κανονικά είμαστε εδώ. Διακόπτε, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα πολύ. Μην το κάνουμε και τηλεόραση αυτό. Όχι. Είμαστε, ξέρεις τι, υποτίθεται, να σου πω, η όλη ιδέα πίσω από όλο το κόνσεπτ των συνεντεύξεων ήταν ακριβώς το να φέρουμε τους παίκτες, εσάς, κοντά στον κόσμο, γιατί οι περισσότεροι δεν σας γνωρίζουν. Εντάξει, ναι, εγώ, ρε παιδί μου, ξέρω ποιος είσαι. Δηλαδή, ναι, σε βλέπω. Ξέρω ποια είναι. Με τη μαμά σου έχουμε κάνει χαβαλέ, με τον μπαμπά σου, ναι, με τον Γιώργο. Ξέρεις, είναι διαφορετικό. Και πολλές φορές, ρε παιδί μου, πώς να το πω, θεωρούν όλοι ότι οι σκακιστές είναι λίγο απόμακροι, πράγμα που δεν ισχύει. Ίσως να υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά η μάζα, οι περισσότεροι, το πλήθος, είναι κοντά σε όλους. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαλαροί. Εντάξει, ότι... Άσχημα. Έλα, πες το. Okay. Μην αγόρεσαι. Εγώ να έλεγα ότι μιας που πες ότι οι σκακιστές είναι απόμακροι, θα έλεγα ότι ίσως... εντάξει, προφανώς δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό, αλλά ίσως γενικά έτσι, επειδή το άθλημα είναι έτσι λίγο πιο. Σε απομονώνει λίγο παραπάνω, όπως είναι προφανές. Έχει μια βάση αυτό ο ισχυρισμός, ας πούμε. Δηλαδή ισχύει σε έναν βαθμό. Απλά εντάξει, νομίζω οι σκακιστές, ειδικά σχετικά υψηλού επίπεδου, νομίζω γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά. Οπότε γι' αυτό και έτσι είναι έτσι, πολύ ενωμένοι, υπάρχουν πολλές παρέες, πολύ καλές κιόλα. Σαν τον Ήμαν με τον Κάρσεν. Ναι. Αυτή είναι αγαπημένη. Αυτή είναι, δεν το συζητάω. Ποιο είναι το πρώτο τουρνουά που είπες «Wow, εντάξει, πάμε για το επόμενο», δηλαδή το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και σου έδωσε, σε αναπτέρωσε ηθικά ή, ξέρω εγώ, ψυχολογικά και σου έδωσε την αφορμή, στάθηκε αφορμή στην ουσία, να πας παρακάτω και να πεις «Οκ, το κατάφερα, ρε παιδί μου», κάπως έτσι. Νομίζω θα έλεγα, γενικά θα έλεγα ότι ίσως μια έτσι πολύ καλή μου επιτυχία ήταν το Under 20, νομίζω. Όταν είχα πάρει το Under 20 το 2019, ήταν τώρα, δεν είμαι σίγουρος τώρα γι' αυτό. Νομίζω το 2019 ήταν, ναι. Αυτό με είχε χαροποιήσει, η αλήθεια, γιατί είχα παίξει καλές παρτίδες. Μπορούσα να κάνω κιόλας παραπάνω πόντους από όσους έκανα. Γενικά πιστεύω ότι το άξιζα, οπότε
Εκεί πέρα νιώσα ότι ξέρω εγώ αν είμαι σοβαρός παίχτης, αν είμαι σοβαρός και παίχτης και αθλητής βασικά, κυρίως, ότι μπορώ να κάνω έτσι πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάνω ήδη. Γιατί γενικά η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν ποτέ έτσι πολύ δουλευταράς και αυτό ήταν, πήγαινε λίγο πίσω αυτό από μικρή ηλικία. Λογικό είναι βέβαια, εντάξει, τώρα ποιος όταν είναι μικρός, ξέρω εγώ, είναι έτσι πολύ δουλευταράς όλα αυτά, αλλά τι να σου πω, υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία το έχουν αυτό και μετά ξεχωρίζουν πιο εύκολα. Παιδιά, αυτό δεν ξέρω, κάπως πρέπει να διαγραφεί, δεν ξέρω πώς θα το λογοκρίνω, δεν λογοκρίνω, λοιπόν, δεν το είπε, δηλαδή σκεφτείτε να ήταν δουλευταράς, τι θα έκανε τώρα, δηλαδή, δεν ξέρω. Εντάξει, όχι, δεν έχω ασχοληθεί σε βαρά με τους κάτι, απλά θέλω να πω υπάρχουν άλλοι οι οποίοι όντως σταμάζουν, οι οποίοι ήταν πολύ έτσι πιο, είναι πολύ πιο μελετηροί, πολύ πιο προσιλωμένοι και οργανωμένοι και συνεπείς και εκταρχημένοι σε αυτό που κάνουν και συγκεκριμένο σκάκι. Και όντως εκεί πέρα η πρόοδος γίνεται σίγουρα πιο γρήγορα. Αυτό δηλαδή να πω. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πούμε, δεν έχω ασχοληθεί σοβαρά έτσι. Μην λέμε τώρα το πλακίες. Εσύ τα λες. Εγώ δεν λέω τίποτα. Όχι, αυτό όχι. Απλά να το εξηγήσω αυτό. Μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Μην νομίζω ότι καθένα είναι έτσι πανεύκολο να βελτιωθεί. Δεν μου λέτε, μιας και σας έχω εδώ και βλέπω και τον Αλέξανδρο, ψήνεται, γιατί ο Αλέξανδρος για να κάθεται τώρα στο δικό μου το stream το συνόρα. Μήπως θέλετε όντως να παίξετε μερικά μονόλεπτα πριν δούμε τις παρτίδες. Για να δω τώρα, περίμενε τώρα, αυτό είναι... γιατί εσύ είναι... Όντως, εγώ θα δώσω απλά ένα share screen, πραγματικά. Εγώ θέμα, ναι. Ναι, αυτό... εδώ, μισό λεπτό, εδώ παιδιά, να ξέρετε, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Είμαστε μία εκπομπή δημοκρατικότατη. Ό,τι θέλει ο καλεσμένος το κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα περιμένουμε πότε θα ξυπνήσει ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, εδώ είσαι. Παιδιά, ταλέντο στο σκάκι δεν υπάρχει. Only hard work. Γενικά η φράση ταλέντο εμένα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, μέσα ωραία... από το ταλέντο... Τι? Ήθελα να πω απλά μια ωραία φράση που μου άρεσε όταν την είχα δει. Στο Λιτσές την είχα δει όταν την γράφουν. Ένα, και καλά κάτι από ναι, κάτι ρητά που γράφουν, καλά σε κάτι τουρνουά. Ήταν αυτό που έλεγε hard work beats talent when talent does not work hard. Νομίζω το ότι η σκληρή δουλειά νικάει το ταλέντο, το ταλέντο δεν δουλεύει σκληρά. Και σε αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι υπάρχει ταλέντο που λένε. Για βρες στο Λιτσές, θα παίξετε ή στο Τσεσκόμ. Στο Λιτσές. Τώρα που το έχω πάει 700, θέλω να το ρίξει τον άτιμο. Δεν πειράζει. Έλα μωρέ τώρα. Ναι, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Έλα μωρέ τώρα. Το ποιος νοιάζεται για το έλο. Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Μισό. Μου έχει κάνει ήδη στο Λιτσέ συναπίστευτο σκόπο. Πάω, παιδιά, και εγώ να δω. Μισό λεπτό. Ποιον θα τέτοιο, ποιος θα... Δεν δηλαδή, έτσι. Ναι. Βες. Μισό λεπτό, παιδιά. Συγγνώμη, γιατί εγώ δεν τους προλαβαίνω. Απλά για να ξέρει, θα τρολάρω λίγο κιόλα, αλλά θα παίξει σοβαρά. Θα παίξει σοβαρά, απλά λίγο με τρολάρισμα. Μισό. Αυτό πάει από εκεί. Τώρα, παιδιά, έρχομαι. Συγγνώμη. Ρε Μαριάννα, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα. Ορίστε. Ασόβαρα πράγματα. Να. Έχετε και σκορ. Παιδιά, έχουν και σκορ. Οι άνθρωποι είναι τρελοί. Με νικάει. 64,5, 45,5. Τι είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Το αίμα βράζει, λέω. Ωραία, μισό. Παιδιά, πιάσανε φωτιά. Εγώ όχι πολύ. Κάτσε. Ο χρόνος σας είναι ίδιος. Το ποντίκι δεν είναι τόσο καλό, ρε. Δικαιολογίες, το ποντίκι. Ναι, το ξέρω, ήμουν σίγουρος να το πείτε αυτό. Ήμουν σίγουρος, αλλά δεν πειράζει. Τον αποσυντονίζω. Αυτό είναι γιατί δεν γράφτηκε ο πατέρας του στο μοσκεκιστικό όμιλο Καλυθέας όταν έπρεπε. Ενώ εσύ γράφτηκε. Εν τέλει. Τι διαφορά κάτω είναι αυτή, από πού προέκυψε ρε παιδιά, από πότε πήγε η διαφορά.
Έχουμε ένα απίστευτο μάτσο αυτή τη στιγμή. Να, βλέπετε, αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές. Λέει κάτι ο καλεσμένος. Απευθείας εμείς το κάνουμε πραγματικότητα. Το βλέπω. Πού να πάρει. Πώς έγινε αυτό. Τον νομίζετε και από χρόνο και από θέση. Κέριζα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Αφού ο άλλος τώρα έχει προπονηθεί, έχει παίξει και 500 παρτίδες. Έτσι. Η καλύτερα παιδιά, στο ίδιο επίπεδο είστε. 2-7 κάτι ο ένας, 2-7 κάτι ο άλλος. Ο Παπασημακόπουλος έκανε και μία κατάθεση προλίγου, από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, τώρα θα κάνεις εσύ μία κατάθεση. Καλά είστε. Πάρε το αίμα σου πίσω, Αλεξάκη. Τώρα αυτό γίνεται. Πάμε, κάνει μάτ. Οι εικόνες, παιδιά, που παρακολουθείτε τώρα είναι κατάλληλες για παιδιά κάτω των 16 ετών. Σας παρακαλούμε τα παιδιά σας να μην παίζουν μονόλεπτα, γιατί βλάπτουν σοβαρά το σκάκι. Σε κάνω μαζέτα, αφήστε τα. Είναι σαν να παίζουν ρώσικη ρουλέτα αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, ποντάρουμε πάνω στην απειρία του Αλεξάκη, ο οποίος δεν έχει συνηθίσει κάποιος να του μιλάει την ώρα που παίζει. Να τον αποσυντονίσει. Έχω παίξει κίνηση τώρα, γιατί μου έχει κολλήσει λίγο. Όχι, δεν έχει παίξει. Όχι, έχω παίξει. Τα 6, ένα αξιωματικό ή τα 7. Οκ, ναι. Πώς δεν το σκέφτηκα να το κάνω αυτό και με την Αναστασία, να παίξει μονόλεπτα. Πω. Ρε Παπασημακόπουλε, δώσε λίγο handicap στον άνθρωπο. Παίζει εκεί πέρα, αφού είπε δεν έχει καλό ποντίκι. Δεν πειράζει. δεν πειράζει ο άλλος και παίζει. Μ' ακούτε έτσι. Ναι, εννοείται σε ακούμε. Loud and clear. Μ' ακούτε? Ναι, καλέ. Οκ, ευχαριστώ. Γιατί είναι ξαφνικά όλα σιγά-σα. Κάνω ησυχία, γιατί άμα μιλάω πολύ, μετά αποσυντονίζω. Και πάει και καναστής. Οπότε λέω άστο, θα μου λένε μετά ότι το κάνω και επίτηδες. Δεν είπα Παπασημακόπουλε, πόση ώρα έπαιζες πριν? Τι ήταν αυτό που έπαιζες πριν? Και ΜΑΤ και χρόνος. Με ρωτάει στα πόσα, τι να του πω. Όσο πάει. Λέω, με ρωτάει στα πόσα, τι να του πω. Με ρωτάει στα πόσα, τι να του πω. Παιδιά, ο λαός. Παιδιά,
Λαέ, πείτε μας τα πόσα. Πόσα παίξανε τώρα, τέσσερα. Τέσσερα παίξατε. Λοιπόν, στα 100. Τι 100 ρε παιδιά. Στα 400. Σοβαρευτείτε. Μέχρι το πρωί. Κάτσε ρε. Ακόμα δεν έχουμε δει. Έχουμε και 5 παρτίδες να δούμε. Όλα στα 3 να δούμε και τις παρτίδες. Α, δεν είναι κακό να δούμε πώς στείνουν αυτές τις παρτίδες. Λοιπόν, θα παίξουμε στα... Μισό λεπτό. Το σκορ είναι 2-1. Θα παίξουμε στα 5. Λίγο δεν είναι. Ναι, θα δούμε επίσημες παρτίδες του καλεσμένου. Μην αγχώνεστε. Στα 5, παιδιά. Θα παίξετε στα 5. Ορίστε, είναι στην ουσία... εντάξει. Όποιος φτάσει πρώτος στις 5 νίκες... θα στεφθεί ο πρωταθλητής της καρδιάς μας. Καλά, και οι δύο είναι πρωταθλητές της καρδιάς μας, αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα. Θα είναι ο λίγο μεγαλύτερος πρωταθλητής της καρδιάς μας. Σπυρό, όποιος πάρει τα 5, όποιος πάρει πρώτος 5 πόντους, θα είναι αυτός που θα έρθει να κάνει livestream στη Ρόδο. Κάνε ένα giveaway, όπως κάνουν οι influencers. Βρε Πασιμακόπουλε. Ορίστε, έκλεισε. Να, ο Αλεξάκης, να, θέλει Ρόδο, βλέπεις. Δεν του φτάσαν οι πυραμίδες στο Κάιρο. Δεν τσακωνόμαστε ρε παιδιά. Εμείς εδώ πέρα είμαστε όλοι μια οικογένεια. Μου να πάρει. Ο Αλεξάκης είναι IM, αυτό είπαμε. Έχει πάρει προαγωγή. Όποιος μου ξαναμιλήσει στο πληθυντικό, Σταμάτη εσύ είσαι, το Ρούσος, εννοεί ο Σταμάτης ο Ρούσος. Όποιος μου ξαναμιλήσει στο πληθυντικό, ξέρετε τι θα γίνει, ε? Δώρο μια παντόφλα. Σπύρο, τράβα το κάνω αυτή εκεί πέρα και σε εσάς χαιρετισμούς. Και εμένα, αγαπημένο μου παιδί είναι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι, αλλά όχι και έτσι. Όπου παιδιά είναι έτοιμος να περάσει. Παπασημακόπουλο, έλα, κάνε σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ. Κάνε τη διαφορά. Καλά παιδιά, Δεσποινής δεν μπορείτε να με λέτε ούτως ή άλλως. Νομίζω ο όρος Δεσποινής έχει εκλείψει, αλλά πέραν τούτου... Είμαι σε μια ηλικία που πάει το Δεσποινής. Παπασημακόπουλε, πάμε. Έλα, μπέκα μέσα, φάει τα πιόνια.
Νομίζω θα γίνει το 4-2. Τρίπλο match point, όπως τα λέγανε και στο τένις. Τι είναι αυτό? Ναι. Το πιονάκι το F7 στην αρχή του παιχνίδιου δεν το πολύ σπρώχνουμε, γιατί ο βασιλιάς έχει μετά πρόβλημα. Θα τα λέμε στα μωρά, δεν ισχύουνε, ψέματα είναι. Εγώ έτσι λέω. Ωπς. Έσα χοντρά, βόβο. Το άγχος, παιδιά, βλέπετε. Μικρή είναι η ψαλίδα. Το τριπλό, τετραπλό βασικά match point. Κάνα μπορτάκι για το βασιλιά. Έτσι. Πρακτικό σκάκι. Και είχαμε νικητή. Ευχαριστούμε, κύριε Πασιμακόπουλε. Βέβαια, πήγατε να την κάνετε την διαφορά. Πήγα να το γυρίσει το μάτς. Δυνατός παίκτης. Προσπάθησε, δεν λέω. Καλός είναι, δεν το συζητάω προφανώς. Εσύ που κλωγόσουν ότι θα χάσεις, έλο. Θα χάσεις. Και μετά, έστε να, το μάζεψε κιόλας. Εγώ νόμιζα επίτηδες τα έκανες, επίτηδες κλωγόσουν απλέν. Λες, κάτσε να μαζέψω λίγο ακόμα, Τσουπ, ανέβηκαμε λίγο ακόμα. Εγώ πήγαινα με 7-10, αλήθεια είναι. Γιατί δεν συμμετέχατε επίσης όρις, κύριε Αλέξανδρο? Κάτσε, γιατί τώρα γκρινιάζει κιόλας ο Αλέξανδρος. Όχι, πες μας. Εδώ πέρα εγώ του πρίζα τα σηκώτια, του μιλούσα όλη την ώρα, τον αποσυντόνιζα, τίποτα. Δεν παίζετε επίσης όρις. Μιλάω στο κινητό μόνη μου εγώ. πολύ ωραίο, παιδιά. Αυτό με το challenge να το ξανακάνουμε, να βάζουμε κι άλλους παίκτες. Αλέξανδρε, διάλεξε με ποιον παίκτη θα παίξει μόνο λεπτά την άλλη εβδομάδα. Του έχω βέβαια κι άλλο challenge, παιδιά. Ο Αλέξανδρος θα κάνει κάτι που δεν έχει κάνει κανένας άλλος κακιστής μέχρι τώρα. Κανένας καλεσμένος. Θα λύσει, παιδιά, προβλήματα.
σκακιστικά του καλλιτεχνικού. Μπράβο. Αυτό είναι δύσκολο. Οπότε θα έχουμε... Δεν έχει... με ακούς και εσύ που πας... Εντάξει ρε εσύ Αλέξανδρε, τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να μ' ακούει και εμένα. Μία δουλειά κάνουμε κι εμείς. Τι να κάνουμε, ενημερώνουμε τον κόσμο. Λοιπόν, οπότε ναι, θα κάνει διάφορο ο Αλέξανδρος στην άλλη εβδομάδα, θα τον βασανίσουμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τις παρτιδούλες που θέλουν... Περίμενε, όχι αυτό που είμαστε... Ναι, κάπου τα φτιάξα. Και... ο Αλέξανδρος τώρα κάνει προθέρμανση. Λοιπόν, και είμαστε εδώ. Νομίζω ότι σε έβαλα όλες τις παρτίδες. Μπράβο, μας έλειπε μία, η οποία ήταν από το Μεσογειακό. Τελικά τη βρήκε ο Δημήτρης, μου την έστειλε. Οι άλλες πέντε ήταν όπως μου τις είχε πει. Θα δούμε φυσικά και μία παρτίδα την οποία εγώ δεν την περίμενα μέσα. Δηλαδή δεν ήξερα ότι έχεις κάνει ισοπαλία με τον... Πράγνα, ναι. Δεν το ήξερα, ναι, πραγματικά, το είδα εκεί και λέω τώρα, τι ήταν αυτό. Εντάξει, όχι, δεν την είδαν και πολύ πρόσφατα, ήταν περσινή έτσι, ήταν... Εντάξει, το περσινή είναι, ξέρεις, ο Πράγνα δεν είναι από πέρσι, είναι εδώ και 2-3 χρόνια. Αλλά, ναι, το ξέρω. Ναι, πάει και δεν ξέρουμε που θα φτάσει. Οπότε, θα κάνω το ίδιο που έκανα και με την Αναστασία, θα δώσω το remote σε σένα, θα μας πεις... Τι είναι η πρώτη παρτίδα, τις έχω βάλει χρονολογικά. Η πρώτη είναι με τον Πετρόφ. Πού παίχθηκε, πώς παίχθηκε, κάτω από ποιες συνθήκες, τι σήμαινε το αποτέλεσμα. Και εννοείται μετά θα περάσουμε στην ανάλυση και θα ανακρίνουμε και σένα. Αυτή τώρα ήταν με τον Πετρόφ, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο τουρνουά της Καβάλας, το περσινό, αν δεν κάνω λάθος, που έκανα και νόρμα κιόλας. Οπότε αυτή η νίκη ήταν και πολύ σημαντική βασικά, γιατί ξέρεις, όταν ας πούμε θες να κάνεις νόρμα IEM, όταν κάνεις νίκη PGM, σίγουρα έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα σίγουρα προς την νόρμα. Γιατί έχεις και πολύ μεγάλο μεσόωρο, επειδή προφανώς ο GM έχει 2-5 κάτι, ενώ εσύ θέλεις 2-380 περίπου να έχει ο αντίπαλος, και επειδή μετά παίζεις και πολύ καλύτερο σίγουρα. Οπότε συνεχίζει το μεσόωρο να είναι υψηλός. Και η αλήθεια είναι ότι στη παρτίδα αυτή δεν έπαιξα καλά. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχα βγει λίγο... Θα δούμε, δηλαδή είχα βγει λίγο άσχημα. Δεν ήταν και πολύ... Δεν μπορούσες, ας πούμε, να καταλάβεις τα κερδίσεις όντως αυτή τη θέση που έβγαλα. Αλλά θα το δούμε τώρα, υποθέτω. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τα τουρνουά στα οποία μπορείς να κάνεις νόρμα είναι αυτό της Καβάλας, της Παλαιόχωρας, και όταν κάνει το Ηράκλειο, όταν στην ουσία διοργανώνει και ο Πλόκας τα κλειστά. Αυτό, δηλαδή αν δεν καταφέρεις να κάνεις σε αυτά τα τουρνουά νόρμες, μετά μόνο στο εξωτερικό, μόνο αν καταφύγεις στον εξωτερικό σε διάφορα τουρνουά που γίνονται εκεί, τα οποία φυσικά όμως η επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη οικονομική. Ναι, δεν συζητάω. Δεν είναι τόσο εύκολο να πηγαίνεις, ας πούμε, τώρα να παίζεις στο εξωτερικό όλη την ώρα. Δεν γίνεται, δηλαδή, εντάξει, αντικειμενικά. Είπε ο άνθρωπος που μόλις γύρισε από την Αίγυπτο. Ναι, εντάξει, αλλά υπήρχε κάποια κάλυψη των εξόδων, έτσι. Εντάξει, ναι. Αστειεύομαι, γιατί ούτως ή άλλως σε αγώνες τα διεθνή τουρνουά δεν είναι όπως τα μεσογειακά ή τα πανευρωπαϊκά και το καθεξής, διότι σε αυτές τις διοργανώσεις στέλνουμε πάντα αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όπως ας πούμε τώρα στο Μεσογειακό, πήγε ο Δημήτρης, πήγε η Χαριτωμένη Μαρκαντονάκη και πήγε και η Παυλίδου. Στα διεθνή τουρνουά συνήθως ο έκαστος πηγαίνει με δική του, πώς να το πω, πρωτοβουλία. Τα ψάχνετε μόνοι σας και πηγαίνετε και μόνοι σας. Βλέπεις την οθόνη μου, υποθέτω, έχεις πρόσβαση, μπορείς να κινήσεις ό,τι θες. Να, είσαι έτοιμος. Ωραία. Κάνε τα κλασικά. Τι θες, πάνω. Όχι έτσι, αφού ε4 πέφτει. Ναι, όχι, απλά ήθελα να δω ότι όντως κουνιούνται. Ναι. Ωραία, καλό αυτό. Ωραία, μια χαρά είναι, ναι. Απλά διέγραψε το Δέλτα 4. Όχι. Δεξί κλικ. Μισό τώρα. Μπράβο. Μου κολλάει λίγο. Εντάξει. Μου κολλάει λίγο, sorry.
πειράζει. Ωραία, οπότε καταρχάς μου έπαιξε ένα λίγο έτσι σπαστικό άνοιγμα αυτό το ήττα 3 εδώ πέρα, το οποίο τώρα, για να μην κλεινήσει τώρα, δεν θυμάμαι αν ήξερα από πριν να το παίζει αυτό το άνοιγμα ή αν το είδα εκείνη τη στιγμή στην παρτίδα, αλλά ναι, δεν το πολύ αντιμετώπισα και πολύ σωστά, η αλήθεια, δηλαδή το ντέπετε κακό δεν είναι και εδώ πέρα προς παρόν μια χαρά παίζω, αλλά ναι, εδώ μετά. Ναι, εδώ πέρα. Και εδώ πέρα σε αυτή τη θέση κανονικά, επειδή προφανώς ο λευκός δεν είναι ότι έχει κάποιο έτσι. Δεν έχει κάποια δυναμία. Ο μαύρος έχει δώσει λίγο χώρο στο μαύρο, αλλά το θέμα είναι ότι αν ο μαύρος δεν παίξει πολύ δυναμικά εδώ πέρα, επειδή υπάρχει το 4-5 αυτή η δυναμική σχέση, να το πω έτσι όλη την ώρα, αν ο μαύρος δεν παίξει δυναμικά, στη τελική απλά ο λευκός δεν έχει βγάλει τίποτα το σπουδαίο, αλλά παίζει με το απομονωμένο στο D5 που θα βγει κάποια στιγμή και σου λέει, ξέρω εγώ, πιέζω όσο πάει. Μέχρι κάποια στιγμή να κάνει λάθος ο μαύρος. Και επειδή γενικά δεν είναι πολύ, πώς το πω, πολύ εύκολο να το αντιμετωπίσει αυτό, από σαν άνθρωπος πάντα έτσι, όχι για τις μηχανές. Εδώ πέρα παίζω λίγο δυναμικά, δηλαδή το δίνω αυτό το πιονάκι εκεί πέρα. Γιατί είδα ότι έχω κάποιο παιχνίδι με το φούτα 4, να πηλώ D4. Ίσως κάποτε εγώ ψιλον 5, αυτό όχι τόσο πολύ, αλλά κυρίως για το D4. Πήγω γάμα 8, υποθέτω. Ή δεν μπορεί ναι, να... ναι, ναι. Εντάξει, γενικά το πιονάκι. Σκοπεύω, όχι σκοπεύω, θεωρώ ότι προφανώς θα το φάω κάποια στιγμή, το πιονάκι, στο γάμα 5. Οκ, εδώ. Να, ας πούμε εδώ πέρα. Να, ας πούμε σε αυτή τη θέση εδώ πέρα. Γενικά είναι αρκετά καλή θέση για μένα, γιατί δεν έχω, ας πούμε, τον ασπροτετράγωνο αξιωματικό, ο οποίος απλά θα χτύπαγε στο D5, που θα ήταν ένα καλό πλεονέκτημα για αυτόν. Να έχει, ας πούμε, το φούτ στο ΙΤΑ2 εκείνο, εγώ το φούτ στο ΓΑΜΑ8, και επειδή το φούτ του πιέζει, είναι το δικό μου να φωτάει, έχει ένα σταθερό πλεονέκτημα για πάντα. Επειδή τώρα έχω τους δύο ύπους, κανονικά είμαι μια χαρά. Απλά και πάλι δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι. Είναι μια χαρά η θέση, νομίζω, αλλά θέλει λίγο προσοχή το πώς θα παίξεις. Εδώ πέρα απλά να αναφέρω ότι δεν πέφτει το πιόνι, γιατί έχω πύρο Β5. Και μετά πέφτω φου, γιατί η ντάμα αναγκαστεί να... Η ντάμα δεν έχει τετράγωνο για να κρατήσει τον φου. Ακριβώς. Παίζει α4. Okay. Εδώ, ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι με τον πύργο στο γάμο 5, να σου πω. Ναι, τι να πω. Κάποιες φορές το να κάνουμε υποχωρήσεις, ίσως, αυτό θα έλεγα. Ούτε με τρελαίνομουν, αλλά... ίσως να το πω, αλλά δεν ξέρω τώρα. Δεν θυμάμαι δυστυχώς και τις ιδέες μου. Αλλά ας πούμε τώρα με βάση το πώς έπαιξα, το Β5 για παράδειγμα δεν μου φαίνεται κακό, γιατί τώρα ο πύρος μπορεί να παίξει. Ενώ αν ήταν, για παράδειγμα, ο πύρος αν ήταν εδώ, στο D6, τα Β5 θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Τώρα πάλι προφανώς δεν μπορεί να τρώει το D5, γιατί πολύ απλά, μετά από κάποιες αλλαγές, απλά θα τρώει το Α4. Απλά τρώει το Α4 και δεν είμαι καν πιο νικάτο και θα πιέζω και στη Β, οπότε νομίζω είναι πολύ καλή θέση μου. Παίζει πύρο ψωμένο, οκ. Να και... Okay. Να είμαι εδώ πέρα. Τώρα αυτή η θέση δεν είναι και πολύ ευχάριστη, η αλήθεια είναι τα μαύρα, και στην παρτίδα δεν είχα και πολύ, πώς θα το πω, πολύ καλό προαίσθημα για το τι θα γίνει, αλλά απλά λέω θα προσπαθήσω να το κρατήσω όσο πιο καλά γίνεται το D5. Ακόμα κρατάει θέση γενικά, απλά είναι λίγο πιεστικός ο λευκός. Ναι, στην ουσία παίζει ο λευκός αυτή τη θέση. Ναι, αυτό. Βέβαια... Γενερχόταν. Ακριβώς. Απλά και εγώ προσπαθώ λίγο, για παράδειγμα, με τον ύπο στο γάμα 4 να τον ενοχλώ, γιατί πιέζει το β2. Και τώρα ο σκοπός προφανώς είναι ότι όταν μου έπαιξε β3, για παράδειγμα, άσχετα το αν είναι καλή κίνηση ή όχι, το ότι τώρα αναγκαστικά έχει κάνει αδυναμίες αυτά τα δύο. Ειδικά το γάμα 3 που είμαι ήδη πάνω στη στήλη, έτσι, προφανώς. Το πιέζω βέβαια, αλλά δεν γίνονται και πολλά. Νομίζω εδώ πέρα πρέπει να έχω πίεση, κλασικά. Και εδώ αρχίζω λίγο έτσι το δυναμικό παιχνίδι, γιατί βλέπω ότι δεν μου βγαίνει να κάτσω απλά να περιμένω. Γιατί αν εδώ, για παράδειγμα, παίξω πύργο γάμα 5, έχει ποτέ 4. Και εδώ πέρα νομίζω πρέπει να έχω κάνει ήδη λάθος λογικά και το πιόνι πρέπει να πέφτει. Δεν ξέρω αν έχω πύργο γάμα 5 ή ποτέ 4 ή ποτέ ε 4. Και καλά για να πάω για το γάμα 3. Ναι. Αλλά ας πούμε τώρα μου φάει και ύπωση β5, τώρα που το βλέπω έτσι απλά. Και καλά, αν φάω, ας πούμε, αν μου φάει με ντάμα,
Φάω, φάω. Και είπα σε πηγά μακριά και παίρνω πίσω τη διαφορά. Και εδώ πέρα νομίζω, βασικά όχι απλά παίρνω πίσω τη διαφορά. Ναι, εντάξει, πάντα παίρνω πίσω, θα μου φάει εδώ, θα φάω. Θα έχεις πήρω το 3. Και τώρα τα φάω. Όχι, βασικά εδώ πέρα ίσως και να παίζω Γιάννη και δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορεί να παίξει εδώ, που επίτε παίρνει, γιατί έχω απλά υπόψη να 2 σάχ. Και πέφτει ο πύργος. Και πέφτει ο πύργος. Ναι, και με αυτό το φινάλι κερδίζει σίγουρα. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα στο αναλύω υπερβολικά, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει απλά ρουά. Ρουά εδώ, ξέρω εγώ, αυτά τα δύο. Ναι. Και καλαμαθεί για τα σάχ. Και τώρα απειλεί να μου φάει εδώ. Εγώ δεν μπορώ να κονίσω τον πύργο επειδή είμαι καρφωμένος. Οπότε έτσι όπως το βλέπω εδώ πέρα δεν έχω κάτι καλύτερο. Αλλά τώρα πάλι λίγο οι κασίες κάνει. Τώρα δεν θυμάμαι προφανώς τι είχαμε τρεις στην παρτίδα. Αλλά στο πύρος επί, πύρος επί και είπω σε πηγάμα τρία, απλά το τρώει με σάφ. Οπότε δεν έχω. Ναι, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Οκ, okay, οπότε γι' αυτό όπως το θυμάμαι, δηλαδή είπα να παίξω λίγο δυναμικά εκεί πέρα. Τώρα το πιο είναι εδώ πέρα, προφανώς δεν μπορώ να το φάει με την τάμα, επειδή απλά θα φάω το γάμα 3 και κρατάω την τάμα. Άνα και εδώ. Εντάξει, πάλι είναι στο πλαίσιο αυτό που λέω ότι ξέρω ότι είναι η θέση μου είναι χειρότερη, αλλά λέω ότι ο μόνος τρόπος να κρατήσει μια. Όχι ο μόνος, αλλά ίσως ο καλύτερος τρόπος να κρατήσει αυτή τη χειρότερη θέση είναι να παίξει δυναμικά. Ας πούμε εδώ και καλά, ότι αν μου φάει τον ύποτρο με πύργο και τρώει εγώ το γάμα 3, και αυτή η θέση είναι ισότητα. Μου τρώει εκεί. Και εδώ πέρα είναι που αρχίζει λίγο να κάνει λάθη. Δηλαδή, εδώ πέρα, ας πούμε, ήδη νιώθω ότι έχω καλές στοιχείες να κάνω κάτι πολύ καλό. Γιατί αν μου παίξει ουρά 2, θα παίξω απλά πύργο ε2. Αυτό σκεφτόμουν, νομίζω. Ναι. Πύργο ε2, ίσως και πύργο γάμα 6. Βέβαια, στο πύργο γάμα 6 έχει γάμα 4, οπότε δεν νομίζω. Αλλά πύργο ε2 μου φαίνεται πολύ καλό. Μου παίζει φούζι τα 1. Και εδώ είναι που καταλαβαίνω ότι ίσως τώρα να μου δώσει την ευκαιρία να πιέσω και για νίκη ακόμα. Γιατί μπορεί να είμαι πιο κάτω. Ορίστε, ορίστε. Να μπουκάρεις, γιατί στην ουσία δεν μπορεί να κάνει ο πύργος α1. Γιατί όχι μόνο θα μπουν οι πύργοι, απλά είδα μια ωραία ιδέα τώρα που έγινε κιόλας. Να, εδώ πέρα τι είχα αυτή εδώ την ωραία ιδέα. Επειδή εδώ πέρα φαίνεται πρώτη όψη ότι ο ύπος δεν παίζει. Γιατί, okay, θα μπουν οι πύργοι εδώ, ξέρω εγώ, πύρω θ1, πύρω θ1 και όλα αυτά. Μα δεν έχω. Τι καλύτερα να φάω ένα πιόνι. Αλλά αν εγώ φάω ένα πιόνι και ο άλλος τρεις πρώτη από εδώ πέρα, θα έχω λίγο θέμα. Ενδεχομένως. Αν σε πω κανονικά, πιόνι δύσκολο να φάω, αλλά εντάξει. Και βρήκα αυτή την ιδέα έτσι, που μου φάνηκε σχετικά καλή. Γιατί αν φάει προφανώς το φου, τρώμε πιόνι, τώρα έχω ιδέες ματ. Στο εδώ. Μετά τώρα το πύρω στα ένα πύργο, θητά ένα πύργο ή τα ένα ο άλλος είναι ματ. Ενώ αν δεν μου φάει, όπως και έγινε δηλαδή, είδα το ύπος στα 5 για να κρατήσω πάλι το τετράγωνο στα 3. Οπότε εδώ πέρα μου δίνει το πύργο. Εδώ νομίζω ακόμα ο υπολογιστής, θυμάμαι καλά την ανάλυση που είχα κάνει, το λέγε ισότητα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δύο πιόνια είχε αρκετό αντάλλαγμα. Δεν είναι ότι είναι. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Απλά θέλει την προσοχή από αυτόν. Δηλαδή, ναι, γιατί πέρα, το αλλάξω. Το είναι μικρό τετράγωνο και δεν θα μπορέσει να το κρατήσει με τον. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Γιατί ας πούμε εδώ πέρα, νομίζω αν θυμάμαι καλά, δεν προλαβαίνει να κρατήσει τα δύο πιόνια μαζί. Ναι, το γάμο 3. Δηλαδή, ναι, ας πούμε το γάμο 3 μπορεί να το προλάβει να το κρατήσει. Γιατί και καλά τρώει, τρώω, κάπου κουνάει τα φού και όταν το απειλήσω, γάμο 4. Αλλά μετά μπορεί να έχω κάποια πύργο β1 ή πύργο γάμο 3 και να πέφτει το άλλο ενδεχομένως. Οπότε γενικά θέλει προσοχή. Τώρα αυτό που με παίζει εκεί, το παίζω εκεί. Φέρω τον άλλο πύργο τώρα. Εδώ πέρα νομίζω ήδη έχει αρχίσει να πηγαίνει πολύ υπέρ μου. Δεν κερδίζω νομίζω ακόμα, αλλά ήδη πηγαίνει πολύ υπέρ μου, γιατί το βασικό θέμα είναι, δεν είναι τόσο πολύ ότι θα φάω το γάμα 3. Μπράβο, είναι ότι σκοπεύω να φάω το ζ2. Απλά αυτό που είδα δηλαδή, πάνω στο παρτίδα και μου άρεσε πολύ είναι ότι εγώ έχω μεν δύο πύργους, αυτός έχει πύρο και φουρ. Αν αυτός ο πύρος απλά παίξει, σίγουρα προλαβαίνει να κρατήσει το ζ2. Γιατί αυτός ο πύρος εδώ πέρα, στο ζ1, δεν πάει ούτε εδώ προφανώς. Ναι, ούτε εδώ. Γιατί... στο ζ1. Μπράβο. Οπότε, δηλαδή, ακόμα ήταν παίξει ο πύργο θ1, ξέρω εγώ, για να πλήσω πύρο θ2, δεν νομίζω ότι προλαβαίνω. Δηλαδή, στο πύρο θ1, πύρο ε5, πύρο θ2, πύρο ε2. Ή, αν παίξει ο πύρο θ1, συγγνώμη, πες γιατί πολύ μιλά. Όχι, μα τι, εδώ εσύ αναλύσεις την παρτίδα σου, εγώ θα την αναλύσω. Ναι, όχι, απλά έβλεπα, ας πούμε, ότι αν πάω να φάω. Να το ζήσουμε και αυτό, πάει, να καταστραφούμε. Ναι, εδώ πέρα έβλεπα, ας πούμε, ότι αν παίξω πύρο θ1, για παράδειγμα, και να φάω το θ3, προφανώς τώρα, π.
πύργο και φού εναντίον πύργο και πύργο, με αυτό το πιάνω και εδώ πέρα δεν μπορώ να το κερδίσω. Εντάξει, αυτό δηλαδή είναι σχετικά ξεκάθαρο ότι δεν μπορώ να το κερδίσω αυτό το φινάλε. Ακόμα ήταν αναχτή το να ζευγάρι πύργο. Δεν νομίζω να μπορώ πάλι. Οπότε είδα ότι πρέπει να κάνω κάτι πιο δυναμικό. Οπότε εδώ πέρα σχετικά είχα δει αυτό το ζητά 5. Ναι, για να κλειδώσει το πύργο. Ναι. Και αναγκαστικά δηλαδή να ξεφύγει πρέπει να παίξει μόνο η τα 4 κάποια στιγμή. Αυτός. Να, δεν ξέρω τώρα αν είχα κάνει καλά που τον είχα αφήσει να το παίξει αυτό το σημείο του ήττα 4. Κάπου εδώ πέρα νομίζω είχα κάτι κολπάκια και κέρδιζα. Φορσέ, σχεδόν. Νομίζω κάτι κόλπα τέτοια είχα. Πύργο γάμα 3 σαχ, πύργο άψιλον 2, πύργο β' 1. Α, μπλες... Όχι ακριβώς μάτ, αλλά για πύργο β' 2 σαχ και όταν πάει πίσω τότε πύργο γάμα 2 το άλλο. Για να τρως το ζητά. Ναι, το ζητά. Γιατί από τη στιγμή που έχω το ζητά πιάνει εδώ πέρα και αυτό θέλει να... προφανώς τον ελευθερό στο πύργο θα πρέπει να παίξει τα 4. Άρα για να έχω φάει το ζήτα, μετά θα έχω ζήτα ελεύθερο. Και οι δύο πύργοι με το ζήτα ελεύθερο θα κερδίσουν σίγουρα το πύργο το φού. Αν παίξουν δηλαδή έτσι καλά προφανώς έτσι. Προχωράει εδώ πέρα τέλος πάντων. Του τρώω και αυτό το πιόνι. Και εδώ το φινάλι αλήθεια είναι την ισοπαλία. Το είχα, δηλαδή, αυτό, δεν είναι από, αυτό δεν είναι κερδισμένο φινάλε για τα αυτό, ναι. Μπορεί να ψιλομοιάζει, αλλά δεν είναι. Όχι, εντάξει, όχι. Είναι τεχνικό. Ναι. Εντάξει, πολλά φινάλε τα βλέπουμε, ξέρουμε ότι είναι ισότητα, αλλά από τη θεωρητική ισότητα μέχρι την πρακτική ισότητα πάνω στην παρτίδα, παιδιά, είναι ένας τεράστιος δρόμος. Είναι έτυφωτος, δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, ναι. Και, ειδικά πάνω στο... ο άλλος δεν... Sorry. Δεν πειράζει. Πάνω στο... Αυτό που έλεγε ο Δημήτρης πριν, δεν έχω προλάβει να δω τις παρτίδες. Δηλαδή, τις παρτίδες τις βλέπω τώρα εγώ μαζί σας. Συνήθως προλαβαίνω να τις δω, αλλά σήμερα ήταν έτσι ο χρόνος περίεργος, που δεν τις βλέπω τώρα. Οπότε δεν ξέρω τίποτα. Έχει βάλει επιθετικές, έχει βάλει αμυντικές, έχει βάλει φινάλε. Βέβαια, χαίρομαι γιατί όλοι ξέρουν την προτίμησή μου στα φινάλε. Οπότε, ναι. Έχει και, αλλά όχι τόσο πολύ, αλήθεια είναι. Ναι. Sorry. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ ήδη βλέπουμε ένα φινάλι το οποίο είναι πολύ τεχνικό. Δηλαδή πρέπει να κάνει λάθος ο Λευκός. Αν και νομίζω αυτό... για να το κρατήσει πρέπει να έχει φρούριο. Δηλαδή δεν πρέπει να σπρώξει ποτέ το πιόνι. Κάπως έτσι. Α, ναι, ξεκάθαρα αυτό, ναι. Γιατί προφανώς αν το σπρώξει το ζήτα 4 θα πέσει σίγουρα. Όχι τώρα, γενικά λέω. Θα πέσει. Και αν το πάει στο ζήτα 3 μετά ανοίγει κιόλας η δεύτερη γραμμή και έχει άλλα θέματα. Γιατί μετά πρέπει να δει που θα βάλει το βασιλιά, για παράδειγμα. Γιατί αν ας πούμε τώρα παίξει το πιόνι στο ζήτα 3, αλλάζει τελείως το φινάλε, γιατί αν αναχτεί μετά ένα ζευγάρι πύργων και εγώ βάλω ζήτα 4, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι θεωρητική νίκη αυτό. Γιατί έχει το πιόνι σου το ζήτα 3 στο χρώμα του αξιωματικού, οπότε σίγουρα κάποια στιγμή βασιλιάς και πύργος θα διώξουν το βασιλιά, θα φτάσω, ξέρω εγώ, πες ότι έχει ζήτα 3 και έχω βάλει εγώ ζήτα 4. Θα φτάσω εγώ με το βασιλιά μου στο ε3, θα πάω το ζήτα 3 κάποια στιγμή τον πύργο και τελείωσε. Οπότε δηλαδή το να σπρώξει το πιόνι νομίζω είναι, χάνει νομίζω αυτόματα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ή τουλάχιστον σίγουρα αυξάνει πάρα πολύ τις πιθανότητες ήττας. Δηλαδή και να είχαμε αλλάξει ένα ζευγάρι πύργων πέρα, νομίζω είναι πάλι σοπαλή, απλά το πιόνι πρέπει να μείνει στο ζήτα 2. Είναι γενικός κανόνας ότι το πιόνι πρέπει να είναι σε αντίθετο τετράγωνο του σωματικού. Ναι, αλλά και ο πύργος νομίζω, δηλαδή θέλει. Ο πύργος εδώ πέρα δεν είναι απαραίτητος. Δηλαδή και να άλλαζε ένα ζευγάρι πύργων, πάλι σοπαλία είναι η θέση. Γιατί δεν μπορώ να περάσω. Το νόημα δηλαδή του πιονιού είναι στο αντίθετο τετράγωνο, κυρίως ότι πιάνει κάποια τετράγωνο το πιόνι και κάποιο σωματικό. Ενώ αν είναι στο ίδιο χρώμα, πιάνει μόνο ο σωματικό τετράγωνο. Αυτό το πρόβλημα. Οπότε γενικά αυτή η θέση κρατάει κανονικά. Απλά εντάξει, το θέμα είναι ότι επειδή μόνο εγώ πιέζω και δεν έχει ούτε μία απειλή ποτέ, προφανώς όπως θα δεις κάπου κουράστηκε λίγο αυτός. Πόσο χρόνο ήταν? Δεν ήταν μεγάλος. Άρα τι μου λες? 20... κατάλαβες. Δεν είναι ότι δεν πέθανε κιόλας, αλλά κάπου τώρα είναι σε κούραση, υποθέτω. Ναι. Να, ας πούμε εδώ, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Εδώ πέρα, όσο το φού μένει σε διαγώνιο, είναι η ισοπαλία η θέση. Είναι τέρμα ισότητα και η ισοπαλία σχετικά εύκολη κιόλας. Απλά εδώ πέρα ήταν το τελευταίο μου έτσι, τελευταίο φορά που μπορούσα να ποντάρω. Εδώ πέρα φεύγει ο αξιωματικός, τον πάει στο β3
Και δεν είναι που κατάλαβα ότι κερδίζω, γιατί πώς το λένε, πρέπει να εκμεταλλευτώ γρήγορα το γεγονός ότι δεν προλαβαίνει το φού να γυρίσει, να καλύψει με το ε2 να χρειάζεται το ζ2. Και καλά, τι θέλω να πω. Ας πούμε, στο εδώ, μισό λεπτάκι. Σε αυτή τη θέση και καλά, να, εδώ που έχει το φού στο ε2. Εδώ, ας πούμε, αν μου παίζει φού d3 και έπαιζα εδώ, έχει πάντα φού ε2. Και δεν κάνω καμία πρόοδο. Ενώ τώρα που έχει. Όπα, sorry. Πήγα πίσω κατά λάθος. Τώρα που μου παίζει το πύργο α4 αφού β3, πρέπει εδώ πέρα να προλάβω λίγο να το εκμεταλλευτώ ότι δεν. Να μην γυρίσει δηλαδή. Γιατί αν πάω οπουδήποτε και μου παίξει μετά αφού d1, αφού ε2, πάλι το γύρισε. Οπότε. Ναι, κάνει πάλι το πύργο. Ναι. Οπότε εδώ πέρα που βρήκα το πύργο στη β4, το οποίο απλά σκοπεύει στο να παίξω σαχ. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να κουνήσει το φω. Για ποιο λόγο? Γιατί αν παίξω σαχ μετά. Στο ρουάι τα δύο απλά τρώω το πύργο, έτσι, επειδή είναι καρφωμένο το ναι, εκείνο ο βασιλιά κοντά. Ναι, και αν παίξει ρουάι τα τέσσερα, έχω πύργο πιστά δύο και είναι και μάτι κιόλας, δηλαδή. Και χάνει τα πάντα, δηλαδή. Οπότε, εδώ αναγκαστικά πρέπει να κουνήσει το βασιλιά, γιατί αυτή η απειλή είναι πολύ μεγάλη, έτσι, προφανώς. Δεν έχει το ρουάι τα τρία. Γιατί στο ρουάι τα τρία έχω πλάζει τα τέσσερα. Ναι. Κυκρό, και απλά κρέμει το φούτι το πιόνι και κερδίζω. Και μου παίζει τώρα εδώ πέρα ρουάι τα δύο αναγκαστικά και τώρα έχω το πύργο στα τέσσερα. Και, δηλαδή, του ξέφυγε κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι. Είναι τακτικό στην ουσία. Ναι, πέφτει. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι ήταν κούραση. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το ξέρω τώρα αυτό. Κάρφο. Εδώ είναι μεταξύ έχει αυτό το κάρφωμα και είναι ψηλό. Τσούγκσφαν. Αν είναι ναι, δεν έχει κίνηση. Ναι, έμεινε χωρί κίνηση. Ναι, δεν έχει. Κοιτάξτε, εδώ πέρα κερδίζει προφανώ το ζητάμε τα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω ποιο είναι ο Buddy HS. Μα λέει καλησπέρα, είμαι εδώ με δύο θρύλου τη ελληνική κακιστική σκηνή. Θα ήθελα να πούνε ένα γεια. Ένα τους πούμε γεια, δεν ξέρω ποιοι είναι. Ναι. Εμείς έχουμε εδώ έναν θρύλο μαζί μας. Καλά, εντάξει. Τόσο αν εννοούν θρύλους, ξέρεις, επειδή εσείς οι Πειραιώτες έχετε και το άλλο. Ναι, εντάξει, τι να σου πω. Ελπίζω να μην λέει αυτό το πράγμα. Γιατί, πες μου ότι δεν είσαι Ολυμπιακός. Όχι, είμαι Ολυμπιακός. Ή θα πάθω εδώ τέτοιο. Είσαι όλοι Ολυμπιακοί εκεί πέρα. Βέβαια. Ναι, εντάξει. Καλώς έβαλες το πρασινάκι σήμερα. Ήξερες που θα πας καλεσμένος και λες δεν θα την τρελάνω πολύ, την Παναθηναϊκό. Να είμαστε λίγο δέτεροι, να είμαστε λίγο δέτεροι. Έτσι. Όχι, πολύ ωραίο. Δηλαδή αυτό το τεχνικό, γι' αυτό το λέμε πολλές φορές, παιδιά. Να μας καλέσετε κάπου, παιδιά, δεν στέλνουμε τα link μας. Δεν είναι εύκολο. Όποιος θέλει να μας πει, να μας. Εκτός και αν. Καλά, δεν ξέρω τώρα, δεν θα υποθέσω. Στείλτε μου, παιδιά, όποιος είναι, ξέρετε που θα με βρείτε και θα σας δώσουμε το link. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φινάλε, ένα τεχνικό φινάλε, και μέσα σε αυτό το τεχνικό φινάλε βρέθηκε ένα συνδυασμός. Γιατί αυτό είναι ένα ψιλοτακτικούλι τώρα. Έκανες εκεί πέρα μια ζουλίτσα. Ναι. Τον έκλεψε τον κύριο. Τη ζουλίτσα από μικρό ήμουν καλό. Ναι. Ναι. Παλιά, εντάξει. Ναι. Ο Πυριακός ισχύει ιστορία. Είχαμε τώρα κιόλα, μια που αναφέραμε τον συγχωρεμένο, τον κύριο Ψάρα. Τον κύριο Στέλιο Ψάρα. Ναι. Ο οποίο ήταν. Στο καφενειακό κάτι ήταν καλά, ήταν γενικά καλός παίχτης. Νομίζω έχει φτάσει 200 έλληλο, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει πάει και παραπάνω. Δεν τα ξέρω αυτά, η αλήθεια είναι. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήταν μικρός, ήταν πολύ έτσι το καφενειακό σκακιού. Έπαιζε κιόλας, δηλαδή και σε καφενείο έπαιζε σκάκι κιόλας. Δηλαδή ήταν κυριολεκτικά του καφενειακού σκακιού. Και θυμάμαι που είχα παίξει μια παρτίδα μαζί του και είχε καταφέρει να με τη λήξει με τις ζούλες του. Είμαι μικρός βέβαια, έτσι. Σε φινάλε πύργων και είχα και δείπνια πάνω και κατάφερε πάλι μόνο ένα σχέδιο. Είχε και με μια ζουλίτσα με κατάφερε και με κέρσε. Οπότε για γενικά είναι στρέμμα μας λίγο. Για όσους δεν γνωρίζουν, παιδιά, το καφενειακό σκάκι είναι αυτό το οποίο στην ουσία είναι ρυψοκίνδυνο. Έχει πάρα πολλές θυσίες, έχει πάρα πολύ υλικό για αντάλλαγμα. Ρε σύλλες να μας κάνουν καμιά πλάκα οι γονείς σου και να θέλουν να βγουν στην κλίση. Όχι, δε. Ελπίζω όχι. Έχουμε καμιά. Ξέρω εγώ, γιατί η μάνα σου είναι θρύλος του ελληνικού γυναικείου σκακιού.
Μην βάζω σε κανέναν, πώς το λένε. Όχι, όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά όταν δεν ξέρω και ποιο είναι το νικ, έχω έναν αντισταγμό. Δεν λοιπόν, πρόκειται να βρει και τώρα να κάνει και λογαριασμό στο Twitch και να στέλνει μηνύματα, δύσκολο. Ναι, ναι, γιατί είναι δύσκολο. Άσε βρε. Όχι δύσκολο γενικά, όχι δύσκολο γενικά, αλλά δύσκολο να κάτσει να ασχοληθεί να το κάνει αυτό, αυτό λέω. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Η δύναμη της μαμάς είναι, ξέρεις. Αφήστε, αφήστε, αφήστε. Διαστημική. Άσε, κλοκίνητη. Λοιπόν, άσε που τσάλια, η Λίνα, παιδιά, έκανε διαιτησίες σε ολόκληρα σχολικά ως επικεφαλής διαιτήτρια και ως κληρώσεων. Τι να σας πω. Πριν κάνουν όλοι όσοι κάνουν τώρα. Ναι, γι' αυτό ναι, ναι. Το λέω. Οπότε δηλαδή, μην είναι κάμια μαμά και τι κάνω τώρα. Όχι, όχι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε, για πάμε στην επόμενη, να δούμε τι έκανε στην επόμενη. Τζέρτζελο θα δούμε πουθενά ή θα είναι όλες 70 παρτίδες. Τις βλέπουμε μακριές. Τώρα... Αστειεύομαι. Δεν έχει και πολύ σύντομα, sorry. Γενικά δύσκολα κερδίσει πολύ σύντομα με πολύ καλό παίκτη. Αλλά νομίζω έχει επιθετικό σκάκι. Βέβαια, εσύ να σ' τα φινάλια και πολύ, όπως είπες. Εμένα όλα μου αρέσουν. Καλό αυτό, καλό. Ναι, τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, στη δεύτερη παρτίδα είναι στο Πριμόρσκο. Είναι αυτό το τελευταίο τουρνουά στο οποίο έκανα νόρμα EM και πήρα το τίτλο. Το 21 είναι αυτό. Ναι. Και εντάξει, τώρα ο αντίπαλος δεν μου έπαιξε πολύ σοβαρό άνοιγμα, η αλήθεια είναι. Αλλά τι να σου πω. Όλα τα ανοίγματα είναι σοβαρά μέχρι να τα καταρρύψει κάποιος. Ναι, αυτό θα δούμε τώρα. Δηλαδή, εδώ πέρα για παράδειγμα, και εμένα μου ξέφυγε κάτι. Εδώ μου παίζει ροκέτ. Και εδώ ξέρω εγώ, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι main line τώρα της Αλιέχιν, αλλά είναι μια πολύ βασική θέση που μου έχει βγει αρκετές φορές. Αλλά μου ξέφυγε κάτι πολύ, όχι πολύ απλό, αλλά σχετικά απλό, το οποίο δίνει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στο λευκό. Δεν ξέρω αν την ξέρεις τη θέση. Βρήκε τον θεωρητικό τον παίκτη. Λέω τώρα, μήπως και εντάξει, όχι ότι εγώ είμαι. Όχι, okay. Εγώ, παιδιά, εγώ ξέρετε ότι μόνο αυτό σχεδιασμού ξέρω να κάνω. Μόνο. Μόνο αυτό σχεδιασμού. Για μένα το άνοιγμα δεν υπάρχει. Το παιχνίδι ξεκινάει μετά το μέσο. Καλό είναι αυτό, αλήθεια είναι. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό είναι αυτό. Και είμαι καφενειακή, σαν τον κύριο Ψάρα. Αυτό. Ό,τι στουκάρετε. Ζούλε και Άγιος ο Θεός. Εντάξει, καλό είναι να μετράμε λίγο που και που η αλήθεια είναι, αλλά ωραίο είναι το άλλο σκάκι. Επίσης, να ξέρεις ότι μόλις μας τάλθηκε ποιοι είναι οι δύο θρύλοι που θέλουν να μπουν στην κλίση. Εγώ όχι την έστειλα την κλίση. Προφανώς θέλω να σου κάνω έκπληξη, γιατί δεν μας βλέπουν μόνο από την Ελλάδα. Κύριε Δημήτρη, μας βλέπουν και εκτός Ελλάδος. Θα αρχίσω να νιώθω σαν τις πρωινές εκπομπές. Έχουμε σύνδεση. Κάτσε με τι έχουμε σύνδεση. Περίμενα να σου πω. Όταν μπουνε, εάν μπουνε, γιατί μπορεί να τους πιάσουν και ντροπές. Έτσι. Ναι, με Λονδίνο. Βλέπεις? Μιλάμε για Έλληνες εκτός Ελλάδας, έτσι. Ναι, βρε, λες να... Ναι, και ποιος ξέρω τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Άμα μπουνε, μπήκανε. Εμείς το κάναμε το χρέος μας, εφόσον διαπιστώσαμε τις ταυτότητες. Έδωσαν το face control. Και ποιοι είναι τελικά, είναι έκπληξη. Άμα βγουν θα σου πω, άμα δεν βγουν θα εκπομπείς πάλι θα σου πω. Οκ. Ωραία, οπότε ναι, εδώ πέρα για παράδειγμα... Μα τον θέλω να σκώνουν surprise, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να είναι. Επαλήθευσα την, πώς το λένε, την ταυτότητα. Ναι, ναι. Γιατί ξέρεις, όταν λέω ξέρετε που θα με βρείτε και βλέπω απευθείας μήνυμα, άρα λέω εντάξει. Βλέπω ναι, και αυτό. Δύο, βλέπω και θρύλους, λέω εντάξει, καλά είμαστε. Ωραία, ωραία. Ναι, εδώ πέρα λοιπόν, ας πούμε, έξω το Futsalon 2, το οποίο είναι η απλή κίνηση και είναι μια χαρά που θα μου στέλνει στο λευκό. Έχει δει ένα καλό πλεονέκτημα. Αλλά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, εδώ πέρα, μετά το γάμα 5, ο Μαύρος είναι ήδη σε πολύ κακή θέση. Γιατί όπως δεν πάει προφανώς εδώ, έτσι, εντάξει, ούτε εδώ. Και τώρα δεν μπορεί να πει. Όπως, sorry. Και δεν πάει ούτε στον D5.
ακόμα και μετά τις αλλαγές, οπότε θα αναγκαστεί να πάει στον D7. Και μετά είναι λίγο χωνή ο Μαύρος. Απλά εντάξει, αυτό μου διέφυγε, δεν το ξέρω κιόλας. Εδώ προχώρησε κανονικά η παρτίδα. Και να, εδώ ήταν έτσι που άσα λίγο να το... Είχα βγει λίγο από τη θεωρία, δεν ήξερα γενικά πώς το απέξω. Και επειδή είναι λίγο περίπλοκη θέση, δηλαδή δεν μπορείς απλά να φας το πιόνι, σου παίζει μετά από D7, το Y5 πέφτει σίγουρα. Έχουν προβλήματα τα πιόνια. Ορίστε. Έχουν προβλήματα τα πιόνια, λέω. Ναι, μπράβο, ναι. Πέφτει το Y5 σίγουρα, οπότε το παίρνει πίσω. Και μετά θα σου πιέσει το Y5 με κανένα υπό Α6. Οπότε γενικά έχει θέμα. Και εδώ ήταν που αποφάσισα να παίξω το D5. Γιατί λέω, θα μου φάει το Y5. Οκ, okay, προφανώς με τέμπο, δεν μπορώ να φάω το Y6 γιατί μου τρώει τον ύπο και τρώει το πύργο. Και χάνω εκεί πέρα. Και εδώ έπαιξα απλά το πύργο Γ1. Εδώ ακόμα προφανώς θα πληρώ και το φούτι το πιόνι. Sorry. Και το φούτι το πιόνι. Μου κουνάει το φού. Να, και εδώ ήταν που αποφάσισα να παίξω πώς τα 3. Γιατί έβλεπα, ξέρω εγώ, ότι προφανώς μπορώ να φάω το πιόνι. Να μου παίξει, ξέρω, κανένα υπό 7, να πάω πίσω και μετά θα δω τι γίνεται. Θα μου παίξει κανένα Y6 και θα γίνει λίγο τρελή γενικά. Αλλά λέει, θα μας κάνω ένα ροκέ. Όχι, όχι, λέω, βασικά έκανα θυσία τώρα, γιατί μετά το υπόλοιπο 3, ξέρω ότι έχει δύο επιλογές. Θα πάει στο Y7, απλά πίσω, και τότε λέω, αν θέλω τρώω το πιόνι, τουλάχιστον λέω, έχω πάρει το τέμπο του υπόλοιπο 3 και με μόνο μία κίνηση μακριά από το να κάνω ροκέ. Οπότε έχω ένα όφελο σίγουρα. Και αν παίξει Y6, λέω, έχει φύγει το φόρτι διαγώνιο, έχει λίγο τρύπες εκεί πέρα, οπότε λέω θα παίξουμε εκεί να κάνουμε παιχνίδι. Αυτό και έγινε κιόλας. Παίζει Z6 τώρα, το Z6 δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί. Α, ναι, για το πύργο είναι. Γιατί εγώ απλώ φύγει Z6 και δεν θέλω να πάει το πύργο σε Y8, να βγει τελείως εκτός παιχνιδιού. Γιατί μετά από κανένα πύργο Y8, φύγει Z6 που ήταν 5 ή τα 4, αρχίζω και σπρώχνω και έχει μεγάλο θέμα. Καλά, εγώ δεν θα παίζει τα 4, πύργο επί Z5. Ναι, καλό κι αυτό, αλλά. Ωραίες θυσίες, αλλά γενικά αν μπορούμε να κερδίσουμε και χωρίς, δεν είναι κακό. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Πύργος επί Z. Δεν ξέρω, εδώ πέρα πάει το χέρι αυτόματα στο πύργος επί Z. Καλά, ναι, δεν λέω, εντάξει. Γιατί λέω, όσο να είναι εκεί πέρα, όλη η πλευρά της Βασίλισσας δεν παίζει. Και το αξιωματικό γάμο παίζει. Ναι, αυτό τώρα. Παναγία μου. Να, εδώ πέρα χάσει πολύ χρόνο το μετρά αυτό, γιατί τώρα υπάρχει μια πολύ σημαντική βαριάντα μετά, στην οποία τελικά όμως έκανα λάθος. Παίζω τα μάθητα 5 εδώ πέρα, προφανώς απειλώ να πάω τον πύργο και να κάνω μάθη μετά, με τα μάθητα 7, τα μάθητα 7 ή και τα μάθητα 8. Νομίζω η μόνη κίνηση που είχε ήταν το πόζι 8. Και το ύψος Y5 για παράδειγμα, είναι χάνει τελείως απλά γιατί τρώω και εδώ πέρα έχω το άλλο μάθη. Στο θήτα 8. Οπότε αναγκάζει να παίξει υπόζιτα 8. Τρώω. Και εδώ πέρα ήταν που εκεί ήταν που είχα κολλήσει δηλαδή και στο μέτρημά μου, γιατί εδώ η θέση είναι πολύ κωμικό σημείο τη θέση για την παρτίδα, γιατί έχω θυσιάσει τα δύο κομμάτια για πύργο και ένα πιόνι. Το υλικό δηλαδή θεωρητικά είναι ίδιο. Πρακτικά όμως πάντα τα δύο κομμάτια, όταν είναι εναντίον πύργου και πιόνιου, όχι πάντα, τις πιο πολλές φορές είναι καλύτερα. Έτσι. Δηλαδή δεν ισχύει ακριβώς αυτό το πύργο ή πιόνι, ίσον δύο κομμάτια, δεν ισχύει αυτό. Οπότε εδώ πέρα είναι κομβικό σημείο, γιατί αν ας πούμε προλάβει και βάλει τα κομμάτια του, επειδή έχει ήδη σχετικά σταθερά, αν δεις πιονοδομές και τετράγωνα, δηλαδή έχει το φουντ 6 εκεί πέρα που είναι βράχος, θα έρθει το φου σιγά σιγά. Εδώ ας πούμε παίζω λάθος. Παίζω λένε φου, το πιονοποιημένος που λέω και εγώ αυτός ο μαύρος τετράγωνος. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά βέβαια αυτός είναι πολύ καλός, γιατί ακριβώς επειδή είναι πιονοποιημένος, κρατάει τα πάντα. Δεν έχω ανοιχτή δέλτα ποτέ. Ε7 δεν μπορεί να το φάω ποτέ. Στο Ε5 μπορεί να έρθει. Εντάξει, και καλά πιέζει, πέσει λίγο στο Θ2 και αυτό πέσει να είναι ανύπαρκτο. Αλλά γενικά είναι πολύ καλό κομμάτι. Το καλύτερο του κομμάτι είναι αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσει τον ύπο που του κρατάει να γίνει map. Okay. Και εδώ πέρα ήταν λάθος αυτό. Έπρεπε να παίξω αυτή την Σάρα, η οποία αν και δεν κάνει τίποτα, δεν απειλεί απολύτως τίποτα. Δηλαδή ούτε ντάμα ή τα 6 έχω, ούτε ντάμα να πάει πουθενά, ούτε καν ο πύργος δεν μπορεί να έρθει εδώ. Γιατί. Και αυτό και αυτό ναι, το κρατάει. Κρατιούνται όλα τα τετράγωνα. Ναι. Το τρομερό πλεονέκτημα της κίνησης είναι ότι απλά αποδιοργανώνει νομίζω πολύ τον μαύρο και προλαβαίνω να φέρω υπό Y4. Αυτό είναι που με Α, εγώ νομίζω ότι γι' αυτό έβαλε υπό αξιωματικό Β1. Ότι έβαλε αξιωματικό Β1 για να έχει υπό Y4 ή τα 5.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν σκεφτόμουν την είχα δει στην ίση σαν γιατί δεν τρώγεται από αυτή την άποψη. Βέβαια, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να βάλει αξιωματικό ΔΕΛΤΑ 7 Βασίλης Ε8, κάτι τέτοιο. Αυτό, η ΦΟ Ε8. Το θέμα είναι ότι το ΦΟΒ1 ήμουν ανάμεσα σε ΦΟΒ1 και ΦΟΒ7, γιατί το ΦΟΒ1 είναι απευθείας επιθετικό προφανώς, γιατί καλύπτει το ΙΤΑ 6 το ΙΤΑ 7 τετράγωνα. Αλλά στο ΦΟΒ7 ένιωθα ότι είναι καλή κίνηση. Προφανώς δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο καλή ακριβώς, αλλά ένιωθα ότι είναι καλή για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν κουνάει. Απλά δεν ξέρω που έγινε το λάθος, κάπου το έχασα λίγο και δεν το έπαιξα. Απλά μετά από εδώ, νομίζω μετά από το FUD 7 υπόψιλον 4 έχει θέματα, έχει σοβαρά θέματα. Δηλαδή χάνει, απλά θέλει και λίγο προσεκτικό παιχνίδι. Παίζω FUD 1 εδώ πέρα και εδώ πέρα κλασικά πάλι πιέσεις. Σιγά σιγά το χαλάω, δηλαδή ακόμα νομίζω σχετικά καλά είμαι. Απλά έχω χάσει λίγο έτσι το δυναμισμό που είχα πριν, από που είχα ντάμα στο θητά 5 και αφού στο θητά 6, τώρα αφού είναι στο β1, που πάλι καλό είναι, δεν λέω, αλλά ντάμα είναι πίσω. Τώρα το ύπο στα 5, εντάξει, okay, είναι απλά αν φάει πρώτον ύπο, και τώρα ανοίγω τη θέση, και αυτό με συμφέρει για ποιο λόγο. Γιατί παρόλο που έχει δύο κομμάτια, ο ύπο στο β6 αυτή τη στιγμή δεν παίζει πουθενά. Δεν πατά, κυριολεκτικά δεν έχει ούτε ένα καλό τετράγωνο να πάει. Οπότε αν ανοίξει ξαφνικά έτσι εδώ πέρα τη θέση, εντάξει, εδώ πέρα. Χάνει. Απειλώ ε7, θα παίξω ότι κάνω τάμα ε3 και θα απειλώ και το ε7. Ναι, και είναι τρίπια η θέση. Ναι, εδώ πέρα η θέση είναι, δηλαδή, εντάξει. Νομίζω πρέπει να χάνει τελείως. Βασικά δεν είναι ακριβώς από το β6, είναι πολύ κακό κομμάτι. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Και το φως στον ε7 δεν κάνει τίποτα κιόλας, έτσι, η αλήθεια. Αλλά ειδικά ο ύπος. Ας πούμε ότι είναι μερικός μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Όταν συνταξιοδοτείσαι, παιδιά, έτσι παίζει σκάκι. Πρακτικό σκάκι. Κοιτά, παίζουν, δεν παίζουν, παίζουν τα κομμάτια. Δεν κάθεσε να μετρά. Ναι. Καλό είναι βέβαια να μετρά τουλάχιστον πριν κάνει θυσία, έτσι. Σα συμβουλή το λέω. Καλά. Εγώ τη θυσία την κάνω και μετά. Ναι, ναι, το κατάλαβα, ναι. Και μετά τα βρίσκουμε. Το κατάλαβα αυτό, ναι. Εδώ πέρα τώρα, αν θυμάμαι καλά, είναι που κάνει λάθος. Γιατί παρόλο που το έχει γυρίσει υπέρ του. Ήταν εδώ, δεν θυμάμαι που. Όχι, δεν ήταν εδώ ακόμα. Μπες να μάθει αυτό. Εντάξει, πάντως η θέση είναι οξία, δηλαδή είναι πάρα ναι, πολύ. Είναι, αλλά είναι πολύ οξία, το συζητάω. Και εδώ πέρα λέω, ας μείνω και ένα κομματάκι κάτω. Γιατί είδα αυτό το ντάμε τα τρία και λέω, γίνεται τρελής. Δεν μπορεί να μου φάει τον ύπο επειδή έχω ματ. Τρώω και ήσυχη κίνηση, η οποία όμως ναι. Θανατηφόρα. Ναι. Ακόμα δεν κερδίζω. Δεν θυμάμαι ποια είναι η καλύτερη κίνηση. Νομίζω είναι αυτή απλά. Ήπο ήταν 4, στο οποίο αν δεν κάνω λάθος θα παίζα εδώ. Δεν έχει ρουάζει το 8. Οπα μισό. Όχι, όχι. Στο ρουάζει το 8, κρέμε το 20Ε5. Α, πέφτει με, ναι. Okay. Ναι, ναι. Και στο ύπος, ίσως να ήταν το ύπος στα 4 τώρα. Δεν θυμάμαι έτσι τώρα τι έλεγε ο υπολογιστής, να το είχα λύσει παλιά. Και εντάμαστε τα 5. Και εντάμαστε τα 5 έχει, ξέρω εγώ, αλλά μετά από τα 3 θα του φάω όλο τον ύπο. Οπότε λογικά να μου τρώγε εδώ, πιστεύω. Α. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο γι' αυτόν. Που είναι λίγο καλύτερο στο φινάλε. Απλά έχω καλές ελπίδες και καλά. Μήπως με φούζει τα 5, ρουάει τα 3, πύρο θητά 1. Εντάξει, βάζει πύρο θητά 8, υποθέτω. Πρώτη κίνηση. Ναι, προφανώς, ναι. Δηλαδή, αν θέλει αυτή να σταματάει. Υπό δελτά 6. Έτσι, δηλαδή, υποθέτω ότι θα την κλείσει τη θέση. Ναι. Δηλαδή, αν βγει αυτή η θέση, πούμε, εδώ πέρα, αντικειμενικά ο μαύρος είναι σίγουρα καλύτερο, έτσι ξεκάθαρα. Εντάξει, βέβαια, νομίζω κοντεύει στην ισότητα, αλλά είναι σίγουρα καλύτερος ο μαύρος. Νομίζω ότι έχει αυτός πίεση και δεν πολύ πρόσεξε αυτή τη λεπτομέρεια. Και μου πει εκεί, τώρα μετά το ΣΑΧ, αναγκαστικά προφανώς δεν μπορεί να πάει στο ΡΟΑ Z7, στο Z7, ο ΡΟΑ, γιατί τρώω τον ύπο στο Ψ5, μου παίζει ΡΟΑ Z8, μοναδική κίνηση, γιατί δεν έχει νομίζω κάποια άλλη καλή κίνηση. Όχι απλά δεν έχει άλλη, είναι και διπλός άχτυλας. Ρώθηκε αυτό, οπότε. Και εδώ πέρα είναι που έχει κάνει το λάθος και χάνει. Το ντάμε στα 6 ήταν το λάθος. Και μετά από εδώ τώρα πάω για πύρο στα 4. Και το ωραίο είναι ότι στο πύρο στα 8, συγγνώμη, στο φου επί, πύρο στα 8, τώρα στο πύρο στα 4, στο μου τρώει, τρώω, και στο εκεί έχω αυτό το σαχ. Ναι, έχει διάμεσο. Αυτό, εντάξει, απλά. Και πάλι αυτό κρίνει την παρτίδα. Και κερδίζω έτσι.
Και αυτός μου παίζει τώρα, τι μου παίζει. Παίζει εδώ. Και καλά ότι αν φάμε πύργο... Έχει μάτς στο γαμό αυτό, ναι, άμα φας πύργο. Μπράβο. Στο γάμα ένα, ναι, το ίδιο. Στο γάμα ένα, λέω, ναι, καλά. Εντάξει. Και τρώω με την τάμα, αναγκαστικά. Μου τρώω, γιατί τώρα πάλι, ας πούμε, εδώ πέρα πυλώ μάτε, έτσι. Δηλαδή, στον τάμα θα τέσσερα. Είναι σχεδόν μάτι εκεί πέρα, αν πω. Καλά, πέρα ότι απλώ τάμα τα τρία πυρούθη στα τέσσερα πάλι. Ναι, ξαναπίσω και... Ναι, ναι. Με τον ύπο είναι και λίγο δίκτυο. Εκεί πέρα βασικά, ας πούμε, τρώει. Παίζει εκεί. Παίζει εδώ. Δεν έχει καν, ας πούμε, σειρά στον D1, γιατί απλά τρώω, μου τρώει τα μάθητα 5 και μάτ μετά. Δηλαδή στο εδώ, εκεί, εδώ. Μισό βασικά να το βάλω. Έχω απλά μάτ. Μου παίζει πύρο το 4 για να αλλάξει. Πολύ ισχυρά λευκά τετράγωνα. Ναι, αυτό, αυτό. Και κυρίως ο Βασιάς εδώ πέρα είναι, είναι καταδικασμένος, δηλαδή, εκεί πέρα που είναι. Τρίπιος, πες το. Ναι, τελείως. Δηλαδή, θα πλέω απλά τα μέτα 3 και πύρω στα 4. Και δεν έχει κινήσει. Μου παίζει τα μέτα 5 για να αλλάξει οι ντάμες. Και μετά από αυτό το σάχ που έχω εδώ πέρα, αρχίζω και... Και απλά μαζεύεις. Ναι, Pac-Man γίνομαι εδώ πέρα λίγο. Και εντάξει, εδώ... Και απλά παίζω αυτό εδώ πέρα να τελειώσει την παρτίδα. Σάχ. Και όταν μου παίξει ουράντο 8, απλά θα φάω τον ύπο και φούτα 4 και... Ναι, και... Κάρφωμα. Ναι, ναι, ναι. Πω, πω. Αυτό ήταν ρε παιδί μου, είναι η κλασική, ο κλασικός βασανισμός, ρε παιδί μου. Σιγά, σιγά, ναι, σιγά, σιγά, κάνει ένα λάθος κάπου και μετά το εκμεταλλεύεσαι και... Νομίζω άρχισε κυρίως από το Food 6. Δηλαδή, ακόμα και αν ήταν η καλύτερη κίνηση μου στον υπολογιστή, είχε τέτοιο. Είχε θέμα εκεί πέρα. Δηλαδή εδώ πέρα έχει θέματα. Παρόλο που παίξε το ZX πύρος 7 και ο πύρος ακόμα παίζει, δεν κουνιέται. Δηλαδή το παραπλάνω πιο το ZX, το οποίο προς το παρόν δεν μπορεί ποτέ να φανεί. Έχει και... πολλά κακίνητα κομμάτια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πολύ άσχημα δυσκίνητα κομμάτια. Το μόνο καλό είναι ότι αν εξαιρέσουμε την πλευρά του Βασιλιά, γενικά είναι σταθεροποιημένη θέση. Δηλαδή το Γ5 Φουντ 6 και Ε7 κρατάει πολύ καλά τη θέση του εκεί πέρα. Κρατάει πολύ καλά. Οπότε έπρεπε κάπως να διασπάσω και εντάξει, ευτυχώς πήγε καλά η διάσπαση άλλη. Πού τον πέτυχες? Το Πράγ. Ναι. Ήτανε στο... Ήτανε στο τέτοιο. Το παιδί με τη βούλα που λέω. Ήτανε στο... Όταν είχα... Στη Βουλγαρία ήταν πάλι. Mm-hmm. Πέρσι, το 21. Πάλι Σεπτέμβριο νομίζω ήταν που πήγαμε ή όχι, ή Οκτώβριο. Δεν θυμάμαι τώρα το μήνα. Νομίζω ότι τις ημερομηνίες από κάτω. Σεπτέμβρη, ναι, 28. Αν δεν είναι τα κάνω. Okay. Ήταν τέτοιο. Στο... Είχε κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά στο Plovdiv που είχαν κάνει. Ένα που λεγόταν Junior Under 21 Round Table. Ήταν δηλαδή κάτω των 21 ετών. Και είχε βάλει κάτι τρομερά επαφή, mm-hmm. νομίζω κόστος 10 χιλιάρικα. Και είχαν έρθει όλοι, ή σχεδόν όλοι τέλος πάντων, οι παιχταράδες. Είχε έρθει και ο Σαράνα, ο Ρώσος αυτός που έχει 2650, είχαν έρθει και άλλοι πολλοί Indie GM. Πέρα από τον Πράκ ήταν και ο Γκούκες, με τον οποίο επίσης έπαιξα, αλλά έχασα. Είχα καλή θέση, αλλά με τύλιξε μετά. Έστεισα στο πίεση. Κράτησε τα στισήματα με τον Απτουσατόρο, παιδί μου. Εντάξει, ήταν πολύ άσχημο. Ήταν κυρίως ψυχολογικό, βέβαια, γιατί απλά κέρδιζε πριν, το ήξερε ότι κέρδιζε. Μετά κατάφερε να το κάνει σοπαλία και μάλιστα να κινδυνεύει κιόλας λίγο. Και απλά εκεί πέρα που νόμιζε ότι μπορεί λίγο ακόμα να παίξει, του ξέφυγε κάτι και έλεξε και η παρτίδα. Ήταν κυρίως νομίζω θέμα ψυχολογίας, όχι τόσο πολύ ότι έπαιξε ότι δεν το είδε. Ήταν απλά τόσο αγχωμένος και τόσο άσχημα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Εντάξει, περάσανε από τα. Από πολύ δυνατές ομάδες. Νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες δεν έχουν κάποιο άγχος, γιατί ούτως ή άλλως παίζουν σε τόσα πολλά τουρνουά. Δεν νομίζω να υπάρχει μέρα της ζωής τους που να μην παίζουν τουρνουά. Δηλαδή, νομίζω ότι εντάξει, το κοινό που έχουν είναι, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα το χρόνο, κάπως έτσι. Και σε αυτό θα κάνουν προπόνηση, ξέρω εγώ. Θα έχουν camp με την εθνική Ινδία.
Δεν νομίζω, δηλαδή, επειδή όντως το στήσιμο το οποίο έγινε μεταξύ του Γκουκές και του Αμπτουσατόροφ ήταν λίγο, δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα ήταν, ναι, ήταν σίγουρα άτομα, ήταν απίστευτο λίγο και κανείς το περίμενε, το συζητάω, αλλά νομίζω ότι άγχος υπάρχει, γιατί σίγουρα έχουν παίξει σε άπειρα τουρνουά αυτοί, έχουν συνηθίσει, το συζητάω και όλα σχετικά. Απλά είναι άλλο να παίζεις, πώς το λένε, για να πας καλά σε ένα ατομικό, είτε να κάνεις την όρμα, είτε να κερδίσεις το έπαθλο, ό,τι και θέλουν αυτοί αντίστοιχα. Και άλλο τώρα να παίζεις και να ξέρεις ότι με την νίκη σου νικάει η ομάδα σου και πάτε να πάρει το χρυσό στην Ολυμπιάδα. Δηλαδή, νομίζω είναι πολλά σκαλιά παραπάνω το άγχος και η δυσκολία. Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα. Και επηρεάζει και αυτό. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν η πρώτη ομάδα της Ινδίας. Ήταν η δεύτερη. Ναι, δηλαδή, στην ουσία δεν ήταν καν αυτοί οι οποίοι πηγαίνανε θεωρητικά για το χρυσό. Αλλά και πάλι, νομίζω ότι πήγαινε τόσο τρένο σε όλο το τουρνουά, που ήταν, τι να πω, εγώ θεωρώ απλά ότι έγινε ένα blackout, ότι κάτι άλλο, κάπου κάτι, η σκέψη του μπλέχτηκε, δεν ξέρω πώς, και στήθηκε εκείνος ο ύπος με την... στην ψύχνα. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό, γιατί εγώ βλέπω ότι εδώ θα μπουνε και θα σου κάνουν και το... οι έτεροι καπαδόκες, ορίστε. Απλά θα κάνω ένα stop to share για μερικά λεπτά, για να φανούνε. Τώρα, άμα ανοίξουν την κάμερα. Mm-hmm. Κοίτα εδώ. Με αγάπη από το Λονδίνο. From London with love. Τι φοράς, ρε, είναι αυτό που φοράς. Τόσο κρύο κάνει. Ο ένας είναι με το κοντομάνικο και ο άλλος έχει βάλει την κουβέρτα πάνω του. Είναι πιο σκληρός όντας λίγο τώρα στο κρύο. Εμείς είμαστε πιο μεσογειακό, ξέρεις. Τα περαμένω. Εμείς εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε 20 βαθμούς. Στην Ελλάδα επίσης, νομίζω, Δημήτρης, έχουν πολύ καλό καιρό. Εμείς στην Κύπρο εδώ πέρα με τα κοντομάνικα και εμείς τα αμάνικα. Για να βλέπω, είσαι πολύ καλό παίχτη στο πάνελ πάντως. Είδατε. Είδατε, μα βλέπετε. Ο Δημήτρης είναι καλός. Τι καλός, τρίκαλος. Καλά είσαι, λεπέντη μου. Γεια χαρά, εσύ. Μια χαρά, εδώ είχα καιρό να το ασκήσω το άθλημα. Παίζουμε με τον Νόντα, γίνονται μάχες σοβαρές. Είμαστε 3-3, πρέπει να σας πω. Και είδα... Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Τι γίνεται, καλά είσαι? Όλα καλά. Ξεκίνησα αυτό το 3-1, αλλά με ισοφάρισε το 3-3 και εδώ πέρα έχει γίνει πανικός. Τι μπλιτζάκι είναι, τι είναι? Μπλιτζ, ναι, βάλα 4, γιατί δεν έχει αυξανόμενο. Παίζουμε 4-0. Τι είναι στην ηλεκτρονική? Απλά δεν είναι ηλεκτρονική, γιατί εγώ θα ήθελα να αναλύσω ο Δημήτρης, γιατί ξέρει. Είναι καλός, δηλαδή, να καταλάβαμε. να τα κάνετε, παιδιά, άλλη φορά, όπως το λένε, διαδικτυακά, να τα βλέπουμε, να σχολιάσουμε και άλλες παρτίδες. Τα κάναμε πιο, ήμασταν νέα παιδιά, παίζαμε 20 blitz και 30 στο, πώς το λέγανε τότε. Άσε μας, βρε Αλέξη. Blitzes, πραγματικά, κάθε φορά με κάνετε να νιώθω, λες, και ανήκω σε άλλον αιώνα. Άρα, Μαριάννα. Παιδιά, άντε βρε. Και τώρα, αν πιτσιρίκια είστε όλοι σας. Εντάξει, ο Δημήτρης είναι πιο πιτσιρίκια. Ναι, εντάξει, όχι τόσο. Τι, όχι τόσο. Ο πιο μικρός αυτή τη στιγμή στην ομίγυρη. Κατάλαβες, να, τα παιδιά θέλανε να σου κάνουν ντου, διότι παίζανε σκάκι και ακούγανε και σένα, διότι ο κύριος... Όχι, να αρχίσει ακούω, μετά όλα τα έχουμε. Όχι, από την αρχή, ρε, παίζαμε, μετά το έβαλε εδώ πέρα και είδαμε. Και λέω στο... λέω, κάτσα από ένα γεια, λέω, είναι ο Αλεξάκης εδώ να πούμε... Θα ξύλω να κάνω, είπε στο ίντερνετ, γι' αυτό καθυστερήσαμε, κατάλαβες, παίζαμε εδώ. Εντάξει, έπρεπε, παιδιά, να κάνω ένα face control, δεν ο καθένας, καθίστε να πούμε κι εμείς την κλίση, θα γινόταν με πάρα. Ναι, εκεί πέρα θα βγουν δύο, λες εσύ τώρα, μα αυτό σου λέει... Ποιοι θα είναι. Εγώ ζήτησα, σας είπα, face control, μου στείλανε φωτό απευθείας, το ίδιο δευτερόλεπτο, βλέπετε, έχει απευθείας τέτοιο. Ναι, iced tea είναι αυτό που πίνουν τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Κόλατη. Long Island iced tea, για όσους ξέρω. Ο κύριος Ριγόπουλος κάνει έρευνα αγοράς αυτή τη στιγμή, διότι σε δύο εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες είναι ο κύριος Παυλίδης. Πότε? Δεν χάσει αυτό το project, γιατί... Οπότε δεν χρειάζεται καν να σου στείλω σκαλέτα. Πλέον την ξέρει. Παρακολούθησα. Θα βγει τελικά. Νόμιζα δεν θα βγει, γιατί δεν είχα ενημέρωση εγώ.
Και... Γιατί εγώ το έκλεισα, εμένα μου πάνε η ημερομηνία τελείωσε. Πότε βγαίνει αυτός, ο Αντώνης. Μαριάννα, πες το Ριγόπουλο χαιρετίσματα από το Ρούσο. Αυτός είναι ο συμπαίκτης σου, ο Σταμάτης που σου στέλνει. Ναι. Όλοι connected αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω να το κάνουμε πιο συχνά. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα με τον Παπασημακόπουλο, ποιοι θα βγουν, θα βγει ο Λαδόπουλος να κάνει πλάκα. Τι λέτε. Εντάξει, όποιον θες βγάλει, αλλά ξέρεις, άμα βγάλεις Ριγόπουλο τώρα θα κάνεις 90% τηλεθέαση. Οπότε εγώ είμαι. Για να μου το πείτε λίγο να το κανονίσουμε. Να κάνετε κανένα εγώ σας το λέω, όταν εγώ αναρτώ το τι live έχουμε τα Σάββατα, κάντε κανένα share εκεί του Θεού, δεν είναι κάτι, εκεί. Δείτε τη φιλενάδα μας, τη Μαριά, να πείτε, νωρίς που κάνει τόση προσπάθεια. Ναι. Όχι, είναι ωραίες, όπως απλά δεν το έχω στο νόμο, κατάλαβα, μου στέλνω κάτι βιντεάκι, κάτι κομματάκι. Εγώ πλέον θα σε κάνω tag την άλλη φορά, θα λέω, ναι, εδώ ο PR, manager. Κάνει καμιά κοινοποίηση, κανένα share. Παμείνω και σένα το ίδιο. Μην νομίζεις, κυρία Κουρούση, ότι θα ξεφύγεις κι εσύ. Τώρα είναι 12.30 ώρα στην Ελλάδα. Ναι, και στην Κύπρο. Βγαίνεις αργά, ε. Όχι, δεν βγαίνουμε αργά. Απλά σήμερα έχει υποχρεώσει ο κύριος Αλεξάκης. Εγώ, Μαρία, να σε συνδέψω με τον Στράτο Γρίβα. Τον ήταν δάσκαλο. Και εμάς. Θα σου πω, είναι ο μοναδικός προπονητής που είχα στη ζωή μου. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που είδαν και τις 6 ώρες, πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που μείναν ξύπνοι και τις 6 ώρες. Γιατί ήταν άθλος. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει όλο, αλλά άκουσα, ας πούμε, το 80% θέλω. Εντάξει, οι συνεντεύξεις του Στράτου είναι πάντα... διαφωτιστικές, διότι έχει να μας δώσει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι και... 40 χρόνια, 40 κάτι στο ελληνικό σκάκι. Μακάρι να μείνουμε όλοι τόσα χρόνια. Εντάξει, εγώ τα κοντεύω. Εντάξει. Πού, πώς. Και έτσι κι αλλιώς. Έχω κλείσει ισίως, παιδιά, τα 30 χρόνια στο σκάκι. Άρα, καλά τα πάω. Κοντά είμαι. Από τα δύο έπαιζες, μακάρα, πώς έπαιζες. Τι? Από τα δύο έπαιζες. Από τα έξι. Πότε είμαι 32-37, θα είμαι σε λίγο. Εντάξει. Από τα τέσσερα παίζω, αλλά εντάξει, δεν θα λέω τώρα τα... Γεια, να είστε καλά. Ήθελα να μου πούμε ένα γεια. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας στο London Eye. Να κάνετε καμιά... Είχα και δύο σκληρές, θα έλεγα, μάχες με τον Δημήτρη εκεί πέρα, γιατί ξέρεις, ήξερα ότι είναι καλός. Μήπως έκανα rap, την πλήση λίγο έτσι πιο, ας πούμε, soft, αλλά είναι και εκεί πολύ σκληρός. Ναι. Και τι έκανα μας ως. Και εσύ, εντάξει, αλλά ήταν δυνατές με που παίξα. Στο Χαλάντρι. Rapid. Ωριακά. Ήταν ωραία. Έχεις παίξει καθόλου με τον Δημήτρη? Τον έχεις πετύχει? Να, ναι, ποιος εγώ. Πότε να τον εγώ πετύχει, ή ο άλλος. Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ μαζί του. Ποτέ. Ίσως έκανα διαδικτυακό, δεν ξέρω. Όχι, λέει Facebook. Όχι, για ζωής. Πραγματικό. Με τον Δημήτρη ήμουν στρατιώτης, είχε 200. Μετά ξανασυναντήθηκαμε μετά από 3 χρόνια, είχε 2600. Καλά, εντάξει, είπαμε. Σε άλλα 2 χρόνια θα έχει 2600. Εσύ καλά πήγες. Εγώ τον παρακολουθώ, πάντως πολύ δυνατός. Από όσο έχω δει, εντάξει, όχι ότι είμαι εκεί. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ τα πάντα, αλλά... Τώρα δεν ξέρω. Πες γερά. Οπερατέρ, να παίξουμε ένα μπλίτς, να το αναλύσω, Αλεξάκης, έτσι, ένα τρίλεπτο, για να πούμε ένα... μπορούμε, παιδιά, να το κανονίσουμε. Για να φτιάξω ρε φλόρο, μάνατζερ. Για σας τρίφτω λίγο. Αλλά νομίζω δεν θα έλα, Χριστίνα. Βλέπουμε τις κούνες που λένε και οι φίλοι μας οι Κύπροι. Δεν φαίνεται. Μπορούμε να κανονίσουμε, παιδιά, κάποια άλλη. Καλησπέριστο και εγώ την ομάδα. Καλώς τον να. Γεια σου, Μαριάννα, γεια σου, Δημήτρη. Εγώ έχω να πω ότι από τον Δημήτρη έχασα όταν είχε 1600 και όλοι με λιδωρούσαν. Πότε, αλλά... στην νίκια, ε. Τα νίκια παλιά, αλλά τώρα εντάξει, έχει δικαιολογηθεί τα πλέον, είμαστε μια χαρά. Αυτή η νίκη, αλήθεια, ήταν από τις μεγαλύτερες που είχα κάνει. Δηλαδή, επειδή είχα 1600, με είχε ενθουσιάσει πολύ, αλήθεια, είναι. Μάλιστα. Ναι, προσπαθούσα να πιέσω να... Νόμιζα να παίξω για νίκια, να τιμωρήθηκα. Για πες, από πού γέρνει το γήπεδο, γιατί είχες καιρό να μας δεις, Μίτσο, για πες. Εδώ ο Αλέξανδρος πολύ δυνατός. Ναι. Είχε κάποια σαχινούς
σαμπελόκηπους πρόσφατα. Όχι, εδώ, εδώ πες τώρα. Αλλά φαίνεται ότι τελικά δεν ήταν. Ήταν τυχαία γεγονότα αυτά. Εδώ πες τι γίνεται. Ο Αλέξανδρος είναι πολύ δυνατός. Είναι... Τι είναι. Καλά. Ο δικός μας ο Αλέξανδρος το ξέρει. Ποιος δικός ο Αλέξανδρος. Ο Παπασημακόπουλος. Α, ότι είναι δυνατός εδώ πέρα ο Ριγόπουλος. Να κάνουμε κάποια ανάλυση μήπως, ένα πλουτσάκι. Δεν φαίνεται καλά, ρε. Δεν φαίνεται. Δεν ήσασταν προετοιμασμένοι. Ναι, αλλά πόσο καιρό θα κάτσουνε. Έχουμε υποχρεώσει στο Λονδίνο και επιστρέφουμε. Έχει να πάει στο γάμο του πρίγκιπα ο Νόντας, εγώ ακολούθησα. Και... Αντρεύεται ο πρίγκιπας. Ένας πρίγκιπας, συμμαθητής του. Α. Πρίγκιπας μετά. Τέλος πάντων, αλλά ναι, Δευτέρα, Τρίτη θα είμαστε. Αλλά εγώ, επειδή μου είχαν στείλει και με το Στράτο, το Γρήγορη, γιατί ήταν και δικός μου δάσκαλος, δεν έχω προλάβει. Δηλαδή, επειδή ήταν πολλές ώρες, είχα πει να κάτσω. Αλλά θα το δω. Δείτε τα, παιδιά, κόψτε το σε κομμάτια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, θέλω να δω και. Όχι, εγώ το βάζω από πίσω, ακούω, ξέρω εγώ. Είχε κάτι κάνει. Είχε, θέλω να δω, ρε παιδί μου, όλο το. Γιατί μου στέλνουν κομμάτια και τα, θέλω να το δω πώς πάει η συζήτηση και αυτά, να προετοιμαστώ και εγώ να δείξω και στον άνθρωπο. Εσύ, Δημήτρη, έχεις δει καμιά συνέντευξη ή απλά έτσι βούτυξες στα βαθιά? Λες, αφού το λέει η Μαριάννα, ας πάω να την κάνω. Είμαστε μεγάλη φαν όλοι μας. Πάντα είμαστε. Και ο Παυλίδης και όλοι. Το podcast είναι και στο εξωτερικό πολύ. Μην νομίζεις δηλαδή ότι περνάνε. Δεν εμφανιζόμαστε, αλλά τα μελετάμε όλα. Αλήθεια, ρε παιδιά. Να χαρώ να ξέρω δηλαδή ότι δεν τα κάνω τζάμπα και χαίρομαι μόνη μου και λέω θα μείνουμε κάποια στιγμή. Και λέω με τον Ευγένιο κάτι είχες. Εντάξει, παιδιά. Αλλά το βλέπουμε, πάμε μην βγαίνουμε συχνά δημοσίως, να ξέρεις, να, επειδή έχουμε τώρα λίγο χρόνο, αλλά όλα, είτε live είτε αυτά, έχουμε μια επαφή, κρατάμε μια επαφή με το άθλημα για, εντάξει. Ευχαριστούμε, παιδιά, να ξέρετε ότι για σας θα συνεχίσουμε, πας και μείνει και τίποτα για το μέλλον, γιατί δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει έντυπος, κακιστικός τύπος, οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι καταγραφεί είναι μέσα από τις ιστορίες των σκακιστών και των παικτών, όπως τις ακούμε τώρα. Άρα... Όχι, αυτά είναι ωραία, φαίνεται ωραίους παίχτες, έτσι, νεαρούς. Ποιον άλλο είχε φέρει, ρε, που μου άρεσε. Τον Ιωαννίδη είχε φέρει. Και πριν, τον άλλο... Πανταβό. Όχι τον Πανταβό, τον Ιωαννίδη και άλλον έναν, τον Γρίβα και ποιον άλλο. Αυτούς έχω φέρει, ρε παιδιά. Και την άλλη... τώρα, δύο εκπομπές. Γιατί νόμιζα ότι κανένα χαλκιά. Καλά, είχαμε και τις πιο παλιές εκπομπές που έχουμε άλλοι. Δηλαδή, α, έχουν βγει τώρα. Παικτών. Καλά, και τώρα θα έχουμε πόλη. Γιατί σκεφτόμαστε να το. Πώς να κάνουμε, να μικρύνουμε κι άλλο το ηλικιακό όριο. Οπότε να μπορέσουμε. Πώς το λένε, να εντάξουμε κι άλλους παικιστές, νεαρότερους σε ηλικία. Και να δούμε μετά και όλο στο μέλλον πώς θα εξελιχθούν. Όπως ο κύριος, ο οποίος είναι καλεσμένος σήμερα. Όπως ήταν και ο Ευγένιος. Θα δούμε. Εγώ σε ένα χρόνο θα τους ξαναμιλήσω. Γιατί η πρώτη φορά είναι δύσκολη. Μετά έχουν συνηθίσει. Δηλαδή η Αναστασία βγήκε τώρα και ήταν άνετη σε σχέση με την πρώτη φορά. Άρα, Δημητράκη, ξέρεις ποια είναι η μία. Κύριε Κουρούση, και εσείς κάποια στιγμή πρέπει να μας κάνετε την τιμή. Ο Ριγόπουλος σίγουρα θα είναι εκεί με τον Παυλίδη, κάπου από δίπλα, υποβολέας, από πάνω, από κάτω, από την αριστερά. Εγώ να κάνω τι? Ξέρω εγώ. Κάτι θα κάνεις. Όχι, όχι, εγώ με τον Παυλίδη. Τόσο έλο έχεις, φίλε μου. Κάτσε, θα παίξουμε λίγο ακόμα, δεις πώς θα έχει. Μήπως καλέσεις τον άλλο. Λες, ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Όλοι δίνουμε, όλοι δίνουμε. Δεν πειράζει, είναι καλό να δίνεις. Είναι καλό να δίνεις, πόσο μάλλον έλεγες. Με τον Νόντα παίζουμε από το 2005-2006, ξέρεις, συνέχεια, ας πούμε. Και αναγκάστηκε τώρα να πει, παίζεις καλά, μου λέει. Δεν το έχει πει ποτέ. 20 χρόνια, ποτέ δεν το έχει πει. Εδώ, να το πει, άμα το έχει πει. Μου λέει, παίζεις καλά, άρα εντάξει, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει εδώ. Αλλά γίνονται μάχες σοβαρές γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίστε τα ματσάκια σας. Καλά, παιδιά. Συνεχίστε, θα ακούμε στο background. Και... έχουμε τον Παπέλη, τον Δημήτρη, να μας στέλνει σχολιασμό. Οπότε είμαστε εντάξει. Αναμένουμε να μάθουμε το τελικό σκορ. Δημήτρη, το τελικό θα παίξουμε άλλες δύο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή νύχτα, παιδιά. Τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Τι ωραίο ήταν αυτό. Να το κάνουμε πιο συχνά. Αυτό ήταν αφόρμητο. Μου άρεσε. Βλέπεις. Ναι, αυτό... Μπορούμε, παιδιά, όντως να κάνουμε μερικά, πώς τα λένε, entries, surprise entries, κανένα πρόβλημα.
Αλλά αυτό είναι το καλό, ξέρεις, του live, διότι είμαστε, θεωρώ, ευέλικτοι. Λοιπόν, και πάνω, λίγο πάνω, ξέρεις, πριν την παρτίδα με τον Πράκ, εκεί. Ακριβώς εκεί που έπρεπε, στο διαλυματάκι. Για πες μας, λοιπόν, το story πίσω από αυτή την παρτίδα. Ναι, ήταν λοιπόν αυτό το τουρνουά, το Under 21 ήταν, που είχαν βάλει πολύ καλά έπαθλα και γι' αυτό είχαν τραβήξει παιχταράδες, τριολεκτικά παιχταράδες, πολλούς GM, όλοι κάτω των 21 ετών. Και πολλοί από αυτοί προφανώς, πολλοί από αυτούς ήταν, και ο Νίμαν κιόλας, έτσι, να το προσθέσω αυτό. Πέρα από τον Πράκ, τον Κούκες, τον Σαράνα και κάποιους άλλους πολύ καλούς GM, που δεν είναι τόσο γνωστοί βέβαια. Και ναι, οπότε έτυχε να παίξει τώρα τι τρίτος γύρος ήταν, νομίζω τώρα, μισό λεπτό να δω τι λες, πώς το λέει. Το λέει, το λέει. Συνήθως το λέει. Σε τι μου κολλάει. Τρίτος γύρος. Τρίτος γύρος. Okay. Ναι. Και εντάξει, καλά πήγε σχετικά. Δεν ήταν καμιά τροπερή παρτίδα και θα το δείτε δηλαδή και τώρα, αλλά εντάξει. Παίζει ο Κορασόλτο. Α, όπα, ναι, περίμενε, γιατί τώρα θα κάνουμε τη διάθεση. Δώσουμε ένα λεπτό. Ναι, αυτό εδώ. Έτοιμο. Thanks. Πάμε να πούμε εδώ πέρα Taimanov. Ναι, εδώ πέρα μου παίζει το 3. Εντάξει, πάλι λίγο... Δεν ήξερα πώς να παίξω, αλήθεια είναι, έτσι, στο περίπου έπαιζα. Και δεν τα άπαιξα και καλά, νομίζω. Δηλαδή, με το σχηματισμό που έπαιξα, νομίζω του δίνα εδώ πέρα ένα... Άλλος ένας Ιωαννίδης σήμερα. Δεν τα άπαιξα καλά, έκανα χι όμως. Δεν πήγε δηλαδή το τουρνουά, πήρα το πρωτάθλημα. Ειδικά ήταν... στην παρτίδα κυρίως κράτησα, δηλαδή, αλήθεια είναι. Δεν ήταν ούτε ενεργητική ισοπαλία, δυναμική θέση, την οποία απλά είχαν και δύο πολύ καλή θέση και τη δύο παίζαμε για νίκη και απλά συμφωνήσαμε ισοπαλία. Δηλαδή εδώ πέρα, ας πούμε, ήδη έχει ένα, καλό... ένα πλεονεκτηματάκι ο Λευκός. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι αυτή η θέση είναι ψηλοθεωρητική. Δηλαδή την έχω ξαναδεί να προκύπτει. Ναι, αλλά εδώ πέρα, ας πούμε, έχει πλεονέκτημα. Γιατί το ντέξι μου πιόνι έχει λίγο θέματα. Και γενικά, όπως και αν αλλάξω τα πιόνια, έχω λίγο θεματάκι. Και καλά, ότι ακόμα δεν παίξω ντέξι, αλλάξω, αλλάξει β3, ξέρω εγώ, γ5. Αν και φαίνεται σχετικά καλό, το γ5 είναι σχετικά αδύναμο πιόνι. Δηλαδή ότι θα πέσει. Αλλά είναι σχετικά αδύναμο. Συν του ότι, ίσως το πιο βασικό απ' όλα, είναι ότι έχει κάτι ωραία κολπάκια Β3, δηλαδή, μισό λεπτό, Β3 και φούντε 2. Και να μου ενοχλεί από φού Α5. Κάτι τέτοια. Που είναι λίγο ενοχλητικά αυτά. Δεν το κερδίζει έτσι, αλλά ενοχλούν πολύ αυτά. Τι μου παίζει τώρα, αυτό δεν θυμάμαι κιόλας, που μου παίζει εκεί. Παίζω το Γ5, γιατί εδώ πέρα αν παίξει κανένα Γ5 εκείνος, μετά δεν ξέρω αν προλαβαίνω να αναπνεύσω. Παίζω γ5. Εδώ φούντε 2 αυτό που λέγαμε απειλή. Λίγος πίσω, φού γ3. Έχει βάλει πολύ καλά το φού. Να και εδώ πέρα, εδώ ήταν η αλήθεια λίγο μια στιγμή η οποία δεν θα πω ότι με σοκάρει, αλλά με παραξένεψε λίγο, γιατί εδώ μου επιτρέπει, όπως και έπαιξα δηλαδή, να αλλάξω ντάμες. Προφανώς βέβαια, εδώ πέρα ήξερα ότι δεν είναι ότι απλά μου το έστησε. Προφανώς και εδώ πέρα αντικειμενικά η θέση είναι ισοπαλία. Απλά δεν είναι ισότητα. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Αν και αν παίξω, πώς το λένε, αν παίξω όπως παίζει μια μηχανή, αν παίξω απολύτως σωστά, θα κάνω σίγουρα ισοπαλία. Ξέρω ότι δεν είναι ισότητα. Μπορεί να το λέω, ας πούμε, συν 1, συν 1,5 ίσως το λευκό. Γιατί προφανώς τα πιόνια μου είναι χάλια. Αυτό το γάμα πέτει. Είναι δύσκολο να το εκμεταλλευτεί. Ναι. Γιατί αν πάνε διασπάσεις. Ναι, όχι. Διασπάσεις δεν έχει νόημα να κάνει. Σίγουρα. Απλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι όμως ότι το γάμα 5 είναι για πάντα δυναμία. Γιατί προφανώς θα τα κρατήσει τα φόβο λευκός, θα τα αλλάξει. Και το σημαντικό είναι ότι το φινάλε αυτό δεν είναι ότι το παιχνίδι γίνεται γύρω από το γ6 ή γ5 μόνο. Το θέμα είναι ότι ο λευκός έχει πιο πολύ χώρο και στην πλευρά του βασιλιά. Οπότε δηλαδή θα παίξει ζ4 ή τα4, θα φέρει κάποια στιγμή το βασιλιά στο ψ4, κάτι ζ5 και μετά, αν και φαίνεται να μην απειλεί τίποτα, αν το δεις τώρα πώς θα το κάνω. Αν ας πούμε φέρει φούντε 2 φου ε3 και έχει ρουά ε4 και ζ4 ή τα4 ζ5, μετά αρχίζει να απειλεί τίποτα ζ6, σιγά σιγά, έτσι, όχι απευθείας, σιγά σιγά, και μετά το φούμου στο ε7, δεις, δεν έχει τετράγωνο να κρατάει το γ5. Το φούμου στο ε7 μπορεί να κρατάει μόνο από το ζ8 και από το ε7. Αν καταφέρει να μου βάλει κανένα ζ6, κάποια στιγμή λέω, έτσι, τώρα δεν γίνεται έτσι τόσο εύκολα προφανώς,
μετά το Φούντεν έχει που να κρατήσει και μπορεί να καταλήξει κανένα Ζούσβαν στο τέλος. Προφανώς δεν χάνω, όπως είπα, απλά εντάξει, δεν μπορεί να παίξει και τέλεια τη θέση. Ναι, αλλά δεν σε ενθουσιάζει κιόλας στη θέση, γιατί δεν έχεις χώρο, δεν έχεις κινητικότητα. Ναι. Απλά πίστεψα ότι μπορώ να το κρατήσω εδώ πέρα. Γι' αυτό και μπήκα στη βαριάτα. Σύνον ότι δεν είμαι πολύ γέμιζε. Δηλαδή προτιμούσα να προσπαθήσω να κρατήσω αυτό το φινάλε παρά να παίξω αυτή τη θέση. Έτσι ένιωθα τουλάχιστον. Και παίζουμε εδώ πέρα. Μου παίζει, ας πούμε, το ΙΤΑ4 εδώ πέρα. Αυτή καλή κίνηση, γιατί αν παίξει ΙΤΑ4, μπορεί να παίξει ΙΤΑ5 και μετά ίσως και κάνω ΙΤΑ5. Και εκεί πέρα μου δίνει, εκεί πέρα δηλαδή μπορεί και να σοφαρίζω σχετικά απευθείας. Γιατί αν παίξω ΙΤΑ5, ήδη δεν έχει πάρει χώρο, αλλάζω πιόνια, έχει χώρο, έχει χώρο αξιολογικό. Όχι σημαντικό να κουνηθεί, ναι. Αυτό, ναι, οπότε εκεί πέρα κρατάω. Ενώ με το ΙΤΑ4, okay, δεν με αφήνει. Τώρα, αν παίξω και καλά κάνω ΙΤΑ5, προφανώς δεν είναι ωραίο και πολύ, γιατί είναι στο χρώμα του άλλου σημαντικού και στο δικό μου. Οπότε εγώ απλά κρατάω αυτό που πιέζει και θα έχω θέματα. Αλλάζω ένα ζευγάρι, μου αλλάζει και αυτό. Δεν έχει κάτι, νομίζω, έτσι, σημαντικά καλύτερο. Αν και περίμενα να μου αλλάξει το πέρα το πύργο, να μου συνομιλήσει. Να το κρατήσει. Ναι. Γιατί ξέρω και καλά, ας πούμε, να ανοίξει κάποια στιγμή η θέση, να έχει αυτή τη δυνατότητα. Επειδή ο δικός μου πύργος δεν μπορεί να μπει τώρα. Αλλά αν παίξει κανένα πύργο ψιλονένα, δεν ξέρω αν έχω απλά φούτα 5, ξέρω εγώ. Και... Ναι, γιατί μπορεί να έχει και κάτι ιδέες, ας πούμε, με πύργο στο Δέλτα 6. Ξέρω εγώ, άμα κάνει κανένα περίεργο. Ναι, μπράβο. Γενικά, ναι, έχει διάφορες ιδέες. Αλλά νομίζω ότι μετά το φούτα 5 εδώ πέρα έχει το νόμο πρόβλημά του. Γιατί δεν προλαβαίνει να μου παίξει ζήτα 4. Δηλαδή, αν παίξει ρουέτα 3, έχω πει ότι 3 σαχ, οπότε ποτέ δεν θα το παίξει αυτό. Ενώ αν μου παίξει πύργο ε4 για ζήτα 4, έχω και φούντε 2. Και εντάξει, αυτό το φινάλα δεν μπορώ να το χάσω. Ναι, ανάλογα. Αφού... Εδώ μπορεί, μπορεί και να παίζει μόνο μαύρο για νίκη κιόλας, δηλαδή που λέει ο λόγος. Οπότε μου αλλάζει αυτό εδώ πέρα. Τρώω. Να, και εδώ πέρα μου παίζει τα 4. Τώρα πάλι λίγο στην πίεση μου και εντάξει, ήξερα όπως είπα ότι την ισοπαλία μπορώ να την κάνω, το ξέρω ότι μπορώ, αλλά είναι δύσκολο. Και εδώ είναι το σημαντικό σημείο, γιατί είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι αν φέρει ρουβάζει τα 3, δηλαδή πες παίζω εδώ, ας πούμε, να το δείξω. Εδώ, εκεί, εδώ, εκεί, εδώ. Γενικά δεν πολύ παίζω καμία έτσι σημαντική βελτίωση για μένα, mm-hmm. γιατί απλά δεν βρίσκω κιόλας. Καλά, και δεν έχει νόημα, γιατί εσύ παίζεις στην ουσία για το παλιό, οπότε δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, δηλαδή ακριβώς. Και αυτό, αλλά δεν έχω τώρα δηλαδή, κάποια βελτίωση. Δηλαδή και ο Βασιάς πού να πάει. Να πάει, από την, που να πάει στο Α5 δεν κάνει τίποτα. Ναι. Ας πούμε, λέω τώρα για παράδειγμα, αν έπαιζα ποτέ κάτι τέτοιο, το οποίο εντάξει είναι γκάφα, έτσι δεν το παίζα, αλλά λέμε. Στο εδώ, ας πούμε, ήδη το φούντε κουνιέται. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, μπορεί η θέση να χάνει για τον μαύρο. Πολύ πιθανό. Για ποιο λόγο. Καλά, και πάλι δύσκολα. Ωραία, θα σου πω γιατί, θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί παίζει τα 5, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι το φου αυτό, το φου στο φινό 3, νικάει το φου στο ζητώ αυτό. Αυτά εδώ το νικάνε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο λευκός είναι κομμάτι πάνω. Και θα παίξει πες ρουάντε 7, ρουάντε 3, ρόγα με 7, εδώ, εκεί, εδώ. Προφανώς το ρουάντε 5 απλά φούνται 2. Θα παιχτεί κάτι τέτοιο. Και τώρα προφανώς ο λευκός όποτε, όποια θέση θέλει μπορεί να βγάλει, ενώ αυτός έχει άπερα τέμπο, θα βάλει το ρουά πες και εδώ και μετά ξέρω εγώ στο εδώ. Μήπως εδώ, στο... Ναι, μήπως είχε βήτα 4 στο... Ναι, όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεται. Δηλαδή στο εδώ ας πούμε εκεί. Όχι, αυτό λέω, ότι έχει βήτα 4 ναι. Στο ρουά α7. Όχι, ναι. Απλά... Ναι, μπράβο. Απλά και το πέρα πάλι ακόμα όμως, πώς το λένε, πρέπει να προσέξει ο λευκός, γιατί αν φάει έτσι, τώρα, αν φάει έτσι, μετά αλλάζει το πράγμα. Δεν μπορεί να κερδίσει έτσι, προφανώς, δεν πέρανε ο βασιλιάς του. Ναι. Πρέπει να φέρει κανένα φού από το α5, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει και όλες κάποια στιγμή αυτό. Και καλά κάτι τέτοια τρελά. Δύσκολα. Νομίζω ότι το πλάνο να κερδίσει εδώ πέρα είναι, ξέρω εγώ, εδώ, εκεί, πες εδώ, εκεί. Και στο εκεί, εκεί, να παίξει τώρα ίσως εδώ. Αυτό πρέπει να κερδίζει, λογικά. Α, και με βασιλιά να φάει στο β5. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να κερδίζει. Ναι. α β5, γ β5 και βασιλιάς β5 και πέφτει το γ5.
Ακριβώς. Προφανώς, εντάξει, δεν θα είχαμε τώρα να ξαναφυγήσει. Ναι. Απλά... Παθορή. Απλά, ναι, φοβόμουν ότι μπορεί κάπως να με καταφέρει εκεί πέρα. Δεν ήθελα να δώσω τόσο πολύ χώρο. Και είδα αυτή η κίνηση εδώ πέρα, η οποία προφανώς ήταν και μόνο και μόνο για μια συγκεκριμένη ιδέα. Τώρα, στο ΙΤΑ 5, αν μου φάει ή αν κουνήσει απλά βασιλιά και εγώ αλλάξω το πιόνι αυτό το ΙΤΑ με το ΖΙΤΑ, μετά δεν έχω κανένα θέμα, έτσι. Ναι, ξέρω, γιατί ο βασιλιάς απλά πάει πάνω, ναι. Μπράβο. Θα παίξω και ένα ΙΤΑ 5, δηλαδή μετά ξέρω που παίζεται με λίγο χειρότερο, αλλά δεν χάνομαι τίποτα. Μου παίζει ΙΤΑ 5 και εδώ είναι το κομβικό σημείο, γιατί αν παίξει ΙΤΑ 6 πάλι έχω αυτό το θέμα που λέγαμε, ότι δεν θα έχω τετράγωνο να χτίσει το ΓΑΜΑ 5. Θα πρέπει να πάω στο ΒΙΤΑ 6 ή Α7, που πάλι τα τετράγωνα αυτά είναι χάλια. Γιατί μόλις με καρφώσει κιόλας, θα έχει ΒΙΤΑ 4 και γενικά αυτό θα χάνει λογικά. Οπότε εδώ αναγκαστικά πρέπει να φάω, να μου φάει και να παίξω το 6, αυτό που είχαμε 3 δηλαδή. Το οποίο στέκει στο όριο. Το νόημα ποιο είναι, προφανώς αν μου. Sorry. Δύσκολο λέω αυτό. Το ΒΙΤΑ 6 εδώ πέρα φαίνεται πολύ επικίνδυνο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν έπαιξε το ΙΤΑ 5 είχα ήδη δει την ιδέα στο ΙΤΑ 6, γιατί ξέρω ότι δεν ισχύει αλλιώς. Δεν έχω άλλη. Πίστευα ότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς ισοπαλία. Το νόημα ποιο είναι, προφανώς, αν δεν μου φάει, αν μου φάει βασικά, ή αν απλά κουνήσει ξέρω γορουά, αν φάω και παίξω ένα ΙΤΑ 5, ότι το ΙΤΑ ποιο είναι, πώς θα το βγάλει ντάμα, δεν μπορεί. Έχω εγώ το ΙΤΑ 7, θα κουνάω λίγο το ΙΤΑ. Μπράβο. Και τώρα το σημαντικό είναι στο ε6. Όπα, εδώ μου φάγε. Το σημαντικό ποιο είναι. Ότι αν μου πες ε6, εδώ, το σημαντικό είναι αυτό εδώ, να παίξω. Το θήτα 5, για ποιο λόγο. Εγώ το θήτα 5 της θήτα 6 αυτό το πλάνο το έκανα για να έχω το δεμένο θήτα 5 με θήτα 5 πιόνια. Αυτό όμως τώρα δεν μπορώ να το καθυστερήσω το πλάνο. Για ποιο λόγο. Αν παίξω ποιο ε7 και πω εντάξει, τώρα έχω κάνει φρούριο, γιατί ωραίο το πιόνι στο ε6, αλλά αφού δεν μπορεί να μπει ο βασιλιάς, δεν θα γίνει τίποτα με το πιόνι. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Ωραίο αυτό. Αλλά στο ε7 είναι άλλο το θέμα. Μου παίζει θήτα 4 θαυμαστικό και δεν προλαβαίνω να φτιάξω τα πώς τα λένε. Τα νησίδα. Ναι, τη ακριβώς. Δομή. Τη σωστή. Γιατί προφανώς στο θήτα 5 θα φάει προ ζήτα 6 χάνω σίγουρα. Και στο ήττα 4 έχει αυτό εδώ. Έχει θήτα 5. Ναι. 5. Και πέφτει το ήττα 4. Ναι. Και τώρα χάνω, εντάξει, τώρα χάσω σίγουρα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να παίξω πρώτα. Εδώ πέρα θα πρέπει να παίξω πρώτα το ΖΙΤΑ 5. Και εντάξει, μετά. Sorry. Και μετά εντάξει, με το tab θα ήθελα να ρουάζει αυτό, ράψω 7. Όπα, sorry. Ράψω 7. Φούγαμε 7, φούντε 6. Και αυτό θα ήταν ένα σχετικά απλό φινάλ νομίζω να κρατήσω. Γιατί αυτό έχει το δεμένο σε ε6, αλλά και εγώ έχω σχεδόν δεμένο πες το ΙΤΑ 5, το οποίο δεν τρώγεται. Δεν μπορεί να περάσει όλο ο βασιλιάς, οπότε πάρω κάτω δύο πράγμα είναι. Αυτός τώρα μου τρώει, το οποίο με παραξένεψε και λίγο η αλήθεια, γιατί εντάξει, ήξερα ότι είναι ισοπαλία η θέση, το νιώθω δηλαδή, αλλά μου φάνηκε ότι μου το κάνει πιο εύκολο. Α, εδώ επίσης σημαντικό, να μην βιαστώ πάλι, γιατί αν φάω εδώ πέρα νομίζω μπορούσε να φάει, νομίζω, αυτό το θέμα και στο εκεί, να παίξει εδώ. Και εδώ πέρα παίζει... Να, ναι, και έχει τα τέμπο, Τι καλά, σπίσω στο θήτα 6 ή θήτα 3 κιόλας πρώτα, είστε μπορεί να παίξει ή όχι, δεν χρειάζεται. Ρουά εδώ, εκεί. Και μήπως, ας πούμε, με αναγκάσει, πες... Ξέρεις, καλά, θα πρέπει εγώ να φάω το θήτα, αυτός θα μου φάει το ήττα και μετά προλαβαίνει λογικά να με κερδίσει με τα πιόνια. Θα μου φάει πρώτα στα πιόνια. Οπότε εδώ πέρα παίζει το θήτα 5. Που παίζει θήτα 3, ok. Τρώω. Και εδώ γενικά κάναμε λίγο πέρα δόθε. Απειλή. Και κάπου εδώ... Ναι, εδώ συμφωνήσαμε σοπαλία. Ναι, γιατί δεν έχει... Ναι, αυτό δεν έχει τίποτα παραπάνω. Ναι, ο λευκός δηλαδή δεν μπορεί να ανοίξει από πουθενά. Ναι, αυτό ακριβώς. Το κομβικό σημείο ήταν απλά αυτό το σχέδιο, το ήταν 5. Δηλαδή, το όλος που βάλετε παρτίδα, αυτό ήταν απλά μου άρεσε σχετικά αυτό το σχέδιο. Το ήταν 5, ζητά 5, ζητά 6. Κοίτα, θέλει αρκετό
κόπο, γιατί εδώ πέρα στην ουσία ήσουν ο ψιλοχειρότερος. Καλά, όχι, ήμουν ξεκάθαρα χειρότερος. Ναι, όχι απλά τα διπλωμένα, δηλαδή ο Λευκός νιώθει λίγο άνετα, γιατί και στο φινάλε αυτά τα διπλωμένα και το Α6 εκεί πέρα φαίνονται πολύ ύποπτα για ήττα. Οπότε θέλει αρκετή τεχνική το να το γυρίσεις και να βγάλεις μια νουλοθέση από την οποία δεν μπορεί να περάσει, γιατί ο Βασιλιάς πραγματικά δεν μπορεί να περάσει από το Α5. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και δεν περνάει από τη Δέλτα καθόλου. Άρα κρατάς το Βασιλιά στο Z, ζ-ε, ξέρω εγώ, και τον αξιωματικό να μην επιτρέπει από την άλλη πλευρά. Ήταν αρκετά πολύ ωραίο σχέδιο. Δύσκολο να βρεθεί. Ναι, εντάξει, πραγματικά, εμένα μου αρέσει αυτό το σκάκι. Επειδή εγώ δεν παίζω τέτοιο σκάκι, μπορώ να καταλάβω την ομορφιά. Δεν φτάνω δηλαδή να παίξω φινάλε. Δεν παίρνω κομμάτια, Ναι, μόνο κομμάτια. Εκεί. Όσο γίνεται. Μ' αρέσει να λύνω πάρα πολύ και να βλέπω φινάλε. Δεν μπορώ στην ουσία να φτάσω σε διαζώσεις παρτίδα σε τέτοιο σημείο. Πολύ ωραίο μάθημα λέει για μας τα πρωτάκια. Παιδιά, το έχουμε πει. Υπάρχουν ολόκληρες σχολές οι οποίες ξεκινούν, παιδιά, από τα φινάλε και όχι από τα ανοίγματα. Γιατί αν ξέρεις φινάλε, είναι πολύ απλό. Πρακτικό σκάκι, αλλάζεις όλα τα κομμάτια και ξεγελάς, κλέβεις κάπου τον αντίπαλο. Και είναι πολύ εύκολο, δηλαδή, να κάνεις χ, εάν ξέρεις τις θέσεις τις οποίες κάνεις. Βασικά, το να ξέρεις φινάλε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν ότι σε βοηθάει μόνο στο να παίζεις καλύτερα φινάλε, αλλά το ότι σε βοηθάει και πολύ, τουλάχιστον εμένα με βοήθησε πολύ, και στη στρατηγική. Γιατί στο φινάλε προφανώς, επειδή υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν πολλά τακτικά, επειδή αναγκάζεσαι να παίζεις με τα κομμάτια σου όσο πιο ενεργητικά γίνεται, να έχουν πιο πολύ χώρο, να έχουν καλά τετράγωνα, αναγκαστικά παίζεις πιο στρατηγικά. Οπότε το να διαβάσεις φινάλε και να μάθεις πολλά φινάλε και να γίνεις καλύτερος και να παίζεις πιο συχνά, θα σε βοηθήσει πολύ και στο στρατηγικό κομμάτι. Δηλαδή, τουλάχιστον σε μένα αυτό έγινε και υπήρχε δηλαδή μεγάλη διαφορά. Εμένα, εμένα δεν, παιδιά. Όταν παίζω διαζώσεις, θέλω να έχει το νταβαντούρι παρτίδα. Όσο και εντάξει, λογικό είναι. Όταν διαβάζω, μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω φινάλε. Εδώ, παιδιά, παραλίγο να είχαμε σήμερα ατύχημα, διότι αυτός ο Μιλίκοφ, όπως διαβάζεται, υποθέτω, στα πολωνικά, έχει και αδελφό. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Βλέπεις, βλέπεις. Yeah, το έβαλα το όνομα, το έβαλα το όνομα για σιγουριά, γιατί... Καλά αυτοί... έκανες που το έβαλες. Ναι, ναι. Ναι. Αυτοί οι δύο, αυτός και ο αδελφός του, πηγαίνουν μαζί στα τουρνουά. Και μάλιστα στο τουρνουά, η παρτίδα αυτή που έδωσα, είναι από το τουρνουά στο οποίο έπαιξα και με τους δύο. Καταλαβαίνετε που πήγα να το πάω, διότι... μου το έστειλες, εγώ δεν κοιτάω, κοιτάζω συνήθως μόνο το επίθετο. Και ναι, για κάποιο λόγο μου έκανε, ήταν Μιλίκοφ, νομίζω, έψιλον ο άλλος, και λέω, έχω την αίσθηση ότι ο Δημήτρης μου έφαλε Y. Και άρχισα να το ψάχνω και λέω, κοίταξε να δεις, γιατί μου είπε ο Δημήτρης ότι έχω παίξει με τον καθέναν τους μία παρτίδα, δεν έχω παίξει με κάποιον δύο. Και λέω, ναι, τι παίχθηκε τώρα. Και συνειδητοποίησα λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με αδέλφια. Αυτό νομίζω είναι από την Πανεπιστημιάδα. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό από την Πανεπιστημιάδα. Αυτό είναι από ένα κλειστό Σερβία είναι αυτό. Είναι από το καλοκαίρι βασικά αυτό. Α, ναι, συγγνώμη. Εδώ πάμε στο επόμενο. Α, ωραία η Σερβία. Ωραίο το Βελιγράδι. Ωραίο ήταν, ναι. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Τουλάχιστον το κεντρικό κομμάτι στο οποίο πήγαμε εμείς ήταν όντως πολύ ωραίο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία πόλη το Βελιγράδι. Παιδιά, σας εύχομαι όλοι να το επισκεφτείτε. Και στον εθνικό του κήπο κιόλας έχει σκακέρες. Χωρίς κομμάτια βέβαια. Έχει μαρμάρινες σκακέρες. Είδες? Εντάξει, κοίτα, είναι και δύσκολο να φτάσεις μέχρι τον εθνικό κήπο, δηλαδή πρέπει να ξέρεις. Ναι, πρέπει να σε πάει κάποιος και να σε πάει και σε εκείνο το σημείο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλοκαίρι ήσουν στο Βελιγράδι. Ναι, 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 καλοκαίρι. Ναι. Τώρα, δηλαδή, φέτος αντί να πάμε σε, πώς το λένε, αντί να πάω σε... Στα τουρνουά τα κλασικά που συνήθως πηγαίνω, ξέρω, καμιά παλαιόχρα, καμιά καβάλα, πήγαμε σε τρία τουρνουά στη Σερβία το καλοκαίρι. Είναι εντάξει, για καλοκαίρι δεν ξέρω.
Το χειμώνα πάντως είναι μαγεία. Εγώ έχω πάει Νοέμβρη, έχω πάει και Μάρτι. Νοέμβρη, όχι, βλέπεις, λέω. Δεκέμβρη έχω πάει και Μάρτι. Το Μάρτι ήταν χιονισμένα κιόλας, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ για τουρνουά τον Μάρτι. Και έχει πάρα πολλά τουρνουά. Δηλαδή και ο Ευγένιος... Ναι, το ξέρω αυτό. Έχει πάρα πολλά τουρνουά η Σερβία, παιδιά, σε όλη τη χώρα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το να... Εντάξει, είναι κοντά. Μπορείτε να πάτε και να συμμετέχετε. Για να δούμε λοιπόν, τι έκανες στη Σερβία, πώς τα πήγες. Εδώ έχει και φινάλε καταρχάς παρτίδα. Και την έβαλα για αυτή επειδή μου άρεσε σχετικά, απλά για να δείξω κιόλας πόσο πολύ μετράει κιόλας για το άγχος που έστω να παίζει. Γιατί στο κλειστό αυτό, εγώ εντάξει τα είχα πάει καλά, αλλά ο αντίπαλός μου νομίζω τα έχει πάει τόσο καλά που παίζαμε τελευταίο γύρο έμεινε αυτή η παρτίδα. Και ναι. Αν μου έκανε σοπαλία μαζί μου, έτσι, όχι αν με κέρδιζα, έκανε σοπαλία μαζί μου, έκανε νόρμα GM στο κλειστό. Είχε δηλαδή νομίζω 6,5 στα 8, αν δεν κάνω λάθος, και ήθελα να πάει δηλαδή στα 9. Wow. Ναι, πήγαινε πολύ καλά και, και εγώ εντάξει δεν είχα και πολύ όρεξη να παίξω η αλήθεια, ναι. Δηλαδή απλά πήγα να παίξω τον αγώνα και αν μου πρότεινε καμία σοπαρία, λογικά θα δεχόμουν αυτό, έλεγα μέσα μου ότι εντάξει δεν έχω κάτι να αποδείξω, κάποιο κίνητρο να παίξω. Αλλά αυτός, από ό,τι μου είπε και μετά κιόλας, περίμενε από μένα να προτείνω σοπαλία. Επειδή έχω τα λευκά και καλά, ότι ξέρεις, επειδή εγώ λέω και καλά αποφασίζω, αλλά τώρα εντάξει, πήγαινα που πήγαινα άσχημα να προτείνω σοπαλία και με τα λευκά δεν το ήθελα, οπότε έπαιξα. Δεν πήγαινε καρδιά. Ναι, αυτό εντάξει, λέω too much. Και παίζουμε εδώ πέρα το σπάνω για σκοτική πήγαινε, μου παίζει αυτό. Έτσι καταλαβαίνω ότι προφανώς εντάξει, όπως είναι λογικό, αφού παίζει ένα όνομα GM, έχει καραστήσει. Δεν ήξερα γενικά εδώ πέρα. Δεν ξέρω, λίγο περίεργα αυτά που παίζονται. Νομίζω η θεωρία, αλλά δεν την ξέρω καθόλου, οπότε δεν παίρνω και όρκο. Από ό,τι μου έχουν πει, η θεωρία είναι αυτή εδώ, ότι καλά, downslide 7 και πέσει κάτι ζητά 3, D, 5, φούβι τα 5, φούντε 7. Κάτι τέτοια τρελά. Προφανώς δεν μπήκα σε κάτι τέτοιο. Λες ακόμα που να τα βρίσκω τώρα. Ναι, αυτό, δηλαδή ακόμα και ανοίξει ένα βγάλω. Το πρωινό, μάλλον κιόλα. Αυτό, ναι, εγώ εδώ δεν πήγα να παίξω κάτι. Θα πάω να μπω τις βαριάντες τώρα, εντάξει, τι γίνεται. Και παίζει το πρακτικό. Το απλό βασικά, το οποίο νουλίζει τρελά. Μου τρώει, τρώω. Εδώ μου τρώει. Νομίζω ότι δεν μπορεί να φάει επειδή αυτός έχει θέμα αυτό στο να προλάβει να βγάλει τον ύπο του. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι κινήσεις πρέπει να παίξω. Λογικά αξιωματικό γάμα 4. Ίσως φούντε 3 κάτι. Δεν είμαι σίγουρος όμως, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορεί και φούγα γάμα 4 για να προλάβει να, βγάλει, να βγει ο ύπος, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Γιατί στο φούγα γάμα 4 υπάρχουν κάποια γάμα 6. Και στο υπόζητο 7-5. Βέβαια στο φούιτ 8, ας πούμε, φαίνεται να αρκένει ύπος. Απλά το λέω ότι δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ο λευκός μπορεί να βάλει σίγουρα πολύ καλό πλεονέκτημα εδώ. Εντάξει, αλλά έχει και μια συγκμετρία. Δηλαδή στο αξιωματικό γάμα 4 μπορεί να βάλει και αξιωματικό γάμα 5. Μπράβο, υπάρχει αυτό όντως. Ναι, υπάρχει αυτό. Ναι, βέβαια, δεν καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι εγώ όμως δεν έχω χάσει το ροκέ μου. Δεν έχω χάσει το ροκέ μου. Εγώ προλαβαίνω να κάνω ροκέ, ενώ αυτό το χάσει. Δηλαδή στο φούγαμα 4, φούγαμα 5, ας πούμε. Ξέρω εγώ μήπως και καλά στο εδώ. Αν μου παίξει εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω εδώ ίσως. Πρέπει μετά έχει τα 5. Πρέπει να υπάρχει θέμα. Α, ίσως, δεν προλαβαίνει να βγει. Πες εδώ και αν μου παίξει 6, ας πούμε, στο ροκέ, απλώδει τον ύπο. Αν μου παίξει εκεί, σάχ, τώρα εδώ πέρα είναι λίγο story αυτός. Είναι χωνάκι παγωτό. Αυτό, δηλαδή, στο ράζι αυτό, ξέρω εγώ, φύτα 5 ίσως. Ναι. Απλώς, σχεδόν δεν ξέρω και αν βγαίνει και ο ύπος, γιατί και με θήτα 3 πώς βγαίνει ο ύπος. Με θήτα 3. Ναι, θήτα 3, ένα βολό αξιωματικό ήταν 3, ξέρω εγώ, απλώς κάκι. Πώς βγαίνει ο ύπος. Όχι, μετά, σε εκείνη τη θέση, ναι, στην τελική. Το πύργος εψιλόν ένα σαχ. Όπα, όχι εδώ. 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 Ναι, ξέρω εγώ. Εδώ, λέω. Φεύγει. Ναι, θήτα 3. Ναι. Και αυτό όντως. Ναι, δηλαδή. Και αυτό ελληνικό σκάκι. Και αξιωματικό θήτα 3, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Ναι, όντως. Ή μέχρι και. Και φούιτα 3 θα μπορούσε να. Βέβαια, ακόμα κρατιέται ο ύπος. Γιατί και να παίξει θήτα 3 και φούιτα 3, το αστείο είναι ότι αν το παίζει πύρο ε2 θα έχει υποθήτα 1. Όταν παίζει πυρό 4 θα έχει υποψηλόν 4. Οπότε ακόμα κρατιέται αυτός. Ναι.
Αλλά στο λέω σίγουρα ότι επειδή το είχα αναλύσει, ότι σίγουρα κάπως μπορεί να βάλει πολύ καλό πλεονέκτημα ο Λευκός. Τώρα το αν θα το βρίσκα πάνω στην παρτίδα, δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής. Που τρώει εδώ αυτός πάντως, όπως είναι. Που τρώει εδώ τον ύπο, που είναι το σίγουρο. Παίζει ένα σάχαρο να κάνουν ανάπτυξη. Και να, ας πούμε, εδώ πέρα αυτή η θέση είναι τελείως έτσι σώπα, δηλαδή φαίνεται νομίζω ότι κάθαρα. Αλλά λέω εντάξει, θα παίξω λίγο εγώ. Κάποια στιγμή θα το φορσάρει λογικά. Δεν θα μπορεί να παίξω άλλο. Παίζει φούτσιλον 5 γάμα 3. Και εδώ είναι που αρχίζει λίγο να μου... Δεν ξέρω, όχι εδώ, ίσως όχι ακόμα εδώ, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και μου δίνει την αίσθηση ότι να, μετά από αυτό λέω μήπως μπορώ να παίξω για νίκη. Γιατί πρέπει να κολλήσω το φουκάπου, παίζει φουγόνα 7. Και στο εδώ είναι που αρχίζω λίγο να μετράω, για ποιο λόγο. Αν και προς το παρόν το υλικό είναι ίδιο, τα κομμάτια ακριβώς ίδια κτλ. Καταρχάς, εδώ υπάρχει θεωρητικά τουλάχιστον και καλά η τα 3 και απειλώ α7 και η τα 7. Mm-hmm. Το πάμε σω. Καλά, τώρα το... βέβαια... δεν είμαι σίγουρη ότι επιλύεται. Προφανώς ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ότι επειδή έχει παίξει φούγα με 7, μετά στο α7, αν το φάω έχει β6. Γι' αυτό έχει παίξει φούγα με 7 και όχι φούντα 6, ας πούμε. Ναι. Και οπότε αυτό δεν ισχύει. Αλλά, αλλά το θέμα είναι και πόσο γρήγορα θα προλάβει να το κρατήσει όλα. Γιατί προφανώς τώρα δεν μπορώ. Αλλά σαν απειλή υπάρχει, λέει, το παίζω σαχ, το τρώει. Παίζω τα τρία απλά. Τώρα εντάξει, ξεκάθαρα είναι τελείως ισότητα η θέση, έτσι. Δηλαδή τώρα αυτά που θα πω ίσως να είναι και λίγο υπερβολικά, αλλά λέω ότι το δικό μου φου τουλάχιστον πιέζει το ήττα 7 και πιέζει λίγο το 7, δεν το απειλεί. Το δικό του δεν κάνει τίποτα προς το παρόν. Οπότε υπάρχει αυτή μια μικρή διαφορά. Πολύ μικρή βέβαια, έτσι. Τρώμε. Μου παίζει δουράζει τα 7. Β4 για να ελέγχω λίγο καλύτερα τετράγωνα και για να σπρώξω κιόλας τα πιόνια. Μου παίζει εδώ α6, λογικό. Παίζω α4. Τώρα προφανώς εδώ πέρα απειλώ, ας πούμε, κυρίως για α5 έλεγα να πάω. Μπορεί και το β5 να παίζεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Κυρίως το α5 τώρα, σαν πρώτη κίνηση. Και καλά το ότι με το σχηματισμό αυτό, α5, β4, γ3 και φ4, τα τρία μου πιάνουν τα τέσσερα του. Κρατάνε τα τέσσερα του πιόνια. Mm-hmm. Οπότε και καλά, θεωρητικά τουλάχιστον, ενδεχομένως να μπορώ να βγάλω ένα, πώς το λένε, ένα ελεύθερο από εδώ πέρα, από την πλευρά της, του βασιλιά. Αυτό δεν ήταν ο σκοπός. Αυτή ήταν μια σκέψη τουλάχιστον. Γιατί υπάρχει το πιο δυναμικό. Υπάρχει το β5 σαν απειλή. Και καλά, μου παίξει π.χ. να μου παίξει εδώ. Το β5 και καλά για να ανοίξω μια στήλη. Γιατί π.χ. Ναι, κατάλαβα. Τώρα το οποίο όμως δεν νομίζω ότι ισχύει τόσο πολύ, αλλά το λέω σαν ιδέα. Μήπως θα ανεξιβείται κάποια στιγμή. Που παίζει τώρα... Παίζει τώρα β6 λογικό. Και εδώ πέρα ήταν που παίζω α5, η οποία δεν είναι καμία τρομερή κίνηση, αλλά ίσως να ήταν και μόνο κίνηση για να παίξω για νίκη. Και εδώ είναι, που είναι αυτό που έλεγα, ότι την έδειξα αυτή την παρτίδα, επειδή εντάξει έπαιξα και καλά, η αλήθεια είναι, αλλά κυρίως για να δείξω πόσο πολύ μετράει και το άγχος όταν έχεις, όταν παίζεις, όταν φοβάσαι όχι τόσο πολύ τον αντίπαλο, αλλά το αποτέλεσμα, το φοβάσαι δηλαδή το τι θα κάνεις, όχι το με ποιον παίζεις. Γιατί ο δικός μου, όπως έλεγα, έπαιζε για Norma GM. Εδώ, ας πούμε, το παίζω α5, μου παίζει β5, επειδή πιστεύω πολύ απλά, παίζει τόσο πολύ την ισοπαλία που σου λέει μη ρισκάρω να ανοίξω την στήλη β, παρόλο που εγώ δεν είχα κάτι τρελό. Φοβήθηκε πολύ να ανοίξει τη στήλη β και τώρα είναι ακόμη καλύτερα από πριν, από το να ήταν το πιόνι του στο β7. Για ποιο λόγο? Γιατί ακόμα ελέγχω τα πιόνια, δεν μπορώ να παίξει κανένα 5. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Τώρα το α6 είναι λίγο πιο αδύναμο. Δηλαδή, αν πιάσω... Ο βασιλιάς απειλεί νωρίτερα. Και το γ6. Δηλαδή αν ο βασιλιάς μπει εδώ πέρα και εδώ, ναι, πιέζει το γ6 και το α6 ενδεχομένως στο μέλλον. Και το α5 είναι ιδιαίτερο, δηλαδή για ντάμα. Τώρα αυτό είναι πολύ μελλοντικό, έτσι προφανώς. Και είναι και υπό προϋποθέσεις. Γιατί αυτός μπήκε σε αυτή τη θέση, όχι να αλλάξει τα φου. Αλλά επειδή σου λέει με το φου θα παίζω και καλά λίγο φου D6, φου γ5, φου β8, όταν γονάς το φου θα πηγαίνω στο φου D6. Οπότε δεν περνάει ο βασιλιάς. Αλλά εδώ στην ουσία ο βασιλιάς περνάει πολύ ελεύθερα αν ο αξιωματικός πάει στο α7. Οπα, κάτσε όμως. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί αν ας πούμε έχω φου D6, πώς θα περάσει ο βασιλιάς? Α, δηλαδή, και αυτό.
π.χ. για να το δείξω έτσι στα γρήγορα, τώρα εδώ παίζει ο λευκός, okay, τρώει, εκεί, πες εδώ, τώρα... Εκεί δεν πάει. Ναι, okay, να το λες, ναι, χονδρικά. Να πούμε εδώ, εκεί και εδώ. Εδώ, για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, προφανώς δεν μιλάμε τώρα για το τι μπορούσε να κάνει από την τέλεια του βασιλιά, έτσι. Υποτίθεται ο βασιλιάς του μαύρου θα είναι στο ψηλόν 6, θα παίξει τα 5, θα στο κάνει δηλαδή αδύνατο να το να σπρώξεις. Mm-hmm. Εδώ, ας πούμε, πώς θα περάσει ο λευκός. Πρέπει προφανώς να παίξει ένα φούγανα 5 κάποια στιγμή. Ναι. Το φούγανα 5, για παράδειγμα, όπα μισό. Το φούγανα 5, ας πούμε, χωρίς καν την βοήθεια του βασιλιά, το φού μόνο του νομίζω μπορεί να χτίσει το βασιλιά το λευκό. Φού β8. Και το νόημα ποιο είναι. Όποτε κουνιέσαι σε αυτή τη διαγώνιο. Ναι, το κλασικό. Πας από τη μία και άμα χρειαστεί, πας από την άλλη. Ναι. Θα σου πας στη φούντε 6. Ενώ στο φού β8 θα σου παίζει φού α7 σαχ. Και δεν παίρνει βασιλιά. Και μετά έχει και το πρόβλημα γιατί είναι μαύρο το τετράγωνο τα πιόνια από την άλλη. Ναι, θεωρητικά και αυτό εντάξει. Ναι. Ναι. Αυτό. Ενώ εδώ πέρα, α πούμε, αν μου έτρωγε. Τώρα δεν θυμάμαι τι έβλεπα. Δηλαδή, μπορεί να το θυσιάζει το πιόνι. Και καλά, εδώ, εδώ. Και στο εκεί να μπω τη β. Αυλόπυρο β7. Προφανώς, αν ο πύργος μπει μέσα με το φούστο D4 να θερίζει, θα φάω. Ναι, θα πέσει το D7, θα πέσει το Θ7, μετά εκεί πέρα θα χάνει. Και άμα τα κρατήσει, στην ουσία έχει πύργο α7 και πέφτει το α6 γ6. Μπράβο, δηλαδή εδώ πέρα, πούμε, λογικά θα μου πει κανένα πύργο γ8, θα το πει κάτι τέτοιο. Θα έπαιρνα το πιόνι πίσω. Κοιτάξτε, δεν λέω ακόμα πρέπει να είναι ισότητα, ή να είναι ισοπαλία βασικά, όχι ισότητα, αλλά μπορεί να πιέσει ο λευκός εδώ πέρα σίγουρα. Mm-hmm. Σίγουρα έχει ελπίδες. Αλλά αυτό ήταν πιο πρακτικό για αυτόν. Που παίζει το β5, γιατί προφανώς ελπίζει ότι θα κάνει το φτούριο. Και αναγκαστικά εδώ πέρα άσχησε και σπρώχνω κι εγώ. Πρέπει κάπου να φανεί ότι εγώ έχω το πιόνι παραπάνω στη πλευρά του βασιλιά. Θα να ακούω τον Σκέμπρη τώρα στα αυτή μου. Μάχη στα λευκά και στα μαύρα τετράγωνα. Αφού πιάσαμε τα μαύρα, πάμε να πιάσουμε και τα λευκά. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Να εδώ ήταν λίγο κομβικό σημείο επίσης, γιατί το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχουν και πύργοι μέσα και επειδή με το Z5 δεν μπορεί να μου παίζει ακόμα η τα 6, αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, με το Z5, τι σημαίνει τώρα. Ξαφνικά δεν μπορεί να μου αλλάζει πύργους. Μισό, πάλι τα ίδια. Να αλλάξω εγώ. Δεν μπορεί να μου αλλάζει πύρους για ποιο λόγο, γιατί... Συγγνώμη. Πες ότι παίζει εκεί. Τρώω... Πες ότι παίζω εδώ. Μου τρώει. Τρώω. Τώρα προφανώς, αν μου αλλάξει ένας βαρύ πύρου, μετά απλό πύρου ε6, και όποτε μου παίζει πύρου ε8, προφανώς τρώω και τρώω το Z7. Κερδίζω εκεί πέρα. Οπότε, με το Z5, τι γίνεται. Δεν μπορεί τώρα να παίξει τα 6 και να ξεφύγει από αυτή την πλακία που λέω, να κρέμει το Z7, για ποιο λόγο. Γιατί αν παίξει τα 6, πολύ απλά είναι πιο πολύ τη θέση. Mm-hmm. Δηλαδή, π.χ. σε ένα ραντε 2 ή τα 6, όταν φάω, για παράδειγμα, αρχίζει να τη δίνει πιο πολύ. Ή, ακόμη καλύτερα, να μπορώ να παίξω εδώ. Πύρο Z1. Και να κλείνω να φάω. Και όταν παίξει τα 5 που αναγκάζεται, τώρα το πράγμα λίγο αλλάζει. Το Z5 έχει ήδη βγει ελεύθερο, έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι κερδίζω, έτσι, προφανώς. Απλά εδώ αρχίζει να αλλάζει λίγο το πράγμα. Αλλάζει λίγο κατάσταση. Δεν μπορεί να το πλησιάσει. Μπράβο, και δεν μπορεί να το πλησιάσει καν κιόλας. Αλλά μόνο και μόνο ότι ξαφνικά βγάζει ελεύθερο σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά. Παρόλο που εδώ πέρα λίγο το... έχει ακόμα πολύ πράγμα, έτσι το συζητάω. Παίζω λοιπόν αυτό, ναι. Και τώρα παίζω το 4, γιατί λέω ότι όσο μένουν λοιπόν μέσα οι πύργοι, ακριβώς επειδή μπορεί να μου αλλάζει πύργος γιατί πέφτει το 7, αν πάρω χώρο προφανώς και απειλήσει το βασιλιά, θα τον κάνω μάτι κάποια στιγμή ή θα χάνει. Ξεκάθαρα. Οπότε σπρώχνω. Εδώ αν μου φάει το θ2, λέω θα μπω μέσα. Και τώρα ποιο είναι το καλό. Αν γυρίσει το φου πίσω, εντάξει, τώρα προφανώς κερδίζω εδώ πέρα. Πήρω τα 8, τα 5, τα 6 ή κερδίζω τελείως. Ενώ αν πάει να μου αλλάξει τώρα, εδώ, σκεφτόμουν ότι μπορώ να πιέσω εδώ και ενδεχομένως, έτσι τώρα δεν παίρνω και από τη σχή, ενδεχομένως να έχω και κάποιες ιδέες. Το λέω γενικά έτσι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι μέτρα. Α, και να κάνεις μέσα. Ναι, που εδώ πέρα φαίνεται λίγο τρελό, γιατί τώρα εντάξει έχω δώσει πολλά. Και αυτός εδώ πέρα έχει δεμένο πιόνι ελεύθερο, ναι. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Απλά το νόημα είναι βέβαια ότι εκεί πέρα που είναι το πιονάκι, ναι. Δεν χρειάζεται καν το πύργο για να βγει. Μόνο ο βασιλιάς μπορεί να το βγάλει. Ναι. Οπότε σαν ιδέα, δηλαδή, έβλεπα ότι πάει καλά το πράγμα.
Αυτό τώρα το φοβήθηκε λογικά αυτό. Μου παίζει τα 6, παίζει το πυρίζει τα 1 που λέγαμε ή τα 5 αναγκαστικά. Γιατί αν φάω προφανώς υπό μέσα, τώρα εντάξει θα κερδίζω τελείως. Εδώ αυτό τώρα νομίζω ότι ανακρύβεται να θυμάμαι καλά. Γενικά εδώ ψάχνω λίγο να δω πώς θα κάνω παιχνίδι από την πτέρυγα του βασιλιά προφανώς. Ή έστω αν μπορώ τον αναγκάσω να αλλάξω αυτό το φούι αυτό εδώ. Και μετά να έχω τις ιδέες μου με ράντε 4 ρωά, 5 ρωά, β' 6, πάλι να κρίνω το α6 ή το γ6, ανάλογα. Φέρω σιγά σιγά το πύργο, παίζει, μισό λεπτά και να βάλω φωτιστή. Βάλει την μπαταρία, θα μείνουμε με μπαταρία. Εγώ, παιδιά, όταν ξεκινάω live, τα συνδέω όλα με φορτιστές, όλα. Το κινητό, το βάζω πάνω σε βάση. Yeah. Έχω προμηθευτεί τα πάντα. Τα τρίποδα για την κάμερα, όλα να είναι συνδεδεμένα πάνω στις μπαταρίες, πάνω στους φορτιστές τους. Άμα είστε σίγουροι, μην ακούσω κανένα ντυν καλή ώρα και τρέχω. Καλά κάνεις. Ναι, εδώ τόσο πάντων παίζουμε λίγο, μου παίζει φούση στα 4. Εδώ, ας πούμε, μου δίνει την ευκαιρία να παίξω φούση στο 3. Το νόημα είναι ότι προφανώς θα αλλάξουμε πάλι, ειδικά εδώ πέρα, φαίνεται ακόμη παραπάνω αυτή η ιδέα. Ότι τώρα που έχει μείνει μόνο ζευγάρι πύργων, παρόλο που παίζει ένα και αυτό λίγο ωριακό, έτσι. Ναι, γιατί εδώ τώρα... Ναι, παίρνει αυτός πολλά πιόνια, είναι λίγο ωριακό, αλλά τώρα είναι ακόμη πιο δυνατό, γιατί δεν χρειάζεται να κάνω πύργο να βγάλω το πιόνι τάμα. Καλά. Εδώ το τρως, πύργο α1, βασιλιά β7 και γεια. Ναι, βέβαια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι έχει να παίξει, αλλά δεν είναι τόσο απλό νομίζω. Δηλαδή και αυτός μπορεί να φάει αρκετά πιόνια. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ανάλυση. Αλλά γενικά, εντάξει, δεν φαίνεται και πολύ ωραίο για τον μαύρο, τον το μόνο σίγουρο. Μου παίζει φουντε 6, το τρώω εδώ πέρα. Να, και εδώ πέρα είναι που αρχίζει λίγο να καταραίει η θέση, γιατί έχω φάει το πιόνι. Ακόμα δεν μπορεί να φάει το 7-2 και πρέπει να βρει παιχνίδι και αναγκάζεται να σπρώξει. Αλλά εδώ πέρα ξεκάθαρα κερδίζω, έτσι, γιατί έχω δύο πιόνια. Καλά, εδώ αν αλλαχθεί το ζεύγος, τελείωσε, πέσανε τα πιόνια. Δηλαδή το Δ5 πέφτει με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι, ισχύει και αυτό, αλλά εγώ νιώθω ότι με το να κρατήσω το ζεύγος έχω πιο πολλές στοιχείες να κερδίσω. Γιατί τώρα που κάνω επίθεση, θέλω όσο πιο πολλά κομμάτια γίνεται μέσα. Okay. Δηλαδή, το νόημα είναι ότι προφανώς όταν κάνω επίθεση, αφού πιάνω πολύ χώρο, αυτός έχει λιγότερο χώρο. Όταν έχει λιγότερο χώρο, τα κομμάτια του έχουν χειρότερα τετράγωνα. Άραγε, να το πω έτσι, υπολειτουργούν. Παίζουν χειρότερα από τα δικά μου. Ναι. Άραγε, με συμφέρει να κρατήσω το καλύτερο κομμάτι από το χειρότερο το δικό του. Οπότε εδώ πέρα αρχίζω σιγά σιγά να σπρώχνω. Okay. Να, εδώ η αλήθεια είναι ότι και εδώ πάλι πίεση είχα. Και πάλι κατάφερα να το κάνω λίγο έτσι να κινδυνεύει λίγο το πράγμα. Γιατί ξαφνικά έχουν μπει τα κομμάτια μέσα. Αλλά εντάξει, δεν έχει κάτι. Παίζει εκεί. Σαχ, εκεί. Εδώ κλασικά απλό τίποτα ιδέα ζ7, σαχ. Ναι. Και έχει. Αξιωματικότητα 6, ναι. Μπράβο. Δηλαδή στο ζ7 ρωάζει αυτό φου θ6. Στο ζ7 ρωάζει 7 πύρο επί φου. Και βγάζω τάμα. Γι' αυτό ότι μου αλλάζει τους πύργους. Σαχ εκεί. D4 πλήν θ5. Το λίγο τρελό είναι ότι παρόλο που έχω αυτές τις τρεις πιονάρες εδώ πέρα, δεν μπορώ ακόμα να κερδίσω. Δηλαδή δεν έχω τίποτα κόλπα. Δηλαδή επειδή το ψάχνα κιόλας, δεν μπορούσα να. Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση μπορεί να απλά να θυσιάσει το φου για τα δύο πιόνια, αν πάει πάνε σε. Ενδεχομένως και αυτό, ναι, αλλά ακόμα δεν μπορεί το φου μου να μπει σε τετράγωνο για να κάνει. Το σημαντικό σαφ, το θανατηφόρο χτύπημα, να το πω τέλος πάντων έτσι. Δηλαδή το πρώτο φου δεν πάει πουθενά έτσι. Δεν πάει τα 6, δεν πάει τα 5, δεν πάει τα 4, γιατί δεν απειλεί τίποτα. Και μου απειλεί και αυτό το πιόνι έτσι, αυτό το ίσως πιο σημαντικό. Ναι. Μου απειλεί αυτό και μου απειλεί και αυτό τώρα. Οπότε το πέρα δηλαδή χαλάει το πράγμα. Αυτό που κέρδισε νομίζω εδώ πέρα, μπορούσα να το διαισθανθώ, αλλά δεν μπορούσα να το μετρήσω, είναι αυτό, το ΙΤΑ7. Και όταν μου παίξει κάπου, που εδώ πες, να παίξω φωτή τα 6. Α, δεν μπορεί να σου φάει το ΙΤΑ7, έχεις πήρει το ΙΤΑ1, ε. Μπράβο, ναι, σωστά, μπράβο, ναι. Σωστά, δεν το έδειξε αυτό. Δεν το είδα αυτό πριν. Πήρε το ΙΤΑ1, ακριβώς. Παρόλο που παίζει και πάει να κερδίζω, έτσι. Παίζει και να κερδίζει γι' αυτό. Επειδή το πιο είναι το καλό. Μόνο που αυτό βασικά πρέπει να κερδίζει.
Αλλά εδώ ίσως να μου φούτρω και αυτό το πιόνι, η αλήθεια είναι. Και πρέπει να κρατήσω. Αλλά βέβαια δεν προλαβαίνει να το φάει ή προλαβαίνει. Δεν νομίζω. Εδώ, πες, εκεί. Εδώ έχει φουθεί 6. Σημαντικό στα 6. Μπράβο, πήρω γάμα 6. Πες φούζει τα 4, δεν έχει πήρω γάμα 7. Ναι. Έχει αξιωματικό ε5 μετά. Ναι, αυτό. Τώρα πρέπει να κερδίσω εδώ. Ναι. Ελπίζω να μην μας διαφεύγει κάτι εδώ πέρα και... Χαλάει. Πάντως είναι εδώ πέρα, κέρδισε και αυτό νομίζω. Δηλαδή το... Oh, sorry. Το ήττα 7, εκεί εδώ. Και το νόημα είναι ότι απλά το ήττα 7 το κρατάμε τόσο δυνατά. Εδώ απλώς ήττα 7, έτσι. Θα μπαίξει mm-hmm. εδώ. Και νομίζω είχα κάτι τέτοιο. Κάτι και πήρω ε1 και κανένα ένα πυλό πήρω ε8. Και στα πύρος β8 πάλι δεν μπορεί να μου τώρα το β6 νομίζω. Είχα κάτι, κάτι τέτοια ωραία. Και καλά στο ρόντε 3 ας πούμε αν μου φάει. Μια ιδέα που βλέπω ήδη είναι στο εδώ εδώ. Και αυτό πρέπει να φάει. Να. Γιατί το πιόνι είναι, είναι το καλό για το αξιωματικό, έτσι, η καλή γωνία. Να. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν, ήταν λίγο ρίξη, γιατί εδώ πέρα μπορεί να φαίνεται ότι νικάει. Αλλά αν του δώσω αυτά τα τετράγωνα το βασιλιά, το ζητέ 7-8 και δεν κερδίσει, και δεν μπορεί να βρει το πράγμα να κερδίσει. Το φούστο τα 6 είναι άχρηστο, έτσι. Ξαφνικά δεν μπορεί να κάνει σαχ ποτέ. Οπότε κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Πρέπει να, να ξέρει ότι αυτό που θα πάρει είναι πολύ καλό. Εδώ είναι λίγο ωριακά έτσι. Πάμε να πάει τα πιόνια. Και, ναι, εδώ ήταν που. Εδώ χάνει σίγουρα νομίζω. Μέχρι πριν ήταν ότι ψιλοχάνει, δεν ήταν σίγουρα ακόμα κάτι τέτοιο. Ναι, τώρα στην ουσία δεν νομίζω να το σταματάει. Τώρα γιατί... δεν απειλώ. Έχει ζήτη 7 ή 8. Μπράβο, αυτό. Τώρα δεν είναι ότι απλό να φάω το φού, απλό να παίξω 7 σαχ. Αυτή είναι η απειλή μου. Κοίτα, άμα, θα... είναι να, άμα είναι να βρίσκουμε τακτικά, τα βρίσκουμε. Άμα είναι να βρούμε ήσυχη σκηνή, δεν τις βρίσκουμε. Δεν πειράζει, κάτι γι' αυτό, κάτι γι' αυτό. Τι να κάνω. Εντάξει, εδώ πέρα κερδίζει, εντάξει. Εντάξει, ναι. Okay. Απλά ήθελα να δείξω αυτή την παρτίδα επειδή να δείξω έτσι πόσο πολύ μετράει, πόσο πολύ ρόλο βασικά παίζει η ψυχολογία και το άγχος. Δηλαδή, ειδικά το κοινωνικό σκάφο. Κάτι... Αυτό το έχει μόνο του. Εσύ δίκιο έχεις. Αυτό στην ουσία. Ναι. Γι' αυτό είναι αυτό που λέω κάθε φορά. Η βαθμοθυρία. Γιατί και αυτό είναι είδος βαθμοθυρίας είναι. Ρε, παιδί μου, τα δίνεις όλα μόνο και μόνο επειδή θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις θετικό αποτέλεσμα. Και χάνεις το δάσος, δηλαδή έχεις καλώσει το δέντρο και τελικά παίζεις τόσο παθητικά που στο τέλος τα χάνεις όλα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι τον απολογισμό το κάνουμε στο τέλος. Ας να τελειώσει το τουρνουά, παίξε το καλύτερο σου σκάκι και ό,τι είναι να κάνεις, θα το κάνεις. Τώρα, αν αυτός υπολόγιζε ότι θα κάνει την όρμα GM, καληνύχτα ζωή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι εύκολο να το λέμε αυτό, αλλά... Δηλαδή και εγώ, δηλαδή και για μένα το λέω αυτό. Ναι. Αλλά από πρακτική εμπειρία, όντως, ως έναν βαθμό μετράει πολύ. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, αν έπαιζε ένα όνομα GM, ακόμα και αν ο αντίπαλος μου είχε 2-300 έλεγχο και ήξερα θα τον κερδίσω, ξέρω εγώ, ότι είμαι πολύ καλύτερος, ας πούμε, πάλι θα ήμουν πολύ αγχωμένος. Αλήθεια είναι. Αυτό συμβαίνει και για την. Πώς το λένε, και με τις ομάδες και με όλα. Δηλαδή εκεί που έχει σκεφτεί τα πάντα όλα, που ξέρεις ότι όλα είναι τέτοιο, μιλάμε όλα πάνω. Στραβά, όλα πάνε στραβά. Δηλαδή, ό,τι τρικλοποδιά ναι, ναι. μπορείς να φανταστείς, θα σου τύχει εκείνη τη στιγμή. Ναι, 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 ναι. Δεν το συζητάω. Α, εδώ είναι της Πανεπιστημιάδας. Ναι, αυτό μπερδεύει. Μπράβο, ναι, τώρα η επόμενη. Ναι, ναι η επόμενη είναι της Πανεπιστημιάδας. Αλλά νομίζω ότι και οι προηγούμενοι παίξανε στην Πανεπιστημιάδα ή έκανα λάθος. Όχι, όχι, δεν εννοώ. Όχι. Σε αυτή που έπαιξα εγώ φέτος σίγουρα όχι. Ή παίξανε. Καταρχάς, ο ένας από τους δύο, ένας από τους δύο είναι πολύ πιο μικρός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι του 6, του 7, του δεν ξέρω ποια χρονιά είναι. Αλλά ο ένας είναι πολύ πιο μικρός. Ο άλλος νομίζω είναι ένα χρόνο μικρότερός μου. Ο άλλος, δηλαδή, και πότε έγινε η Πανεπιστημία τώρα, δεν θυμάμαι, έγινε το Σεπτέμβριο αυτό. Ναι. Ο άλλος δηλαδή δεν είχε μπει ακόμα πανεπιστήμιο, οπότε. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Οπότε τώρα, δεν θα μπορούσε κιόλας. Οκ. Okay. Πολύ ισχυρή η πολωνική ομάδα. Νομίζω το ναι. σήκωσε κιόλας σε βαθμούς. Ναι, σάρωσε λίγο γενικά. Ναι. Ναι. Είχε και πολλούς παίκτες βέβαια, έτσι. Δηλαδή ήταν που ήταν ισχυρή, αλλά ας πούμε είχε στους άντρες τουλάχιστον δύο. Καλά, στις γυναίκες είχε
πέντε. Θυμάμαι, είχε ένα. Είχε ένα πέντε ή έξι, ναι. Εγώ ήθελα να κάνω μια δημοσίευση που να λέω «Α, είμαστε η χώρα, ξέρω εγώ, που έστειλε παραπάνω γυναίκες από άντρες». Και μετά είδα τις Πολωνίδες και λέω «Άσε, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς». Ναι. Μιλάμε, είχα πάει σοκ. Είχε πολλές γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ναι. Ότι η Πολωνία έχει παράδοση στο γυναικείο σκάκι. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια... Βέβαια, η αλήθεια να λέγεται, δεν το συζητάω, η Πολωνία ήταν πάρα πολύ καλή στη δυναμικότητα, δηλαδή και ειδικά και οι γυναίκες και οι άντρες, έτσι, και ο Τζέμα αυτός που έπαιζα τώρα ήταν το νούμερο 2 των αγώνων. Απλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά δεδομένων το τόσο λίγο συμμετεχόμενο που είχαν στο τουρνουά, ξέρω εγώ νομίζω κάπου 40 σε κάθε κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι ότι επηρέασε λίγο το γεγονός ότι υπήρχαν τόσες πολλές Πολωνές. Δηλαδή ήταν υπερβολικά πολύ ο αριθμός για να υπάρχουν από μια χώρα. Χωρίς να λέω ότι θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να μην είναι κάτι σύμβριο. Πρέπει να παίζει και μια αφρικάνικη χώρα που πάλι είχε παραπάνω γυναίκες από ότι οι άντρες. Που μου έκανε, ναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μπορεί να παίζει η Νότια Αφρική, ίσως. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ποια. Γιατί και αυτή είχε πολλά μέλη. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή το έλεγα, ρε παιδί μου, λέω περίεργο, δηλαδή, πανεπιστημιάδα. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι γενικά προσελκύει πιο πολλοί άντρες από τις γυναίκες. Κι όμως οι δικοί σας ήταν πολλοί και πέσανε... Εντάξει, γενικά το σκάκι τα αθλήματα προσελκύουν πιο πολύ, νομίζω, άντρες από γυναίκες. Τώρα που θα συσταθεί και η γυναική επιτροπή, θα σας πω εγώ. Μακάρι, αλλά... Περισσότεροι άντρες. Κάτσε, να σου πω κάτι. Ωραία, ας το πάμε λίγο διαχρονικά. Ξεκινάμε καλά. Δηλαδή, βλέπουμε, είχαμε την Αναστασία, είχαμε τη Σταυρούλα. Okay. Τώρα έχουμε τη Λάμπου, έχουμε τη Σίσκου, πάλι στο ίδιο μήκος κύματος. Ξεκινάμε καλά. Το θέμα είναι μετά γίνεται κάτι. Που, εντάξει, η Αναστασία με την Σταυρούλα παίζουν ακόμα σε πολύ δυνατό επίπεδο. Άρα αυτό πρέπει να φτιάξουμε, κάπου τη διαδρομή. Νομίζω. Ναι, ναι. Εσείς είστε πορωμένοι, εσάς δεν σας νοιάζουν τίποτα. Τα αγόρια βρέξει χιονίσει, το μυαλό σας εκεί, στο σκάκι. Πόσες ώρες προπονήσετε, Μίκο? Καλά. Τώρα αν το πω αυτό, δεν ξέρω αν το πω αυτό μπροστά σε όλους, δηλαδή. Γενικά, δεν θα εμπνεύσω και πολύ τον κόσμο. Γενικά, κοιτάξτε, όπως είπα, δεν ήμουν και πολύ μελετηρός παίχτης, αλλά αυτό που με έχει σώσει τόσα χρόνια, παρόλο που δεν δούλευα, ήταν ότι έπαιζα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να μην είχα τη μελέτη τόσο πολύ, αλλά είχα κυρίως την εμπειρία. Οπότε, τουλάχιστον επειδή έπαιζα παρτίδες και μάθαινα προφανώς από τις προπονήσεις μου, έτσι. Δηλαδή, ευτυχώς είχα και πολύ καλούς προπονητές. Και ήταν ο πατέρας μου στην αρχή, ήταν ο κύριος Γκούμας, μετά ο οποίος μου βοήθησε τρομερά. Τώρα, το τελευταίο καιρό, ο κύριος Παπαϊωάννου. Κύριος Γκούμας. Ναι, τι να κάνω, το λέω κύριε, ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Είναι επειδή είναι πολύ καλός παίχτης γι' αυτό. Και πώς το λένε. Και ναι, επειδή είχα και πολύ καλούς προπονητές, ήμουν τυχερός και μάθαινα αρκετά καλά τη προπόνηση. Αλλά γενικά δεν διάβαζα. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, τώρα έχω αρχίσει πιο σοβαρά να διαβάζω. Έτσι, το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, στο δεύτερο έτος άρχισα πιο σοβαρά. Στο πρώτο δεν διάβαζα όμως. Δηλαδή, καθόλου. Ήταν λίγο σαν κάποιοι, να το πω έτσι. Δεν διάβαζα. Δεν υπάρχει δηλαδή καθημερινή προπόνηση τέτοια. Δηλαδή, Okay, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό που λες σε σχέση με τις παρτίδες, ότι είχες πάρα πολλές παρτίδες και παραμένει, δηλαδή ακόμα έχεις πάρα πολλές παρτίδες, γιατί εγώ βλέπω κάθε μήνα. Πολλές, όχι τρελά πολλές. Πολλές για έναν σχετικά ερασιτέχνη παίχτη, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Κάθε παρτίδα παίρνει κανένα τετραωράκι. Ναι. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο. Αν έχεις κάθε μέρα παρτίδα, είναι σαν να έχεις... Καλά, όχι κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, με τίποτα έτσι. Καλά, αυτό λοιπόν, 30 μέρες το μήνα να παίζεις σκάκι. Όμως, πάλι τις προπονήσεις που έχεις, ναι, ούτως ή άλλως, δεν είναι ότι πετάς χαρταετό όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, ναι. Βάλε τις παρτίδες που έχεις. Εντάξει, μαζεύεται, μην νομίζεις. Ναι, όχι, και εγώ ούτως ή άλλως το βλέπω ότι... Παρόλο που δεν δουλεύω, γενικά αυτό που έκανα, αυτή είναι, δεν θα πω ότι είναι τακτική, θα πω ότι είναι συνήθεια κυρίως. Δεν το έκανα δηλαδή επίτηδες, το έκανα λίγο αναγκαστικά. Γενικά δηλαδή τόσα χρόνια στα τουρνουά τα πήγαινα, ήταν τότε που προετοιμάζομαι πάρα πολύ. Πριν το τουρνουά, η αλήθεια είναι ότι τεμπέλιαζα.
τεμπέλιαζα. Και δεν προλάβαινα, αλλά και τεμπέλιαζα. Και δεν διάβαζα θεωρία και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Mm-hmm. Αλλά στο τουρνουά, ας πούμε, όντως πολλές φορές διαβάζω πολύ. Ακόμα και να πηγαίνει τσάμπα. Δηλαδή, μπορώ να διαβάζω για έναν παίχτη και να μην βγει ποτέ αυτό. Ούτε με το παίχτη, ούτε καν στο τουρνουά. Αλλά αυτό, ναι. Απλά σκέφτομαι ότι τουλάχιστον αντί να δουλέψω στο σπίτι και να διαβάσω στο σπίτι, δούλεψα, ξέρω εγώ, στο τουρνουά. Οπότε το βλέπω ότι κάτι αποκόμισα. Εδώ προετοιμάστηκες για τον κύριο Ίγκορ. Ναι, ας πούμε τώρα στο τουρνουά αυτό προφανώς προετοιμαζόμουν. Όχι τρελά βέβαια, επειδή ήταν λίγο πιο χαλαρή φάση, αλλά είχα προετοιμαστεί. Βέβαια, δεν θα φάνει τόσο πολύ από το άνοιγμα, γιατί λίγο τα έκανα μαντάρα πιο μετά. Δεν θα φάνει από το άνοιγμα. Τα έκανα λίγο μαντάρα μετά, δείτε, το δούμε τώρα. Άπαπα. Για να δούμε. Τι έκανες. Παίζουμε εδώ πέρα, τόσο πάντων, την Μπόγκο. Εντάξει, αυτά είναι σχετικά βασικά πλανάκια, ας πούμε. Εδώ να πω απλά ότι το πιο είναι το α5 δεν είναι ότι πέφτει ακριβώς, γιατί έχω, ξέρω εγώ, υπογράμμα 5, στο εκεί έχω κάτι τέτοια και έχει θέματα. Και στο υπογράμμα 4, ας πούμε, παράδειγμα, πέφτει πιόνι, τουλάχιστον πέφτει το πιόνι αυτό. Mm-hmm. Και έχω το υπογράμμα 8, οπότε γενικά δεν πέφτει το πιόνι. Που παίζει πύργαμα 1, φέρνω πύργαμα 8, δάμα 3. Γενικά εδώ πέρα θέση φαίνεται καλή τα μαύρα, δηλαδή και εγώ νιώθω καλά με τα μαύρα, γιατί κυρίως γι' αυτό εδώ. Το φού του απλά χτυπάει στα πιόνια του. Και ότι το ε4-d5 γενικά επειδή έχουν σπρωθεί λίγο παραπάνω από τα δικά μου, μπορεί να είναι αδυναμίες. Απλά το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή έχει την d5 πιόνι, δεν έχει τόσο καλά τετράγωνο το φού και το ότι η ντάμα του είναι πολύ καλύτερη από τη δική μου. Γι' αυτό είναι λίγο θέμα, ότι η ντάμα πιέζει, δεν απειλεί τώρα, αλλά πιέζει το α5, πιέζει λίγο εδώ. Ναι. Αυτό το ενοχλητικό. Και τι παίζω εδώ, παίζω φ5, ok. Μου παίζει φ3, ας πούμε, να μου πάρει τη στήλη. Παίζω πον7, ντάμα β3, τρώει. Και εδώ πέρα κάνω λίγο, ας πούμε, έτσι λίγο μια πατάτα. Παίζω πον5 και απλά ξεχνάω τελείως αυτό εδώ, το Νταμάρφα 3. Στο οποίο δεν σημαίνει. Τώρα, έτσι όπως είναι τα κομμάτια, πέφτει το πιόνι. Γιατί ο ύπος τώρα δεν έχει κάποια καλή αποκάλυψη να κάνει. Πού να πάει. Στο Β4 πέφτει, στο Γ5 δεν μπορεί, στο Γ7 δεν κάνει τίποτα. Απλά κάνω μια αποκάλυψη και δεν κέρδισα τίποτα το σπουδαίο. Και εδώ πέρα που πρέπει να... που είχα λίγο θέμα προφανώς, γιατί το συντοπίσα και λέω, το αντικάτσαμε. Δίνω πιονάκι δωρεάν. Αυτό δίνω πιο δωρεάν σε GM, οπότε δύσκολα τα πράγματα. Έκανα και καλά ότι το θυσίασα. Αυτός με κοίταζε εκεί πέρα έτσι περίεργα. Καλά, μη γελάς. Έχω δώσει κι εγώ ένα πιονάκι σε GM, έτσι, αλφα, στην 6. Θυσία ή στήσιμο, σαν και εμένα. Όχι, στήσια, σαν αυτό εδώ. Στήσια, ναι. Το ξέχασα, στήσια. Και κέρδισα. Γιατί έχεις ρίξει GM. 2 GM έχω κερδίσει. Γιατί ρε παιδιά, δεν σας γεμίζω το μάτι. Όχι, απλά εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά. Και τον έναν τον κέρδισα και κέρδισε και το τουρνουά της Καβάλας με μοναδική ήττα από μένα. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Ο οποίος ο άνθρωπος, εντάξει, μετά από χρόνια με είδε, είναι ο Ντέγιαν, ο Άντιτς, και μου είπε, σε θυμάμαι. Γιατί του έκανα τη κλασική διπλή θυσία αξιωματικού στο θήτα 7 ή 7. Ναι, μόνο και εντυπωσιακό. Πύργο. Ναι, και μετά είχε ντάμα, ξέρω, το κλασικό ντάμα ή τα 4, ντάμα στα 4, πύργο στα 3. Δεν ήταν τόσο απλό, δεν με άφησε να τον κάνω μάτ. Ναι, ναι, ναι. Όμως μετά, εντάξει, κάπως τα κατάφερα. Μπράβο, και... λοιπόν. Τρομερό, μπράβο. Εντάξει, αλλά δεν ήταν με τον Άντιτς που χάρισα το πιο να οπότε ναι, έχω κάνει και εγώ τα αποτελέσματά μου, μην νομίζετε. Ω, εντάξει, ναι. Δεν υποτιμάμαι. Με ποιον ήταν που... ποιον άλλο έχει κερδίσει που είχε στήσει το πιόνι? Τον Μπερέσκου, πάλι στην Καβάλα, ο οποίος όταν έφαγε το α2 στην ψύχρα, το οποίο α2, εντάξει, το έχω αναρτήσει μια φορά,
Ήταν ένα θεϊκό υπό Β4 που απειλεί απλά το Γ2 με αξιωματικό στο Z5, το οποίο δεν μπορώ να το κρατήσω. Πρέπει να βάλω πύργο Γ1, τρώει το Α2, πύργο Α1, υπό Β4, πύργο Γ1. Μιλάμε ό,τι πιο τραγικό έχω παίξει στη ζωή μου. Θέλω να εγκαταλείψω εκεί, δηλαδή είναι η έκτη κίνηση. Θέλω να εγκαταλείψω, να ανοίξει η γη να με καταπιεί, να του πω συγγνώμη άνθρωπε που σε έφερα πρώτο γύρο να παίξει πρωινό. Έτσι, αλλά λέω, εντάξει, μεγάλη ξεφτύλα, λέω συνέχισε να παίζεις. Και δεν ξέρω τι έγινε μετά. Ή αυτά ως νόμιζα ότι δεν ξέρω να παίζω σκάκι, οπότε με υποτίμησε φουλ. Και απλά μετά σκάσαν οι ορδές κανονικά. Δηλαδή θυσίαζα ό,τι υπήρχε να θυσιαστεί. Και τον κέρδισα. Τον έβαλα μάτς στη σκακέρα, κυριολεκτικά. Μπράβο. Είναι τρελή. Είναι handicap σε G. Εντάξει. Έχω κι εγώ τα τέτοια. Τα πετυχημένα μου. Ταλέντο. Ναι. Κοίτα, τότε ήμουν στην ηλικία σου. Δεν είναι τώρα καναχή από κανένα, πώς το λένε, συνταξιούχο GM. Και αυτή καλή είναι. Και αυτή καλή είναι για να τους μαζέψεις. Αυτό, ναι. Ναι, που λέμε οπότε το έδωσες και εσύ το αλφα το πιονάκι. Αυτό. Το χάρισα το πιονάκι. Αλλά λες είμαι έμπειρος. Λέω τώρα που το χάρισε πιονάκι, μόνο δυναμικά μπορώ να παίξω. Μόνο έτσι έχω ελπίδα πάλι. Οπότε ας πάμε λίγο να κλείσουμε. Τώρα παίζω Β5 έτσι προφανώς για να πάω λίγο χώρο. Έτσι, τίποτα. Να απειλήσει τίποτα. Κανά υπό Α4, κανά Β4 και καλά να μην πει την τάμα εύκολα. Γιατί μετά το Β4 ας πούμε, δεν πάει πουθενά την τάμα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι πέφτει ακόμα ή θα πέσει, αλλά υπάρχει σαν απειλή που γυρνάει πίσω λογικό. Υπό Α4 εκεί. Δεν μάθει τα 5 λίγο να κλείσει το φου, γυρνάει, παίζω εδώ. Τώρα εδώ είναι πολύ σημαντικό σημείο γιατί προφανώς απειλεί Β4, αν μου βάλει τώρα Β4, απλά θα χάσω, τόσο απλά δηλαδή, δεν έχω... Δηλαδή, μου φαίνεται σχεδόν... Ένα μου τετράγωνο ήπει, είναι λίγο... Ναι, αυτό ακριβώς, ο ύπος τον φάξτε κουνιέται. Το Β5 είναι σε... τώρα, το φου του είναι τρομερό, γιατί το Β5 είναι το μόνο σημαντικό πιόνι που έχω ακόμα και είναι στο χρώμα του, το πιέζει όλη την ώρα. Και εντάξει, προφανώς κρέμω τα πάντα, θα χάσω. Παίζω Β4 φορσέ. Αυτό. Εδώ πέρα είχαν λίγο έτσι αναγεννηθεί οι ελπίδες μου, γιατί αν μου φάει εδώ, θα τρώγα έτσι προφανώς, λογικά θα μου τρώγε, θα τρώγα. Συγγνώμη. Και ξέρω εγώ σε αυτό θα παίζω λογικά κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εδώ πέρα προφανώς και είναι ακόμα πολύ καλύτερος αυτός, αλλά επειδή έχω ελέγξει τα τετράγωνα με τους ύπους μου, λέω, ξέρεις, έχω ελπίδα εδώ πέρα να κρατήσω. Και μάλιστα επειδή είναι και καλή, μου λέω, ξέρεις, αν το παρακάνει, μπορεί να μου στήσει τίποτα. Επίσης, τώρα το είδα, εδώ πέφτει ο πύργος, έτσι, υποτίθεται πέφτει ο πύργος, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, όχι, μπορεί να το φάει το πύργο. Ναι, και να παίξει τα μαγαμένα, ξέρω, αλλά εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι, οπότε λέω, εδώ πέρα, εντάξει, εδώ έχω κάποια ελπίδα. Έλα, τα μαγαμένα, το πέφτει το Β2. Ναι, έχει υπάρχει Α2, το μαγαμένα 2, ξέρω εγώ. Βέβαια, στο πύργο του Β2... Υπό Δ3 νομίζω έχει. Υπό Δ3 και πού τρώγω. Άρα, υπό Δ3, ναι, συγγνώμη, ναι, μπράβο. Έχω δύο ύπους εκεί πέρα, ναι. Ναι. Οκ, ας πούμε δεν θα φάει απευθείας, θα παίξει κανένα πύργο Γ1. Ούτως ή άλλως, εγώ δεν έχω και πολλές επιλογές. Οπότε, όπως είναι άχι, εδώ πέρα είδα αυτό, λέω εντάξει, εκεί πέρα είμαστε καλά. Αλλά προφανώς το θέμα ήταν εδώ πέρα. Λέω, αν μου αλλάξει τώρα, είναι καθαρό, πάει για φινάλε που έχω απλά καθαρό πιόνι κάτω. Και μου αλλάζει κομμάτι, δηλαδή στο εδώ τώρα, στο εκεί. Θα αλλάξουμε και ένα πύργο. Δεν ξέρω κατά πώς θα έχω την επίθεση και αναρωτιέμαι τώρα τι γίνεται. Προφανώς είμαι πολύ χειρότερος, λογικά θα χάσω. Αλλά ευτυχώς βρήκα μια ωραία κίνηση εδώ πέρα. Και γι' αυτό δηλαδή κιόλας που μου άρεσε στα μαρτίδα, αυτό εδώ την ενδιάμεση. Β3. Η τώρα. Οποία είναι πολύ δύσκολη, γιατί στην ουσία αυτός αποκτάει ελεύθερο δεμένο τώρα. Μπράβο, ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι αυτός αποκτάει ελεύθερο δεμένο. Αλλά. Και ότι το πιόνι ήδη το πιέζει κιόλας με τον ύπο. Δεν πέφτει προφανώς, απλά το πιέζει. Αλλά δεν ανοίγει Β, δεν ανοίγει ούτε Α. Καλά, όταν μου τρώει, ας πούμε, Α, Β πιόνι. Mm-hmm. Οπότε δεν αλλάζω κομμάτια και σε έναν τάμα Γ3 πέσει περίοδο Α6, που αυτό πέφτει κιόλας. Τώρα, ελέγχω το Α4 τετράγωνο και είχα δει και ωραίες ιδέες τέτοιες που έπαιξε κιόλας. Πήρω Α4, πήρω το 4, πήρω το 3, τέτοιες ιδέες. Δηλαδή ξαφνικά το παραπάνω πιόνι, το Α3,
στην πραγματικότητα, ίσως να είναι το χειρότερο πιόν της καριέρας. Για ποιο λόγο το χειρότερο του? Γιατί αν δεν υπήρχε το Α. Ναι, ναι, sorry, πες. Ναι, ναι, θα έπαιζε ο Πύργος και δεύτερον δεν μπορεί να σπρωθεί την παρούσα φάση. Και αυτό και θα έπαιζε και ακριβώς θα μπαίνει ο Πύργος του μέσα, θα έχει παιχνίδι. Ενώ τώρα δεν έχει παιχνίδι αυτός. Προσωρινά, έτσι, προφανώς. Ναι. Οπότε, απλά να αναφέρω ότι στο εδώ υπήρχε αυτή η βαριάντα. Δηλαδή, απειλώ το φου, θα πάει ξέρω το φου κάπου πίσω και να βγει αυτό. Το οποίο λογικά για σοπαλέ θα πήγαινε το αποτέλεσμα, αλλά είχα κάποιες μικρές ελπίδες. Το θέμα ποιο είναι ότι προφανώς αν προλάβει να τα σπρώξει πολύ τα πιούνια θα χάσω, ok, στον το λογικό. Αλλά επειδή δεν προλαβαίνει, αν εγώ με τους πύρους καταφέρω να πιέσω εδώ πέρα στις στήλες, θα είναι λίγο επικίνδυνα. Δηλαδή, ο πιο safe σχηματισμός για αυτό είναι κάτι τέτοιο. Αυτό, για να μην περνάω. Θέλω να βλέπω μπενκοφάση σε φινάλε. Ναι, σωστό και αυτό, όντως. Αν είχα το γάμα 5 πιόν ίσως. Ναι. Εντάξει, θεωρητικά αυτό δόθηκε, γιατί είναι και διαφορά. Ναι, δόθηκε και αυτό, έτσι, και αυτό. Όχι... Ναι, δόθηκε γιατί έχει τη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά οπότε, το είναι... έτσι, η δομή είναι... Ναι, η δομή μοιάζει επειδή έχουν τους δύο πύρους και λασίδι. Ναι, ναι, είναι οι δύο πύρους και γαμαλού. Κανονικά το πιο θα σου ψηλούν 7, βέβαια, έτσι, το πιο πιθανό. Γιατί κάνουν κάποια 6 και 7. Έχει κάποια setup. Τα οποία βάζουν κάτι. Ναι. Οπότε ναι, εδώ πέρα όταν έπαιξα το Β3, παρόλο που είχα πίεση, άρχισε λίγο να το πιστεύω ότι ξέρω εγώ. Θα το γυρίσω το μάτς. Ότι ναι, ότι, δηλαδή ότι τώρα μπορεί και να πέσω και για κάτι παραπάνω από σοπαλία. Παρόλο που ακόμα χειρότερο έτσι, ξεκάθαρα. Για να μην παρεξηγηθούμε. Παίζει εκεί, πήρε Α4. Παίζει πήρε Γ1. Τώρα εδώ πέρα το ένθα ακόμη καλύτερο ότι κάτι καλό θα γίνει. Γιατί έχω πήρε D3, εκεί και Z5. Και τώρα ξαφνικά, όπως λέω, το παραπάνω ποιο είναι αυτό εδώ, έτσι, που δεν κάνει τίποτα. Τώρα είναι και πύργο κάτω. Γιατί ο πύργος Α1 είναι τελείως εκτός παιχνιδιού. Ακόμα νομίζω είναι ψηλωσιότητα για τον υπολογιστή, αλλά πρακτικά είναι δύσκολη θέση το λευκό. Ναι, γιατί φαίνεται σαν να έρχεται ο μαύρος πολύ δυναμικά. Δηλαδή, ναι, αυτό. Τα 5, τώρα, αν παιχθεί και κάνα... Ζήτα 4, έχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, νομίζω ότι εδώ πρέπει να φάει. Ναι. Φορσέ. Εδώ πέρα μου φάγε. Γενικά εδώ υπάρχει και γενικά η ιδέα ότι θα πέσει το D5, σαν ιδέα έτσι, πάντα. Μου τώρα αυτός, τρώω. Παίζει εκεί να αλλάξει ύπους. Okay. Λογική κίνηση, αλήθεια, ναι. Με ενόχλησε λίγο προφανώς, γιατί ο ύπος του γάμα 5 είναι τρομερός. Αλλά... Λογική κίνηση. Τρώω. Τώρα, εδώ πρέπει να μου φάει με ντάμα, η αλήθεια είναι. Μου φάει με πύργο. Πρέπει να φάει με ντάμα και λέω. Εντάξει, εδώ πέρα να χάσω ότι παίζει. Και πύργο δελτά 2. Α, εγώ. Και, και πύργο D2. Ναι, πύργο και αυτό υπάρχει. Απλά έχει πύργο Β1, ξέρω εγώ. Και τώρα, σε αυτό, για παράδειγμα, έχει ναι, εδώ. Έχει βέβαια, όχι. Στο εκεί, ας πούμε, εδώ υπάρχει το πύργο πέφτω Ζήτα, για παράδειγμα. Δεν ξέρω, αλλά αυτοί οι δύο είναι οι δεύτεροι. Α, έχει Σάχ και πύργος Δ1, προλαβαίνει. Α, ναι, και αυτό σωστά. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι εδώ τελείωσε, με αυτούς τους δύο πύργους, την μπαταρία πάνω στη 2. Αλλά... Εντάξει, βέβαια, μάτι δεν κάνω, βέβαια, οπότε δεν ακριβώς τελείωσε, δηλαδή... Καλά, μάτι δεν κάνεις, όμως άμα φας και το θήτα... Δηλαδή, πήγες αυτό εδώ... Δεν μπορώ έτσι εύκολα να κάνω πρόοδο. Ναι. Αυτό σιγά σιγά θα πάνε... Βέβαια, εντάξει, ξεκάθαρα εδώ με καλύτερο, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, π.χ. πες εδώ, να φάω το D5. Ας πούμε στο εκεί, εδώ. Τώρα, εντάξει, εδώ πρέπει να κερδίζω. Εγώ α3 πρέπει να βάλω. α3 λογικά. Αλλά θέλει η προσοχή, γιατί... Πες πύργο γ8. Πες α6. Εκεί. Πες εδώ. Πες εκεί. Εδώ πέρα φαίνεται σαν να τον έχω σταματήσει, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω. Εδώ πέρα πρέπει να κερδίζω, αλλά προφανώς μπορεί να έχει κάτι καλύτερο άλλος. Ναι, ίσως. Δύσκολη θέση. Καλά, εκεί πέρα στην live παρτίδα γινόντουσαν τόσα λάθη. Ναι, καλά, ναι, το συζητάω. Θέλει μεγάλη ακρίβεια. Εντάξει, γενικά η θέση για τον Λευκό είναι δύσκολη, γιατί το Β3 πιόν είναι τον ενοχλεί πολύ. Όχι μόνο επειδή όταν τρώω το Β2 είμαι πολύ κοντά στο να βάλω ντάμα, αλλά επειδή το Β3
με βοήθησε να κερδίσω κιόλας, μου δίνει το τετράγωνο γάμα 2. Όταν μπαίνω πίσω στο γάμα 2 δεν μπορεί να φαγωθεί, γιατί θα βγαίνει down μετά. Και αυτό γίνεται, δηλαδή μου τρώει. Και βλέπω πήρω γάμα 2, πήρω γάμα 1 εδώ, και το πέρα αρχίζει λίγο να γίνει πολύ κατά του. Ναι, γιατί άμα πέσει το Β2, μετά 2 κινήσεις δάμα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και δεν μπορώ να μου φάει κιόλας. Και εδώ μου παίζει και το τελετικό λάθος. Μου παίζει πύρο Ε2 που απλά έχω εδώ. Το μέσα 3. Και καλά όταν όμως που μου φάει, θα φάω. Ναι, και πύρω δεν ένα. Ακριβώς. Πόνεσε αυτό. Ναι, βασικά πύρω δέλτα 1, ό,τι και να παίξει μετά. Ναι, ακριβώς. Ό,τι και να παίξει, λέει pre-move, κυριολεκτικά pre-move. Ναι, δηλαδή ό,τι και να παίξει, δέλτα 1. Εντάξει, εκτός αν σου φάει το πύργο που θα το φας πρώτα. Αλλά πω... Όχι, ναι, ενώ μου έχεις φάει το πύργο, ναι, ναι. Πολύ άσχημο. Ναι. Δηλαδή, το άσχημο και εδώ πέρα, ας πούμε, και εδώ πέρα, βασικά και μισή. Μπράβο, και πήρες γάμα 1 και στο εδώ. Ναι. Και τελείω. Πω. Και αυτό μπορώ να φάω απλά, κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, κάνει εύκολα. Οπότε γενικά είναι αυτό, η παρτίδα μου άρεσε επειδή αυτό το Β3 νομίζω ότι άλλαξε όλη τη ροή. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Αυτές οι ήσυχες, δηλαδή πραγματικά αυτές οι ήσυχες κινήσεις είναι αυτές που δεν βρίσκω ποτέ και δεν καταλαβαίνω κιόλας ποτέ τη λογική τους. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πότε τη ζητάει η θέση. Είναι πολύ δύσκολες να τις αναγνωρίσεις. Καταρχάς, είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες αλλάζουν τη θέση. Δηλαδή, για το... Δηλαδή, ας πούμε, η θέση αυτή εδώ, το να φάμε πύργο τώρα, με το να παίξω Β3, αλλάζει τρομερά τη θέση. Ναι. Φαίνεται ότι είναι πανομοιότυπη σχεδόν, αλλά αλλάζει τρομερά γιατί, όπως είπα, εδώ πέρα ανοίγει. Φεύγει το Β, πιώνει και ανοίγει και Α. Και αυτές οι δύο αλλαγές είναι τεράστιες, έτσι, τεράστιες σημασίας. Ναι, δηλαδή, το Β3, το έμεινε εκτός... μεγάλο κομμάτι των λευκών, δηλαδή έμεινε ακριβώς, ο πύργος εκτός στα δύο πιόνια. Ακριβώς. Γι' αυτό άλλαξε εδώ πέρα, δηλαδή, όλη η ροή της παρτίδας. Πολύ ωραία παρτίδα. Αξιλευτή, ωραίες επιλογές. Βασικά, γενικά, όλοι οι παίκτες φέρνουν πολύ ωραίες επιλογές παρτίδων. Ήταν σχετικά σύντομη. Εμάς είχαμε Δημήτρη στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Δημήτρη, μπορείς να μου στείλεις 5 παρτίδες. Στείλε μόνο όνοματα και αποτελέσματα ή ημερομηνίες. Και να τις βρω εγώ. Εγώ εν τω μεταξύ ξέρεις πότε τις πέρασα. 9 και 4, 9 και 20. Και δεν έβρισκα κιόλας αυτή την τελευταία που σου είπα δεν τη βρίσκω. Ναι, με τον Αντλή που παίχθηκε και τώρα στο Μεσογειακό. Οπότε λέω, ρε παιδί μου, κάτι λάθος κάνω, γιατί για να μου την έχει στείλει, σίγουρα υπάρχει κάπου πάνω. Ξεχάστηκα κι εγώ στη βιασύνη μου, γι' αυτό επειδή βιαζόμουν, ξεχάστηκα κι εγώ και δεν το σκέφτηκα καν. Σου λέω, τις άλλες όλες τις βρήκα, ήμουν κομπλέ. Αυτή καθόμουν τίποτα. Μετά εγκατέλειψα. Λέω, βάλει τον Παπασημακόπουλο να τον δεις, μέχρι να συνδεθεί ο Δημήτρης και πες το. Ναι, φαντάστηκα λέω για να μου το λες, θα την έχεις εσύ τουλάχιστον εύκαιρη, οπότε ήμασταν κομπλέ. Όχι, δεν είχε κάνει live κιόλας το τουρνουά, οπότε δεν μπορούσα να την βρει. Κρίμα, ήταν πολύ κρίμα, γιατί σου λέω, εκείνο το πρωί μιλούσαμε και με τον Κοσμά τον Κέφαλο 2 μέρες νωρίτερα και μου λέγε, ρε παιδί μου, μου λέει, τα παιδιά πάνε πάρα πολύ καλά, πάνε για το μετάλλιο. Εντάξει, γιατί ο Κοσμάς σας παρακολουθεί τα πάντα πάρα πολύ στενά, οπότε συνήθως μιλάμε και μου λέει αυτό εκεί, εκείνο το άλλο. Οπότε, ξέρεις, αρχίζω κι εγώ σαν την πορωμένη και κοιτάω και μπαίνω στα στις ριζάλτς και κοιτάω και ψάχνω, ρε παιδί μου, να βρω και κανένα live. Οπότε, το Σάββατο από το πρωί, θυμάμαι, είχα δουλειά και μπήκα στο Chess Results και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ξεκινάτε 11.30 και είμαι, νομίζω, 11.30 ή 11, κάτι τέτοιο. 11. Έλεγε 11 στο Chess Results, ναι. Ναι, 11. Και κοιτάω την ώρα και είναι 11.30 και λέω, βάλε τώρα ένα Google, 11.30 τι ώρα στην Αίγυπτο. Δείχνει ότι είναι ίδια ώρα. Ίδια ώρα, ναι, έχει αλλάξει ώρα για αυτούς, νομίζω. Για μπράβο. Οπότε λέω, ίδια ώρα, ωραία, παίζουν εδώ και μισή ώρα. Να ψάχνω να βρω κανένα live, δεν υπήρχε το live. Οπότε λέω, άντε, κάνε το τέτοιο, κάνε την ανάρτηση. Πόσο south που λένε εκεί οι φίλοι μας οι
Αμερικάνη να πάει. Οπότε πήγατε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είδα, όλοι είχατε θετικό αποτέλεσμα στο τελευταίο γύρο. Δηλαδή, η Κατερίνα κέρδισε, η χαριτωμένη έκανε χ, εσύ κέρδισες, νομίζω, το τελευταίο γύρο. Ναι. Οπότε πήγε πάρα πολύ καλά. Τρεις κούπες. Στα πήρα τώρα και φύγατε. Ισχύει αυτό, πραγματικά ισχύει αυτό. Θα ακούνε τώρα οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, και θα λένε πάμε σε άλλο τουρνουά. Πάμε να παίξουμε αλλού. Για να δούμε. Με τον Άντλη πότε έπαιξες? Έπαιξα νομίζω στον έκτο γύρο. Είχα 4 στα 5 νομίζω και έπαιξα στον έκτο γύρο μαζί του. Ήταν ένας από τους grand master που παίζαν στη διοργάνωση. Ναι, ήταν το νούμερο 1, έτσι. Δηλαδή ήταν με διαφορά καλύτερο. Είχε 2,588 νομίζω έλο. Mm-hmm. Ο επόμενος είχε 2,480, ας πούμε. Ήταν νέος. Ναι, 2,588. Ναι, έκτο γύρω είχα πει. Προετοιμάστηκες. Ορίστε. Προετοιμάστηκες, λέω. Α, ναι. Δηλαδή είχα χάσει κιόλας. Είχα χάσει από τον άλλο. Είχα χάσει από τον GM τον νεαρό. Είχα παίξει άσχημα και είχα χάσει κυρίως από θεωρία, βέβαια. Δηλαδή το άνοιγμα, δηλαδή απλά διαλύθηκα. Mm-hmm. Δεν το έβαλα να παίξω. Και όταν έπαιξα με τον Αντλή λευκός κιόλας, λέω εντάξει, γενικά με τα λευκά έχω κάνει καλά αποτελέσματα με GM. Έχω κάνει καλά αποτελέσματα αρκετές φορές, τέλος πάντων. Και λέω, ίσως ήταν και μόνο μου ευκαιρία, ξέρω εγώ, ίσως να καλύψω ό,τι βλακία έκανα με τον άλλον, τον GM. Οπότε γενικά, ναι, κάτσα εκεί πέρα και προετοιμάστηκα πολύ, δηλαδή κάτσα ώρες να προετοιμαστώ. Και ήμουν και λίγο τυχερός, επειδή αυτό που μου το έπαιξε το είχα διαβάσει αρκετά καλά. Α, άρα έπεσε μέσα. Ναι, δηλαδή ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις τις οποίες όντως έπεσε πολύ μέσα στην προετοιμασία. Για πάμε να δούμε τι προετοίμασες και πώς το προετοίμασες. Έπαιζε αυτό εδώ τώρα ο Άντλη. Με το υπόζητα 6, ε. Ναι. Το οποίο δεν είναι καλό για το μαύρο, έτσι. Απλά, επειδή τον είχα κάτσει και είχα δει αρκετές παρτίδες του, αυτό το άνοιγμα, παρόλο που δεν είναι τόσο καλό για τον μαύρο, και ειδικά η βαρέδα που παίζει, που είναι αυτή εδώ, στο πόσο γάμα 3 που τρώει, κανονικά εδώ πέρα νομίζω παίζουν είναι ε6 με τα μαύρα. Και πάλι δεν θεωρώ ότι καλό. Αλλά το ε6 θεωρείται καλύτερο από το να φας τον υπό. Και παρόλο που μπαίνει στη βαριάντα, έχω δει νομίζω έχει κερδίσει πολύ καλούς παίχτες. Και έχει γυρίσει και θέσεις χαμένες με τα μαύρα, εναντίον νομίζω έχει κερδίσει και κάποιον. Και 2-7 παίχτες έχει κερδίσει σε τέτοια θέση με τα μαύρα. Και έχει βγει και πολύ χειρότερο κιόλας. Επειδή προφανώς έχει, πώς να το πω, έχει υπερεξασκηθεί στη συγκεκριμένη θέση. Οπότε πολλές φορές μια σιγουριά και ξέρει θέσεις τις οποίες οι άλλοι πρέπει να τις βρουν πάνω στην παρτίδα. Ναι, μπράβο, αλλά ενώ δηλαδή, ας πούμε, ο 2-7 παίχτης υποτίθεται θα το ήξερε. Δηλαδή, μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση ότι ο 2-7 παίχτης δεν μπορούσε να κερδίσει αυτή τη θέση, ας πούμε. Και όταν λέω αυτή, δεν είναι αυτή εδώ πέρα συγκεκριμένα. Ενώ μια πολύ καλύτερη θέση για το λευκό που βγήκε από αυτή τη βαριάντα. Ναι, οπότε ναι, γενικά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, από τη μία έλεγα τώρα δεν νομίζω να μου παίξει αυτό το άνοιγμα, επειδή δεν είναι τόσο καλό. Από την άλλη, έβλεπα ότι έχει κερδίσει και 2-700 παίχτες, οπότε. Εγώ μπροστά σε αυτούς δεν είμαι τίποτα, οπότε λογικό να μου το παίξει. Το προτίμασα λοιπόν. Δηλαδή, εδώ με έβγαλε λίγο από τη θεωρία, τον Δάμα β6. Κανονικά ήταν να παίξει Δάμα γ7, αυτό περίμενα. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κάποια τρελή διαφορά. Το νόημα είναι απλά ότι μου παίζει Δάμα β6, παίζω β3, πάει Δάμα γ7. Και καλά ότι όταν κάνω μεγάλο ροκέ, επειδή αυτό σκοπεύει να κάνει ο λευκός, ότι ναι, με το β3 έχω αδυνατήσει λίγο το βασιλιά, έτσι αυτό. Ναι, ότι θα έχει γ4 σε μερικές φάσεις. Μπράβο, ακριβώς, που αυτό και έκανε κιόλας. Γ4 και έχει κάποιες τρύπες λίγο στο α3. Παίζω θ4, οκ, θ6. Τώρα αυτά είναι θεωρία, δηλαδή το πλάνο αυτό που παίζω είναι θεωρία, η αλήθεια είναι. Ή τα 4 ή τα 5, για να πάρω χώρο και να ανοίξω τη θέση. Που β7, πήρω θ3. Να φύγω από το κάρφωμα και να μην κρέμεται και ο ύπος. Όπου έχει κάτι τέτοιες ιδέες και σε κάτι γαλλικές με πυρόστα 3 ή υπόστα 3. Ναι, έχει. Γενικά δεν έχω ασχοληθεί πολύ, αλλά το να κάτσεις πραγματικά να αναλύσεις τα κομπιούτερ, το πώς σκέφτονται τις βαριάντες σε μεγάλο βάθος, είναι πάρα πολύ και ωραίο και χρήσιμο και σημαντικό. Δηλαδή, όντως, δηλαδή, μου αρέσει να. Θα ήθελα να κάθομαι, ξέρω, και να βλέπω γιατί παίζει μια κίνηση τώρα. Και τι έχει δείξει εγώ σε 20 κινήσεις που μια μικρή λεπτομέρεια, ξέρω εγώ. Αυτό το πυρούστα τα 3, σου λέω, επειδή το έχω παρατηρήσει πρόσφατα, πλέον παίζεται πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, αυτό το ή τα 4 πυρούστα τα 3 και μερικές φορές και χωρίς τα 4 πυρούστα τα 3, το οποίο θα κάνει αυτό το transposition. Το ρούτι, όλοι. Ναι, μπράβο.
πέρα από το Rook Lift, ότι στην ουσία πάει και παίζει σε όλη την τρίτη γραμμή με πύργο Δελτα 3 και κάτι τέτοια κουφά. Μπράβο, με τριπλές μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ναι. Εδώ όπως μπορεί να πάει και στην Ήτα και στη Δέλτα, έχει διάφορες ιδέες. Προς το παρόν κυρίως γίνεται για να μην κρέμεται απλά ο ύπος, γι' αυτό πάει στη τρίτη συγκεκριμένα και όχι στη δεύτερη. Mm-hmm. Αλλά έχει και άλλες τέτοιες, και, άλλες, και άλλα φέλη. Εδώ, τώρα εδώ πέρα λίγο έχουμε βγει θεωρία βέβαια. Τρώει. Και εδώ πέρα έχω βγει λίγο από θεωρία, λέω εντάξει, ξέρω ότι είμαι καλύτερος, έτσι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τώρα τα κειμερικά λέω, επίθεση να κάνουμε μαύρος δεν μπορεί ακριβώς. Δεν μπορεί να κάνει μαύρο, δεν κινδυνεύω, δεν μπορεί να μου σπρώξει τον πιόνια εδώ πέρα. Και να θέλει πολύ χρόνο. Και θέλει και δεν γίνεται εύκολα, δηλαδή και να παίξω πες εδώ, α5 εδώ, ας πούμε στο εδώ ή β4, τα κλεισά όλα. Ναι. Στο εδώ, ας πούμε, μπορώ να φάω και έτσι ενδεχομένως. Και στο εκεί να παίξω πάλι, παίζει, να έχω β4. Και ακόμα και στο εδώ θέλω να παίζω απλά εδώ. Κλειστεί ο βασιλιάς με το μαύρο πιόνι. Ναι. Λέμε τώρα, αυτό είναι λίγο ρίσκο κίνδυνο, αλλά γενικά γίνεται. Οπότε γενικά δεν πολύ φοβούμαι την επίθεση. Απλά το νόημα αυτού είναι ότι και καλά με το γάμα 4 έχω κλείσει το φούσου, το δικό μου φού έχει κάποια λίγο παραπάνω τετράγωνα, οπότε έχω παιχνίδι. Α, σύν του ότι, πολύ σημαντικό, το ότι επειδή δεν έχω γάμα 4, δεν, έχει το ραμα, δεν μπορώ να σταματήσω τίποτα ιδέες του στυλ, είπε ε7 ή ποντε 5. Δηλαδή ξαφνικά αυτό το τετράγωνο είναι πολύ ισχυρό για το μαύρο. Αυτό βλέπαμε να μείνει. Έτσι, αλλά και ο ύπος δεν μπορεί να βγει πάρα πολύ εύκολα, γιατί έχει κάτι ύπος Δελτα 4. Δηλαδή και ο λευκός πάει να πατήσει μετά. Δεν ξέρω. Κάτσε όμως, στο ύπος ε7 ή ποντε 4 ή ποντε 5 όμως μια χαρά πατάει ο ύπος του 5. Δηλαδή δεν κρέμεται, επειδή έχω και το φου. Ενδεχομένως, αν αυτό λες, γενικά υπάρχει αυτή η ιδέα και καλά στο εδώ. Σαν ιδέα το είχα δει και εγώ δηλαδή. Εκεί. Τι καλά ότι στο εδώ, σαν ιδέα, έτσι, γενικά υπάρχει αυτό. Προφανώς εδώ χάνει, έτσι. Έχει κάτι τέτοιο τέλος πάντων και ψιλοχάνω εδώ. Ναι. Αλλά γενικά σαν ιδέα υπάρχει. Καλά ότι όταν μου τρώει θα τρώω αυτό εδώ. Αλλά κάτι παραπάνω δεν είναι πολύ. Οπότε εδώ έψαχνα να βρω κάτι άμεσο προφανώς, γιατί δεν θέλω να σταθεροποιήσει. Βρήκα το που θα δύο, για ύπο ή τα 4 προφανώς. Και πιέζω εδώ και απλώ και ένα σαχ, αλλά όλο θα παίξει. Παίζει σαχ, υπό τα 4. Παίζει φούτε 7 τώρα. Για να μην μπορώ να τρώω το θητά 6 και καλά, υποθέτω. Γενικά θέλει να έχει μια πίεση στο ε5. Το απειλεί κιόλας. Παίζει πύρο ε1. Απειλεί α2, παίζει ράβι 1. Και εδώ πέρα, ας πούμε, ξέρω ότι είμαι πολύ καλύτερος. Δηλαδή, ξέρω ότι είμαι πολύ καλύτερος, γιατί πολύ απλά, πώς το λένε, το ε5 πιόνι είναι τρομερό. Κρατάει το D6, το πιο σημαντικό, και το Z6, δηλαδή κυριολεκτικά άλλο δεν κουνάει. Και απειλώ και το Z6, έτσι. Αυτή τη στιγμή το απειλώ όντως, να το φάω, αλλά και γενικά το πιέζω. Δηλαδή και στο φινάλε να πάμε, πάλι θα συνεχίζω να πιέζω το Z6. Δεν αλλάζει αυτό. Οπότε ξέρω ότι εδώ πέρα πρέπει κάτι να κάνει, ξέρω εγώ, έτσι να. Εγώ μέχρι και το γάμα 4 έτρωγα. Και ξέρεις, ρου α1, ξέρω εγώ, πύργο β1. Ναι. Και εγώ το σκεφτόμουν αυτό, αλλά αισιόδοξα, ότι... αλλά δεν ξέρω. Μου φαίνονται δηλαδή και αυτά μέσα στο πλάνο. Γιατί ο αξιωματικός μετά γυρίζει εύκολα και έχει κάτι γάμα 4 να περάσει κι ο άλλος ο πύργος απέναντι. Σωστό και αυτό. Απλά αυτό που δεν μου άρεσε τόσο πολύ... Καταρχάς δεν παίζω εγώ κιόλας, έτσι. Δεν προλάβαινα να παίξω καν το β' επί γάμα. Ναι. Αλλά και να έπαιζα και να μην μπορούσα να φάω το θητά 6, δεν μου αρέσει τόσο πολύ το ότι, πες ξέρω εγώ εδώ, ότι σε αυτό ανοίγω λίγο τη γάμα. Ναι, και πιέζει και το γάμα 3. Θα πρέπει να μείνει το φού στο β3, αυτό δεν μου άρεσε κυρίως, γιατί ναι. Αν φύγει στο β1, μετά λίγο έχω και τη β' θέμα. Έχω ναι. Θέμα στη β', έχω το ότι μπορεί το φού κάποιος να πάει στο d5, κάποτε λέμε, έτσι, ναι. Και να πιέζει στο α2, και αν το φού πάει στο β3, δυστυχώς, κάνει καλή άμυνα μένα, απλά δεν πιέζει κανένα πιόνι. Ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό, δεν είναι τόσο πολύ μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι κακό βέβαια. Εντάξει, δεν είναι κακό ένα κομμάτι να κάνει απλά άμυνα, αλλά δεν παίζει και δεν μου άρεσε αυτό. Και εδώ πέρα προφανώς θα αρχίσει να κάνει λίγο μπάχαλο αυτός, γιατί εδώ πέρα είμαι πολύ καλύτερος. Και εδώ πέρα τι μου παίζει, D6. Το περίμενα θα αρχίσει να γίνει το μπάχαλο. Τρώω. Και παίζει τα μάρφα 3.
Εδώ απειλεί υπό β4. Τώρα απλά θέλω να δείξω μια άλλη ωραία βαριάντα. Εδώ πέρα αυτό νομίζω στην αρχή μέτρα για αυτό εδώ πέρα, αλλά του έχει ξεφύγει κάτι. Μέτρα για το β4. Ναι. Γενικά εδώ πέρα έχει διάφορες, έτσι, όχι μικροαπειλές, θα έλεγα. Μεγαλοαπειλές, ναι. Ναι, ναι. Αλλά εδώ πέρα νομίζω, εδώ ήταν, sorry, συγγνώμη. Ναι, ναι. Απλά εδώ μετράω εγώ και μετράω δυνατά, ναι, ναι. Απλά τα κοιτάω. Εδώ ήταν που ήταν αυτή την Ισάρα και ήξερα ότι κερδίζω. Είχα μετρήσει αυτή την κίνηση που λέω ότι κερδίζω από αυτή. Και τα κρατάει όλα, ε. Τώρα αυτή τη στιγμή κρέμεται το κομμάτι, έτσι, δηλαδή το κομμάτι πέφτει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, πρώτο, β4. Ναι, και δεν έχει. Κοιτάμε ότι προλαβαίνει να κρατήσει. Δηλαδή, καταρχάς, στο εδώ, ναι, αν έχουμε φάει έτσι, όταν πάει, ξέρω εγώ, ντάμα εδώ, τρώτη με το φουρ, και έχω πάρει και έχω μαζέψει πιο γιονιά, έτσι. Έχω, δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι και δύο πιονιά πάνω, θα μείνω τελικά, ξέρω εγώ, μέρα, καθαρό όμως πιόνι. Και είναι και αδύναμος ο βασιλιάς, εντάξει, δηλαδή κερδίζει θέση. Όπα, συγγνώμη, είμαι τρία πιονιά πάνω, ε. 4, 5, 6, 7, ναι, τρία αυτή τη στιγμή. Ναι, κερδίζω το πιόνι προφανώς. Δεν έχει τίποτα κόλμα, τίποτα πύργο 5-6, τίποτα όλα αυτά. Απλά τρώω τον πύργο. Και τι άλλο, και στο. Και να μου φάει έτσι, και στο εκεί, εκεί. Συγγνώμη, εδώ. Εκεί να μου παίξει εδώ, απλά το τρώω, έτσι. Οπότε ναι, αυτή η κίνηση ήταν δηλαδή, που ξαφνικά απλά απλοποιεί full τη θέση και. Δηλαδή, εδώ παίζουν όλα τα κομμάτια. Θα μου αναγκαστεί να μου φάει το β3 κάποια στιγμή. Εντάξει, αλλά εδώ νομίζω ότι είναι. Και ένας γενικός κανόνας που μετράς, ας πούμε, πόσα κομμάτια είναι στην επίθεση και πόσα στην άμυνα. Και στην ουσία τα μαύρα δεν είναι αρκετά. Δηλαδή υπολογίζουν τα πιόνια, το β4γ4, όμως δεν είναι αρκετά. Γιατί θα πρέπει να φάει κάτι ο λευκός για να ξεκινήσουν οι διασπάσεις. Οπότε όταν δεν τρώει και παραμβάλλει όλα τα κομμάτια, δεν είναι. Δεν θέλει λίγη ψυχραιμία και καλό μέτρημα αυτό. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, όντως αυτός ο γενικός κανόνας είναι πολύ σωστός, δεν το συζητάω. Απλά, εδώ πέρα, στην αρχή που μέτραγα εγώ, πριν το Y5, δεν θα πω ψέματα, λίγο με φόβιζε. Γιατί είναι μεν τα κομμάτια, δεν είναι τόσα πολλά, αλλά και εμένα άμυνα στο βασιλιά δεν κάνω τόσα πολλά κομμάτια, να το σκεφτείς. Δηλαδή, ο ύπος ήταν 4 και αυτό, ο φούς ήταν 4, το φού και ο ύπος, αυτή τη στιγμή κάνουν επίθεση, δεν κάνουν άμυνα. Ναι. Το φούς ζητά ένα δεν παίζει καθόλου αυτή τη στιγμή προς το παρόν. Ο πύρος ότι τα τρία οριακά κρατάει το γ3, αυτός κάτι κάνει, δεν λέω. Και ο πύρος του ψιλονένα επίσης δεν κάνει κάτι. Δηλαδή τα κομμάτια μου παίζουν, αλλά δεν είναι προσανατολισμένα στο βασιλιά μου. Οπότε είναι λίγο ανησυχητική η θέση. Ναι. Χωρίς το ψιλον5. Δηλαδή π.χ. στο εδώ, ας πούμε εδώ. Τώρα και το γ3, ας πούμε, το πέρα θα είναι καλό για μένα. Αλλά στο κάτι τίποτε 5 φου ψιλον5, σίγουρα εδώ πέρα νιώθω ότι κερδίζω. Αλλά λέω, εντάξει. Δεν τρελαίνεσαι. Ναι, δεν με τρελαίνει τόσο πολύ. Δηλαδή, εντάξει, επειδή παίζω και με 2.600 παίχτη, λέω, δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω τόσο προεπλοκές. Ναι. Αλλά αυτός το έχει δει προφανώς μετά από ό,τι φαίνεται. Μου παίζει εδώ. Και ναι, εδώ είναι επίσης ένα κρίσιμο σημείο. Γιατί εδώ πέρα ξέρω με τα λευκά αντικειμενικά ότι κερδίζει η θέση. Απλά επειδή ακόμα είναι μπάχαλο. Έχει πολύ δρόμο. Δηλαδή, αυτό σε παράδειγμα τώρα πλήγει από β4, έτσι. Ναι. Το τρώει πάνω στο β2. Εξελέγει, βασίλισσα γ1. Λοιπόν, απευθείας εννοείς. Τώρα βασίλισσα γ1. Ναι, αυτό θέλω να πω. Εδώ πέρα, ας πούμε, ήξερα ότι αν δεν αλλάξουν τάμες, σίγουρα θα με λέει, ξέρω, κάνα στην 3, στην 4, ότι κερδίζω, το ξέρω αυτό. Ναι. Αντικειμενικά, γιατί είμαι πιόνι πάνω ήδη, το πιόνι δύσκολα πέφτει, πολύ δύσκολα. Το θ6 κρέμεται, εντάξει. Το γ4 στο φινάλι θα το φάω, γιατί στο φινάλι που δεν κινδυνεύει βασιλιάς, πιόνι πάνω και διπλωμένο δεν με χαλάει, η αλήθεια είναι. Οπότε λέω ότι κερδίζω. Απλά έβλεπα, ας πούμε, αυτή την κίνηση και καλά. Γιατί, όπω είπα, τα 4 έχω σαχ. Ναι, και τώρα στο. Ναι. Και καλά να έχω κάτι ιδέε στην τάμα β6, για μάτ, έχει πει ροντεστά απλά, έτσι, αλλά αφού ήταν αντίο και κάτι τέτοια. Απλά επειδή άρχισαμε να κατεβαίνουμε στον χρόνο τώρα, δεν ήξερα τώρα, δηλαδή αναρωτιόμουν να. Έχω όντως κάτι καλό εδώ πέρα ή μήπως ξεμείνω. Γιατί αυτός, πούμε, αυτή την τάμα εδώ πέρα στο α3 ενοχλεί λίγο, έτσι, είμαι σε δίκτυα. Ναι. Αν μου φάει τον DX. Σίγουρα εδώ πέρα κερδίζει ο λευκός, απλά
Δηλαδή, πρακτικά δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο εύκολο να το κερδίσω αυτό. Πάντω σίγουρο ότι και εδώ πάλι έχει β4. Δηλαδή, και εδώ πρέπει να μετρηθεί το β4. Ναι, αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό ισχύει. Στο εδώ, βέβαια, για παράδειγμα, μπορεί να έχω, ξέρω εγώ, φου επί. Μπορεί και να μπορώ να το κάνω αυτό έτσι. Τώρα δεν το λέω και με σιγουριά. Και στο εκεί να παίξω κάτι τέτοιο ίσως. Και να δώσω τη διαφορά. Απλά τώρα το θέμα είναι ότι αν το πιόνι στο D6 κρατηθεί, θα κερδίσω σίγουρα. Ξεκάθαρα. Είναι τρομερό αυτό το πιόνι. Και εδώ πέρα, ας πούμε, αυτή η θέση λογικά θα κερδίζει, υποθέτω. Όχι υποθέτω, σίγουρα κερδίζει, απλά θέλει λίγο προσοχή. Αλλά ναι, γενικά είναι λίγο μπάχαλο θέση. Οπότε και έπαιξα τα μάμα ένα. Safe. Ναι, βέβαια, επειδή εντάξει, να πω την αλήθεια εδώ πέρα, επειδή παίζω και με 2600 παίχτη, ας πούμε, δεν θα πάω να παίξω τελείως, πώς το λένε, να τα στρώξω όλα τελείως, να το σκάρω τελείως. Αλλά επειδή εντάξει, έχω τα λευκά και έχω πάρει καλή θέση, η αλήθεια είναι ότι προφανώς και έπαιζε Γιάννη, δηλαδή ήθελα από μέσα να κερδίσω ξεκάθαρα. Και είδα ότι στον τάμα γάμα 1 μπορώ να παίξω σταθερά Γιάννη. Δηλαδή είδα τη βαριάτα που βγήκε κιόλα. Αλλάζουμε. Μου παίζει η πυροϊτά 8 για να απειλεί η πυροϊτά 1. Ναι, παίζει ένα πλάδιο. Εδώ. Και στο εδώ κάνει λάθος. Εδώ πέρα, ας πούμε, έβλεπα ότι, για παράδειγμα, αν φάει εδώ, θα φάω. Mm-hmm. Προσωρινά είμαι ένα πιόνι πάνω, διπλωμένο, ok, δεν μετράει. Αλλά το θέμα τι είναι. Απλό να πάρω δεύτερο πιόνι, να φάω το β5. Αν μου φάει τώρα, το πιονάκι πάνω θα γίνουν σίγουρα δύο πιόνια. Για ποιο λόγο. Φούντε 5 δεν έχει, γιατί απλά τρώω και όπως αν φας, χάνεις πιόνι. Αν φας με το πύργο, πέφτει το έψιλον. Ναι. Αν φας με το έψιλον, πέφτει το ζήτα. Αν παίξει εδώ, έχω και εδώ ίσως να έχω. Ίσως να είναι και ακόμα καλύτερη αυτή η κίνηση, να είναι και αυτομαστικό. Έχω στη χειρότερη και εδώ, πάντως, σίγουρα. Σε κάτι και πλάζει τα τρία. Οπότε τρώω πιόνι. Οπότε λέω εκεί πέρα έχει θέμα. Και αν μου φάει εδώ, θα φάω και έχω πάλι την ίδια ιδέα. Αυτή η ιδέα ήταν που μου άρεσε πάρα πολύ και με έκανε να πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω. Αυτό εδώ το γάμα 4. Γιατί πάλι εδώ πέρα, αν παίξει το food, θα πέσει το πιονάκι και κερδίζω. Και αν μου παίξει εδώ, τώρα έχω αυτές τις ιδέες με γάμα 5. Γάμα 5 πάλι για αφού γάμα 4. Και ελεύθερο. Είναι και ελεύθερο, σωστά. Αλλά κυρίως ότι αν φάω το ψιλονέξι, ας πούμε, μετά πέφτει το 6, ναι. Κρέμω τώρα. Αν φάω το ψιλον 6, κρέμω το Z5, το Z6, κρέμω το πουλά. Οπότε είδα αυτή την ιδέα που μου άρεσε πολύ. Και γι' αυτό το πίστευα πολύ ότι μπορώ να κερδίσω. Την πήγα και στη βαριάντα. Αυτό εδώ πέρα μου κάνει λάθος μου. Μου ξέρετε 7. Δεν ξέρω αν του ξέφυγε κάτι ακριβώς, αλλά τρώω εδώ. Μου τρώει. Παίζω Z4. Και εδώ μου παίζει εκεί, το Y4. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό. Θέλει να βάλει πυροϊτά 2, υποθέτω. Ναι, μπράβο, πάει να κάνει κάτι τέτοια. Εδώ, ας πούμε, μια λογική γίνηση είναι να φάω το πιόνι. Αλλά αυτό δεν μου άρεσε τόσο πολύ, γιατί αυτό το φούτο εδώ πέρα είναι καλό. Το φούτο στο Y4. Ναι. Με ενοχλεί. Και να φάω τώρα εδώ πέρα δεν μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί έχει κάτι πυροϊτά 8, πέστε με καρφώσει. Παίζει γάμα 4, μου πέφτει το φού, αλλά πυροϊτά 2 με ενοχλεί. Στον πύργο γάμα 3 να το κρατήσω, κάτι πύργο για 4. Και λέω, εδώ πέρα το ρισκάρω λίγο, αυτό λέω. Mm-hmm. Τώρα μπορεί και να κερδίζω έτσι, μπορεί να έχω 4 γάμα 5. Αλλά λέω το ρισκάρω και δεν θέλω να το ρισκάρω τόσο πολύ. Μάλιστα, κιόλας δεν είναι τόσο καλό. Είδα αυτήν εδώ την ωραία κίνηση. Πάω να αλλάξω κομμάτι, τώρα μου φάει, πάλι πιέζω. Απλά δεν θα πάω εκεί. Αν μου φάει εδώ, τρώω και πέφτουν όλα. Ναι, και πέφτουν όλα τα πιέσεις στη σειρά. Αν φάει εδώ, έχω αυτή την επιλογή να πιέσω, αλλά έχω αυτή την εδώ το καλύτερη απλά. Και πάλι πέφτουν όλα. Μπράβο, και αυτό βγήκε κιόλας, δηλαδή, γιατί δεν έχει και άλλη επιλογή, δηλαδή στο εδώ παίζω. Έχει μόνο μία βαριάντα για να, πώς θα το πω, να βγει από αυτά και καλά. Να παίξει πυρού για 4. Και καλά με την ελπίδα ότι στο εδώ θα μου φάει. Α, και εκείνα με το πυρού, ναι. Απλά εδώ έχω μια ωραία ενδιάμεση κίνηση. Απλή έτσι, όχι τίποτα τρελό. Γάμα 5 σάχα απλά. Και ο βασιλιάς και δεν απειλεί το. Ναι. Μπράβο. Και τώρα εδώ πέρα κερδίζω. Οπότε ναι, αυτό το φούτε 3 ήταν πολύ κομβικό. Δηλαδή αυτή η κίνηση ήταν μετά την οποία ήξερα ότι κερδίζει η θέση. Ότι απλά κερδίζω. Όχι εύκολα βέβαια έτσι, αλλά ότι σίγουρα κερδίζω.
Επειδή έχει διαρθεί η θέση, τώρα κοιμάμαι απλά ένα πιο πάνω, έτσι. Στο πιο πάνω το γάμα 3. Και με πολύ κινητικούς πύργους, δηλαδή ενεργητική φουλ. Ενώ οι δικοί δεν έχουν ενωθεί ακόμα. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι θα πέσει σίγουρα να πιώνει το γάμα 4 το ψηλόν 6. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε θα έχω δύο πιόνια πάνω, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα, οκ. Okay. Και μετά, λέω, επειδή έχω και πολύ πιο ενεργητικούς πύργους, πρέπει να κερδίζει εδώ πέρα. Ο πέσει πύργο εκεί σάχ, πύργο β6, για να κάνει λίγο πιο ενεργητική άμυνα. Παίζει εκεί, απειλή τα 5 κρατάω, πήρω τα 2 να απειλεί το γάμα 2 και παίζω εδώ πέρα ζητά 5. Γιατί με έδωσα μια ωραία βαριάντα εδώ πέρα. Προφανώς δεν μπορεί να μου φάει, αν μου φάει εδώ πέρα τρώω. Ο πύρος κρέμεται, αν μου φάει εδώ και καλά για κολπάτι και βλακίες, παίζω απλά σάχ, τρώω το πύρος στο γάμα. Και πέφτει ο πύργος, απλά. Ακριβώς. Τώρα, αν μου φάει επίσης, είδα ότι στο εδώ, αν μου φάει εκεί, εδώ κρέμεται άσχημα ο μαύρος, γιατί αν παίξει εδώ, θα βγει σχεδόν διαθέσιμο αυτή που βγει στην παρτίδα. Και αν μου παίξει πίσω, λέω εντάξει, είναι σε δίκαια. Εντάξει, αυτό είναι ναι. Δηλαδή, εδώ, εκεί, εδώ, έχω πιόνι πάνω και έχω δύο πύργους και έχω το δίκτυο, δεν γίνεται να μην κερδίζω, έτσι, ξεκάθαρα. Είναι θέμα, δηλαδή, μπορεί να μην κερδίσει κάμε το να πας να κάνεις δείκτες. Μπορεί να πρέπει απλά να παίξεις εγώ εδώ και πήρω τα 6 κάποια στιγμή, λέμε τώρα. Ναι. Αλλά κερδίζει, κερδίζει σίγουρα. Και μου τρώει αυτός. Τρώω, παίζει πήρω τα 6 για να έχει τετράγωνο βασιλιάς. Αλλάζει και τον ένα πύργο λογικά. Μπράβο, αυτό πήρω τα 3. Αλλάζω αναγκαστικά το πύργο, δεν μπορεί να μου φάει το 3 προφανώς. Στο εδώ παίζουν ενδιάμεση τώρα από τα 3 να κρατάω. Κουνάει πύργο. Ναι. Γάμα 7. Τρώω το θητέα 6. Εδώ πέρα το φινάλε κερδίζει είναι θεωρητική νίκη, δηλαδή απευθείας. Μιας που σου αρέσει το φινάλε, ξέρεις πως κερδίζει αυτό, έτσι από περιέργεια. Θέλω να σου πω την αλήθεια, είναι μία δύσκολη ώρα, αλλά υποθέτω... Α! Κάτσε ρε, αφού ο βασιλιάς δεν προλαβαίνει. Ο βασιλιάς θα μείνει στο β7α7. Αναγκαστικά, γιατί διαφορετικά έχω πύργο, πύργο α8 και σαχ. Μπράβο, ακριβώς, ναι. Ναι. Αλλά υποθέτω ότι αν αφήσουμε εκεί πέφτει το... Εγώ πάντω θα κλείνω το α4, να πω την αλήθεια. Θα κλείνω, λέω, το α4, σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει πύργο θητα 4, στην ουσία, για να περάσει ο βασιλιάς. Καλά, η πρώτη κίνηση που θα παίξει ο λευκός ήταν α4, να κλείνω το α5, ξέρω εγώ. Ναι, ας πούμε, έχεις πύργο θητα 4, έπαιξε α4, εσύ, για σιγουριά. Εντάξει, αλλά το α4. Για να σε βοηθήσω, κερδίζει το φινάρι αυτό, αν ξέρεις τον τρόπο, κερδίζει με κλειστά μάτια. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν μέτρημα, ας πούμε. Ξέρω σίγουρο ότι πρέπει να φτάσει το πιόνι στο θήτα 7. Αυτό το ξέρω 100% και μετά πρέπει να πας να τέτοιο. Μισό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως, γιατί το αν μπορεί το πιόνι να φτάσει στο θήτα 7 ή όχι, μετράει πάρα πολύ. Γιατί αν πας στο θήτα 7, έχει αλλάξει θέση τελείως ξαφνικά. Αν πάει στο θήτα 7 το πιόνι, ο βασιλιάς δεν μπορεί να το βοηθήσει να βγει ντάμα. Αν δηλαδή εδώ, αν μπω σε αυτή τη θέση, είμαι εδώ βασικά, συγγνώμη, είμαι εδώ. Καταρχάς, ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να βάλει πρώτα β7. Μπράβο, αν παίξω θήτα 7, ας πούμε, έχω ήδη αποδεχτεί ότι ο βασιλιάς δεν θα βοηθήσει το να βγει το πιόνι ντάμα. Ναι, αυτό το πιόνι ούτως ή άλλως δεν σε ενδιαφέρει, εσύ θες να φας το α5. Όχι, όχι. Εγώ, ας πούμε, ακόμα και λίγο και τα άρθα λέω εγώ κιόλας. Ναι. Αν, για παράδειγμα, είχες το θήτα 7 αλλάζει τελείως το... Ναι, παιδιά, έτσι είναι τα μαθήματα φινάλε. Πάνε για τις 2 η ώρα το πρωί, γιατί φινάλε παίζουμε μόνο τις μεγάλες ώρες. Αυτό μόνο απλά έτσι να το πω. Όπως είπα, το αν θα παίξει θήτα 7 ή όχι, το να παίξει θήτα 7 ή όχι βασικά, μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή το θήτα 7 μπορεί να κερδίζει κάπου τελείως, ξεκάθαρα,
κάπου άλλο να δώσει την ισοπαλία. Προφανώς εδώ πέρα κερδίζει το θέτα 7, αυτό που ξέρω και όλες κάποια στιγμή. Απλά κερδίζει επειδή έχω το γάμα πιόνι. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, μισό να σου το δείξω κιόλας. Παίζουμε εδώ πέρα. Το νόημα ποιο είναι. Θα μου κάνει κάποιες άχτες. Το νόημα είναι ότι ο βασιλιάς, ο μαύρος, για να κρατάει το, να μην αφήνει τον πύργο το λευκό να βγάζει ντάμα, θα μείνει αναγκαστικά στο α7 ή στο γ7, ή στο β7, συγγνώμη, έτσι. Ναι. Αναγκαστικά, δεν μπορεί να πάει σε κανένα άλλο τετράγωνο. Ο πύργος θα μείνει στη θήτα προφανώς. Και τι γίνεται τώρα. Εδώ απλά αφήνει το γ να τρέχει. Το γάμα, θα έχει ουρά β7 ο μαύρος κάποια στιγμή. Θα παίξει γ6, τι θα κάνει. Αν το φάει, έχει πύργο γ8 και βγάζει ντάμα. Αν δεν το φάει, παίζει απλά γ7, γ8 και βγάζει ντάμα. Ναι. Ή γ7 και τρώει το γ7, πύργο α8. Ναι, σωστά. Αυτό το κλασικό. Όχι... Ναι, σωστά. Απλά δεν προλαβαίνει ακριβώς να το φάει στο γ7 το πιόνι, έτσι. Γιατί... Στο... Ναι, γιατί το γ6 στην ουσία τον εμποδίζει να πάει στο β7. Ακριβώς, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Οπότε δηλαδή εδώ πέρα το φινάλι κερδίζει επειδή είναι το πιόνι γ. Προφανώς θα κέρδιζε αν ήταν με δέλτα, ε, ζ, ή τα. Αν όμως ήταν β το πιόνι για παράδειγμα, το φινάλι δεν κερδίζει, είναι ισοπαλία. Ναι, γιατί δεν έχει να πάει στο. Μπράβο, γιατί θα πάει στο β6, θα παίξει ο άλλος του ρα β7 και μετά τι κάνεις. Δεν έχει να πάει πουθενά ο πύργος. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό πριν παίξει το θ7 να ξέρει ότι κερδίζει. Γιατί το β και το θ κερδίζουν μόνο του μεν, αλλά όταν πάει στο θ7 το πιόνι, μετά έγινε σου πάλι ήδη αυτόματα στο β πιόνι. Στην ουσία βγάζει εκτός παιχνιδιού το βασιλιά απευθείας για να μην υπάρχουν σάχ. Και πρόχνω σου πρώτο πιόνι. Τελείωσε. Ναι, απλά να προσέξει ότι αν είναι το β το πιόνι, είναι σου πάλι έτσι. Ναι. Ή αν είναι α, αν είναι α ή β το πιόνι. Άμα μου τύχει, πραγματικά στο λέω. Δημήτρη, κλείσει τα μάτια και απέδειξε ότι το φινάλι κερδίζει. Να δω το ποντίκι σου πώς θα κινείται. Άντε, ο Αλέξανδρος Νυχτιάτικο έχει τέτοιο. Δεν έχει... βέβαια, δεν έχει αγώνα αύριο να παίξει. Εσύ, Δημήτρη, αύριο παίζεις. Όχι, πού να παίξω. Ξέρω εγώ, Λάζα Κρεπανιώτης. Το πρωί δεν παίζω. Παίζω το απόγευμα σε ένα τουρνουά στο Χαλάνδρο. Εντάξει, μέχρι το. Σε αυτό το τουρνουά που παίζουν όλοι, το κλασικό. Τώρα με τον Παπασημακόπουλο έπαιζα τελευταία Κυριακή. Αλήθεια, τι κάνατε. Ισοπαλία κάναμε. Καλά, το στήσι μου έπεσε, δεν λέγεται έτσι. Δεν λέγεται. Είχα γυρίσει μόλις από την Αίγυπτο. Αυτή δεν μας την έφερε να τη δούμε. Μπορώ να τη δείξω αυτή την παρτίδα αυτή, αλλά είναι. Ίσως είναι για τέτοια ώρα που δεν βλέπει κανείς ειδικά. Και... Την άλλη εβδομάδα, για να δούμε τι θα κάνει. Σε τι θέση είστε. Τι θέση είστε στο Χαλάνδρι. Ναι, το Χαλάνδρι υποτίθεται είναι over 2000. Τι είναι. Είναι ναι. Να το δούμε. Over 1800. Φοβερή παρτίδα. Ναι. Να τη βάλεις τις προτινόμενες, Παπασημακόπουλε. Μην φαίνεται με τους καρουάνες και τους τέτοιους. Και τους πώς ναι. Τους λένε, τους feed the flag πια, τα καλά για το τέλος. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Αφού ξέρετε, εμείς πάμε, κάνουμε την εκπομπή, στο τέλος μαθαίνουμε τι έπρεπε να δούμε σε όλη την εκπομπή, αφού έχει τελειώσει, και λέμε, α, okay, θα πάει για την επόμενη. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Προσπαθώ κι εγώ, αφού με βασανίζουνε, κατάλαβες, μετά μου τα βγάζουνε. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε τα καλύτερα μπούλετ του Παπασιονάτες. Ναι, οκ. Okay. Ποια είναι τα καλύτερα μπούλετ. Είναι το μπούλετ σκάκι. Σας είδαμε τώρα. Έστεινε ο ένας, έστεινε ο άλλος. Έστεινε ο ένας, έστεινε ο άλλος. Δεν θέλουμε να δούμε μπούλετ σκάκι. Θέλουμε να δούμε. Μπούλετ παίξτε και μόνοι σας. Δεν χρειάζεστε εμένα. Αν και σήμερα ήταν ωραίο που παίξατε μπούλετ, να σας πω την αλήθεια, που μπορούσα να σας παρενοχλώ όλη την ώρα. Επίσης ήταν πολύ ωραίο που μπήκαν μέσα στην εκπομπή ο Ριγόπουλος με τον Κουρούση και τον Παπέλη. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, τέτοιου είδους surprise είναι ωραίο να τα έχουμε. Δείχνει ότι είστε όλοι συνδεδεμένοι. Εσύ δεν είχες ξαναδεί εκπομπή, Αλεξάκη. Εγώ δεν έχω δει, ναι. Δεν έχω δει ολόκληρη εκπομπή, απλά έχω δει ότι είχα δει, ας πούμε, ποιος έχει κάνει εκπομπή. Και είχα δει και λίγο από το Ιωαννίδη, αλλά λίγο, έτσι, ίσα-ίσα. Δεν είχα προλάβει. Ίσα-ίσα να προετοιμαστώ, να δω τι με περιμένει, λέει, σήμερα. Είπα ναι, αλλά δεν ήξερα που έλεγε. Να έχω μια ιδέα, έτσι, μου ήρθε από τον Ρωμάνο.
Οπότε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, η ώρα έχει πάει 2:30. Βέβαια, σήμερα καθυστερήσαμε. Α, λέει, Αλεξάκη, την άλλη εβδομάδα θα τη δεις. Ναι. Ναι, σίγουρα. Με τον Παπασημακόπουλο λέει ναι. Τώρα, εγώ δεν ξέρω. Θα δείξει άλλη εβδομάδα Παπασημακόπουλο. Αν και εσύ, ο Αλέξανδρος έχει μεγάλη ρέντα. Είναι τεράστιο fan club. Θα τον κοιτάρω, ναι. Θα δει τι παρτίδες θα μας φέρει. Η μία παρτίδα θα είναι με τον Δημήτρη, αυτή που παίξατε. Καλά, αυτή δεν είναι πολύ. Χαλάνδρε, πώς θα πάτε. Πόσους πόντους έχετε. Χαλάνδρε, πώς θα πάτε στο. Τώρα εγώ έχω 4 στα 5. 4 στα 5, ναι. Έχω κάνει ευκολία με τον Παπασημακόπουλο και μία με το. Όχι παλιά, μία εξαίρεση έχω πάρει. Γιατί μπορούσα να παίξω στην Αιγυπτό, ήμουνα. Μετά είναι με 4 ο Ραχμανίδης. Είμαστε μαζί απλά επειδή τον έχω κερδίσει το περνάω στα κριτήρια. Και μετά είναι με 3,5 ο Παπασημακόπουλος. Τώρα είναι και άλλο. Είναι και ο Πελαντάκης που είναι ο αντιπαλός μου. Και άλλο ένα νομίζω είναι τα 3,5 ίσως. Από ποιον έχασε ο Αλέξανδρος? Ο δεν έχασε, έχει κάνει 3 σοπαλίες νομίζω. 3 σοπαλίες. Καταστραφήκαμε. Μαζέτευσε. Τι να κάνω. Τώρα αυτό που δεν κέρδισε με μένα αλήθεια είναι για μαστίγιο, δηλαδή είναι για μαστίγωμα. Αυτό που δεν κέρδισε με μένα ήταν πολύ. Θα δείξει ιστορικές παρτίες. Αφού τις έχεις δείξει παντού, έχεις πάει στον τσεσπότη, έχεις ανοίξει μόνος σου, έχεις δείξει, δηλαδή πραγματικά τρέμεται, θα δείξω ιστορικές παρτίδες. Να δω τις ιστορικές παρτίδες, θα ανοίξει τα κοιτάπια του από τα πρωταθλήματα Ελλάδος που έπαιζε πριν από 100 χρόνια για να μας δείξει παρτίδες τέτοιες. Χρονοκάψουλα θα είναι. Λες, χρονοκάψουλα θα είναι άμα πάω και ανοίξω εγώ που έχω παρτίδα με τη μάνα σου από το 93 που με κέρδισε. Καλά. Αυτό είναι χρονοκάψουλα. 33 από όπου καλά. Κατάλαβες. Όχι, την έχω κανονικά, το φιλαράκι. Αντέχει ακόμα το χαρτί, μπράβο. Το έχω το χαρτί. Το βρήκα κάπου, τα ανακάλυψα. Και παίζαμε στο Πειραϊκό τότε, πρωτάθλημα Αττικής γυναικών. Πήγα και έπεσα πάνω στη Λίνα τότε. Πρωτάθλημα Αττικής γυναικών. Βέβαια. Αυτό δεν υπάρχει τώρα πια σωστά. Φυσικά και δεν υπάρχει. Πριν από 100 χρόνια υπήρχε. Ναι, και εγώ. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Ναι, ναι. Δεν το έχεις ξανακούσει. Sorry. Ναι, δεν θα παίξει σε μαραθώνιο. είμαι στον δρόμο, αργό, θα σου πω. Στον δρόμο αρχής. Λοιπόν. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι rapid από Χαλάντ. Ο Art λέει, ο Ριγόπουλος λέει, ναι, να δείξεις το rapid από Χαλάνδρη, αν τη θυμάσαι. Εγώ ήξερα ότι πίνετε Long Island Iced Tea. Το είδα. Όταν ήμουν μαύρος. Ερώτησε τώρα αν μπορείς, όταν ήμουν εγώ μαύρος. Γιατί νομίζω είχαμε παίξει 2 ή όχι. Κουρούσης νικητής τελικά, παιδιά, με 5-4. Οριακό. Μπράβο στον Ρηγόπουλο. Ο Κουρούσης δεν είναι IM με 2-4, κάτι έλεγε. Βέβαια. Και μάλιστα... Έχει, πώς το λένε... Έχει εκτσεχοποιηθεί. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, ποια παρτίδα λέει ο Δημήτρης? Όταν ήμουν μαύρος. Για ποια παρτίδα, σε ποια παρτίδα να φέρει? Πού να ξέρω, εμένα ρωτάς. Εκεί ήμουν. Όχι, αυτό λέω. Αν μπορείς να το ρωτήσεις, βασικά να ακούει τώρα. Εγώ το ρωτάω. Εγώ το ρωτάω live. Ξέρω, αφού μας ακούνε σε με κανένα... Μας ακούει έτσι. Δεν σου γράφει σε μήνυμα, μας ακούει τώρα. Ναι. Με λευκά λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, παιδί μου, μας ακούνε. Μην αγχώρεσαι. Εγώ με λευκά. Εγώ με λευκά. Όχι, με λευκά ο Αλέξανδρος, εσύ με μαύρα. Α, ναι, αυτό λέω κι εγώ. Συγγνώμη, πότε παίχθηκε αυτή η παρτίδα? Αυτή παίχθηκε σε ένα rapid του Χαλανδριού. Πάτα add chapter, κοίτα εδώ από κάτω, πετάς add chapter, βάζεις editor, starting position, create chapter, here you are. Ωραία, τώρα θυμάμαι μια θέση, αλλά δεν θυμάμαι πώς βγήκε η θέση. Για να πω την αλήθεια. Μισό να γυρίσω λίγο τις κακένα να μου βολεύει.
Για να δούμε. Για να δούμε, θα δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι. Καταρχάς, ποιας χρονιάς είναι αυτή η παρτίδα? Τώρα είναι. Πριν του Οκτωβρίου, να ήταν το Rapid. Α, εντάξει. Όχι, τότε είναι πρόσφατο. Αδικαιολόγητο, σε όλο θυμάσαι. Ναι. Τι βαριάντα παίχτηκε? Τι έπαιξε ο Λέκτορ? Θυμάμαι πώς είχε η θέση, αλλά δεν θυμάμαι τις βαριάντες. Τι ήταν η πρώτη κίνηση? Έψιλον 4 ήταν η πρώτη κίνηση. Βάλει την πρώτη κίνηση. Όλα με το πρώτο ξεκινάνε. Baby steps, βήμα-βήμα. Τι έβαλες εσύ? Γάμα 5 θα βάλω λογικά. Γάμα 5. Τι θα βάλω λίγο? Θα βάλω ύποζη τα 3. Ένα θεός ξέρει, λογικά. Εγώ ξέρω, τώρα σίγουρα λιώνεις το τέτοιο. Αυτό είναι σε την αποκατάσταση του Παρθενών. Την αναστήλωση. Λοιπόν, έστω ότι έβαλε ύποζη τα 3. Μισό να σκεφτώ. Δεν βοηθάνε κιόλας, κατάλαβες. Στείλτε καμιά κίνηση κι εσύ. Δηλαδή, αυτό είναι ο Ρηγόπουλος. Ωραία, ξέρεις, θα βάλω μια θέση. Ξέρω μια θέση που βγήκε τουλάχιστον. Δεν θυμάμαι τώρα το άνοιγμα. Sorry γι' αυτό, αλλά μισό τώρα. Εκεί. Θα πάω σε add new chapter και να βάλω θέση έτσι. Okay. Ναι. Έχω μάθει σήμερα το Δημήτρη να κάνει save σε PGN, να το στέλνει, να φτιάχνει chapters, να παίρνει remote. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Να βγει και από το αγαπημένο σου άνοιγμα, σκελική με ήττα 3. Μπράβο, αυτό πρέπει να έχει παίξει. Ήττα 3 πρέπει να έχει παίξει. Απλά δεν θυμάμαι πώς το έχει παίξει τη σειρά. Κάνε μια λίστα ποιους άλλους παίκτες, παιδιά, να καλέσουμε. Πέρα από τους γνωστούς. Όχι, clear, περίμενε. Αυτό είναι. Ποιος παίζει? Κατά το ποιος παίζει, δεν μάθει. Γενικά θες τα βάλω απλά. Ωραία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Νομίζω κάτι τέτοιο είχαμε βγάλει. Δεν θυμάμαι τα ποιο, αν ήταν Β και Α. Ήταν μήπως... Αυτό νομίζω ήταν πάντως. Αυτό είχαμε βγάλει, νομίζω, ναι. Σωστά. Συμφωνεί. Δεν ξέρω. Θα μας απαντήσει. Κάτσε να τη δει. Την έχουν βάλει και στην γιγαντοοθόνη και την κοιτάνε. δεν το είδες. Έχω φωτογραφία, μου στείλανε φωτογραφία πως παίζουν μπλιτσάκια και είμαστε εμείς στο background. Yeah. Αλλά έχουν γίνει δημοσίευση αύριο. Σήμερα απλά δεν έχω τα κουράγια. Αύριο πρωί-πρωί, με την αβούλα. Τώρα προσπαθεί και ο Αλέξανδρος μάλλον να θυμηθεί. Ναι, πολύ σωστά. Αυτή ήταν η θέση. Μπράβο, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Και ποιος έπαιξε εδώ? Ναι, δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα κινήσεις να πω. Ναι. Απλά, πώς το λένε, απλά θυμάμαι ότι εδώ πέρα λίγο, παρόλο που είναι πολύ σωστά η θέση, δηλαδή λίγο, έγινε λίγο μπάχαλο, δηλαδή του τάσπρωξα λίγο από εδώ. Εκείνος έπαιζε λίγο πιο ήρεμα. Καλά, ξεκάθαρα εδώ πέρα είναι σοπαλία, έτσι, ξεκάθαρα, δηλαδή πολύ εύκολη σοπαλία και όλα για το λευκό. Αν πάει να μου αλλάξει τα κομμάτια, απλά δεν πήγε να μου αλλάξει τα κομμάτια, πήγε να παίξει ενεργητικά και κάπου τα χάλασε. Τώρα την παρτίδα δεν τη θυμάμαι, δυστυχώς. Ο ένας Αλέξανδρος μας εγκατέλειψε, πάει για ύπνο. Ευχαριστούμε, κύριε Παπασημακόπουλε. Σου λέει κιόλας ότι η μαχητικότητα είναι το χαρακτηριστικό που σε διακρίνει, οπότε ο δρόμος για GM, είπαμε, είναι, πώς το λένε, ο κύριος εδώ πέρα Αλεξάκης είναι GM. Οπότε, ναι, όλοι πιστεύουμε σε αυτόν. Θα δούμε βέβαια ποιος θα γίνει πρώτος, γιατί έχουμε και μπόλικους στη λίστα. Εντάξει, άλλοι είναι πιο μπροστά από μένα. Ναι, Ευγένιος. Καλά, μη. Ποιος σταμάτησε. Ναι, Ευγένιος και σταμάτησε. Είναι με δύο νόρμες αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, είσαι και 2 χρόνια, 3 μικρότερος όμως. Ναι, εντάξει. Ισχύει και αυτό. Οπότε υπάρχει και αυτή η διαφορά.
Ισοπαλία λέει, αλλά όχι ισότητα. Αυτό με τις ισοπαλίες, όχι ισότητες, είναι η ατάκα της σημερινής ημέρας. Ναι, αυτό το πάω και εγώ νομίζω. Εσύ το έχεις πει 3-4 φορές σήμερα. Ισοπαλία, όχι ισότητα. Όχι, αυτό είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και ας πούμε και στην παρτίδα που βλέπαμε το Πράγκ με μένα, ναι. Αυτό ο Πράγκ έβγαλε, όπως το είπα, δηλαδή ξανά το επαναλαμβάνω, όπως το είπα, δηλαδή, ο Πράγκ έβγαλε μια θέση στην οποία δεν είναι ισότητα, είναι ισοπαλία, το ξέρω ότι είναι ισοπαλία αυτή η θέση, αλλά δεν είναι ισότητα και επειδή ξέρω ότι υπάρχει πολύ παιχνίδι, υπάρχει πολύ χώρο, δηλαδή και για να παίξει καλές κινήσεις αλλά και να κάνω κι εγώ λάθη, και γι' αυτό τι έπαιξε. Και επειδή ξέρω ότι είναι κάτι που παίξει από μένα, προφανώς περίμενε ότι θα κάνω λάθος κάπου. Και αυτό σημαίνει δηλαδή γενικά, δηλαδή το να προσπαθεί να βγάλει μόνο πλεονέκτημα δεν θα σου κάνει καλό. Μετά από κάποια στιγμή απλά καταλαβαίνει ότι του χειρότερου παίχτε. Προφανώς και μπορεί να τους κερδίσεις επειδή ας πούμε, δεν ξέρουν θεωρία ή επειδή τους διέλυσε με επίθεση ή επειδή στήσανε, αλλά και επειδή πολύ απλά βγάζει μια ισόπαλη θέση και παίζει πολύ καλύτερα από αυτούς. Και δηλαδή νομίζω είναι και απαραίτητη τακτική να εφαρμόσεις. Γιατί ο καλύτερος παίχτης φαίνεται στο πιο απλό κομμάτι του παιχνιδιού. Καλά, όλες ναι. Μα νομίζω. Το είδαμε και στην παρτίδα Κάρσεν Νεπόμιαση των 163, όπου στην ουσία η διαφορά είναι σε δέκατα της μονάδας διαφορά ανακίνηση. Και μια καθαρά, ας πούμε, ισόπαλη θέση έχει γυρίσει σε χρόνο... Όχι, ντετέ. Ναι. Δηλαδή με πίεση, κίνηση, την κίνηση. Γι' αυτό το λέω ότι υπάρχουν παρτίδες τις οποίες βλέπουμε ότι πιέζει μία πλευρά τόσο πολύ και αυτή η διαφορά μεγαλώνει κίνηση, την κίνηση. Ενώ φαίνεται η αρχική θέση. Κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Κάποια στιγμή γίνεται από τίποτα μια καλύτερη θέση, πολύ καλύτερη, γίνεται και ρισμένη. Εκεί πέρα απλά λίγη. Ναι. Και εκεί μετά... καλά, και αυτό είναι που στην ουσία διαχωρίζει τους παίκτες τύπου Κάρσεν από τους υπόλοιπους, ας πούμε, over 2.750. Ναι, ειδικά ο Κάρσεν, ας πούμε, είναι τρομακτικά καλό στο να κερδίζει όχι ισόπαλες, αλλά βασικά ειδικά οι θέσεις που βγάζει ο Κάρσεν είναι και σχετικά ισόπαλες, για το δικό μου επίπεδο τουλάχιστον. Δηλαδή οι θέσεις που βγάζει όντως τιμούν πάρα πολύ προς την ισοπαλία, δεν είναι απλά ισότητα. Τίνει πάρα πολύ προς την ισοπαλία, αλλά καταφέρνει και τις... Τις γυρίζει, που... ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Παγκόσμιος πρωταθλητής είναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν τη θυμόμαστε εδώ την παρτίδα, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι. Εμείς σήμερα ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη, γιατί πραγματικά ήταν από τις αγαπημένες εκπομπές, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι όλοι εσείς οι κυρικάδες είστε φοβεροί στο κομμάτι της επικοινωνίας και της συνεργασίας και της ευελιξίας. Δεν είναι, μόνο καλά έχω να πω. Καλά, όχι ότι έχει περάσει κάποιος παίκτης ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν έχουμε κάνει καλή εκπομπή. Δηλαδή, νομίζω ότι απλά είναι έκπληξη για μένα. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρεις, ο Ευγένιος, ας πούμε, ψιλοαγχώθηκε στην αρχή. Εσύ σε είδα λίγο, αλλά μετά, εντάξει, με ξέρεις χρόνια, οπότε ένιωσες... είναι και αυτή η σχέση, ρε παιδί μου. Που αυτό μετράει πολύ. Το πήρες πολύ γρήγορα, εντάξει, λες, okay, θα τα πάμε καλά σήμερα. Τώρα σκέφτομαι, ξέρεις, να καλέσουμε και πιο μικρούς καλεσμένους, μιας και έχουμε άπειρα πιτσιρίκια τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά, τον οποίο συνήθως οι γονείς επίσης αγχώνονται για το πώς θα κυλήσει η συνέντευξη, αλλά μπορείς να τους πεις και εσύ ότι είναι ανέμακτη. Ναι. Πολύ καλά. Ξεκάθαρα το συζητάω. Οπότε σε περιμένουμε σίγουρα για ένα δεύτερο part. Περιμένω να γίνεις GM άμεσα. Έχεις 1,5 χρόνο. Το άμεσα, ας το... 1,5 χρόνο. Μέχρι να κάνω τον κύκλο με όλους τους παίκτες, νομίζω ότι εσύ προλαβαίνεις να γίνεις GM. Ωραία, ναι. Θα το βάλουμε στα στοίχημα, ας πούμε, έτσι. Άντε, θα το βάλουμε στοίχημα. Δεν μου λες ποιο είναι το επόμενο τουρνουά στο οποίο θα παίξεις. Κανονικού χρόνου θα παίξω σχεδόν σίγουρα, δηλαδή δεν έχω δηλώσει ακόμα, στο Πανελλήνιο Ανδρών, στο Κλειστό Ανδρών. Οκ.
Α, είσαι προκριμένος. Άρα στην ουσία θα σε δούμε 3 του μήνα από τον Ναύπλιο. 3 και 4 του μήνα, παιδιά, εμείς θα είμαστε Ναύπλιο. Ναι, εντάξει. Και εμένα μου στάλθηκε δήλωση για το πρωτάθλημα γυναικών ως αναπληρωματική, όχι ως βασική. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κανένας άλλος. Ας πάω εγώ στον Ναύπλιο να σας κοιτάω από εκεί. Και ποιος ξέρει, μπορεί να κάνουμε και κανένα live να δούμε τις παρτίδες σας, γιατί θα είμαστε 3 και 4 του μήνα. Και να σας κάνουμε και έτσι ένα αφιερωματάκι. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Κατόπιν αυτό θα πας και εσύ Κατοβίτσε. Το σκέφτομαι, αλήθεια είναι. Θέλω, το σκέφτομαι. Αν δεν έχω αποφασίσει ακόμα, το σκέφτομαι όμως. Στείλω πολύ προς τα εκεί. Γιατί νομίζω έπαιξες. Τώρα, 28 Οκτώβρη έπαιξες στο Rapid και στο Blitz, σωστά, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, αυτό νομίζω δεν ήταν τα πανελλήνια. Δηλαδή, φέτος νομίζω δεν υπήρχε πανελλήνιο Rapid και Blitz. Δεν θυμάμαι αυτή αν το εντάξαμε, να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια ώρα δύσκολη που λειτουργεί. Αλλά έχω την αίσθηση ότι γενικότερα δράσαν ως πανελλήνια. Δεν είμαι σίγουρη. Σίγουρα, επειδή το ξέρω, σίγουρα πέρσι. Που πέρσι ήταν. Ήταν σίγουρα πέρσι, ναι, το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά φέτος έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν. Αλλά όπως να έχει, αυτά νομίζω ότι δίνουν πρόκριση για το παγκόσμιο. Τα πανελλήνια δίνουν πρόκριση για το παγκόσμιο, όχι το πανευρωπαϊκό. Ναι, το παγκόσμιο είναι απευθείας μετά. Είναι στο Καζαχστάν, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αλλά το παγκόσμιο είναι Καζαχστάν και. Εντάξει, μόνο και μόνο τα αεροπορικά νομίζω θα σου βγει μια περιουσία, όπως το ξέρω, οπότε... Ναι, δεν ξέρω. Δεν γιατί... τα έχω δει, αλλά η παφλήτη που μου έλεγε έβγαιναν πάρα πολλά, έτσι μου έλεγε. Ναι. Δεν, αλλά δεν έχω ιδέα. Είναι πιθανό, γιατί δεν ξέρω αν έχει δική της αερογραμμή το Καζαχστάν. Ενώ ότι... Α, θα μπορούσε, θα μπορούσε. Ναι, αν υπάρχει απευθείας αερογραμμή για τη χώρα, ας πούμε, στην οποία θες να κατευθυνθείς, είναι πάντα πιο οικονομική. Αλλά δεν το γνωρίζω. Σίγουρα δεν υπάρχουν low cost που να πηγαίνουν στο Καζαχστάν. Δηλαδή δεν υπάρχει επιλογή να πας, ξέρω εγώ, με τις κλασικές οικονομικές εταιρείες. Άρα μας μένει η ελληνική η κλασική, ή αν έχει εκεί πέρα κανένα... Γιατί έχουν γίνει και πολλές περικοπές τώρα με τις αεροπορικές, διότι έχουν φύγει και δύο εκτός, οι οποίες λόγω της, του πολέμου δεν πετάνε. Άρα, ναι. θα δούμε τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Θα ανανεώσουμε, είπαμε, πότε το ραντεβού μας. Ελπίζω και πιο νωρίς. Ποιος ξέρει, πού ξέρεις, μπορεί να σου δώσουμε τόση θετική ενέργεια που να πας να πάρεις το πρωτάθλημα ανδρών. Μαζί σου ποτέ δεν ξέρω. Είσαι και σε ρέντα. Πολύ δύσκολο, αλλά μακάρι. Ναι, εγώ στο εύχομαι. Από όλη μου την καρδιά, στο εύχομαι να μου φιλήσει τα αδέλφια και τα δύο. Τη μαμά, τον παπά, χαιρετίσματα πάρα πολλά. Και εννοείται να σας δούμε εάν τα καταφέρετε, γιατί μάλλον τώρα δεν θυμάμαι πότε θα είναι ο επόμενος μαραθώνιος. Κάπου στα Χριστούγεννα της Καλυθέας. Οπότε αν είναι στις 18 σε βλέπω σε ένα Κατοβίτσε. Λογικά. Ναι, αν είναι πιο μετά, καλώς να σας δούμε εκεί. Καλό βράδυ λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και απλά να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν πρωτοβουλία γενικά αυτό που κάνεις, έτσι, με τις συνεντεύξεις, που γενικά να δεικνύεις τους κάτι και τους κατιστές, το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ πρωτοπόρο, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει τόσο μεγάλη, έτσι, πώς θα το πω, προβολή. Γιατί μιλάω για μας, ενώ μιλάω ακόμα και για πολύ καλύτερους κατήσεις από εμάς. Θα σου εξηγήσω κάτι το οποίο μου έκανε εμένα πολύ κακή εντύπωση την τελευταία εβδομάδα. Διότι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, υπήρξαν απανωτές επιτυχίες από το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, από τον Μπατούμι, βλέπουμε ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημά μου ποιο ήταν. Είδα, ας πούμε, μία αναφορά στην Ευαγγελία Σίσκου στον Αντένα. Κατόπιν αυτού έγινε αυτό... Μιλάμε για προχθές. Όπου είναι 100% σίγουρο ότι μπλέξανε τη Μαριάντα με την Ευαγγελία. Ίσως δεν προλάβανε να διαβάσουν press conference, κατάλαβες. Οπότε πάρα πολλά ενημερωτικά γυρίσανε και γράψανε ότι πριν από λίγες μέρες στον Μπατούμι της Γεωργίας,
Το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο, από όλες, δηλαδή δεν φτάνει που αναπαράγεται μία πληροφορία η οποία είναι λανθασμένη. Δεύτερον, πόσο καιρό θα τους πάρει για να δουν για την Μαριάντα, άλλους δύο μήνες. Και ήταν, φαντάζομαι ότι στη μία σε ένα από τα ηλεκτρονικά περιοδικά γύρισα και τους έγραψα ολόκληρο δελτίο και μου απαντήσανε κιόλας ότι με ευχαριστούν. Γιατί τους είπα, όντως η Σίσκου είναι τρίτη, βγήκε στον Μπατούμι τότε, τους έστειλα και τα links, μην νομίζουν ότι είμαι καμιά παλαβή η οποία τους γράφω ψέματα, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα σας παιδιά, βγήκε η συγκεκριμένη κοπέλα και στο μεταξύ έχουμε πάρει και αυτά. Και μας δώσανε και όλες συγχαρητήρια σαν Ομοσπονδία για τις επιτυχίες που έχουν οι αθλητές μας. Και εσύ μαζί, γιατί ήσουν μέσα σε αυτούς που ανέφερα ότι κατακτήθηκε και το Μεσογειακό. Αλλά υπάρχει αυτό, η ασυνεννοησία, διότι δεν είμαστε ένα άθλημα το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο, ούτε προβεβλημένο, με αποτέλεσμα, ξέρεις, όταν κάποιος κάπου ακούνε, είναι αυτό το... Τι να κάνουμε, η πληροφορία πολλές φορές γίνεται λάθος. Οπότε, ό,τι μπορούμε, γι' αυτό το λέω, και μάλιστα είπα ότι πλέον ό,τι επιτυχία έχουμε θα τη λέμε. Ό,τι τουρνουά δηλαδή παίζεται και στο οποίο πρωταγωνιστούμε σαν ελληνική αποστολή, επίσης θα το αναφέρουμε σε ό,τι εκπομπή και να υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Γιατί οι παίκτες όλοι πάνω κάτω γνωρίζεστε και γνωρίζετε κιόλας τι είναι αυτό το οποίο παίζει. Και εγώ πολλές φορές ίσως να μην προλαβαίνω κάτι να παρακολουθήσω, οπότε μου το λέτε εσείς. Πώς μου λες εσύ τώρα, μίλησα με την Κατερίνα και είπαμε ότι για εκείνη είναι... Αυτό είναι μια πληροφορία που ή την είχα, ξέρω εγώ. Ή μίλησα, για παράδειγμα, τέλος, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, τα οποία, εάν δεν τα συζητάμε οι αθλητές μεταξύ μας, δεν πρόκειται ποτέ να τα ξέρουμε και πολλές φορές δεν φτάνουν ούτε μέχρι το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Άρα, αν είμαστε ευέλικτοι, αν υπάρχει μια διαφάνεια, αν υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία και εξωστρέφεια, εγώ νομίζω ότι όλοι θα πάμε μπροστά. Γιατί και εσείς θέλετε από κάπου να ακουστεί αυτό το οποίο έχετε κάνει. Εγώ αυτό θεωρώ. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Γιατί σου δίνει και μία άλλη ψυχολογία, ρε παιδί μου. Σου δίνει και ένα άλλο αέρα, ρε παιδί μου, να συνεχίσει. Κυρίως ό,τι βοηθάει, κυρίως στην εξέλιξη, στην πρόθεση του αθλήματος, είτε είναι για μας, είτε είναι για άλλους αθλητές, καλό είναι αυτό, έτσι το βλέπω. Αυτό μου μετράει κυρίως. Και... Αυτό ακριβώς. Και να σου πω κάτι, ο κάθε παίκτης, αυτό που κάνετε με τις παρτίδες και γιατί σας ζητάω τις παρτίδες, είναι ότι ο κάθε παίκτης έχει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Έχει έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εδώ πέρα είναι αρχάροι. Okay. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δίνετε κάποιες ιδέες. Δηλαδή, όλα αυτά είναι στην ουσία μαθήματα. Υπάρχει ένα κομμάτι δηλαδή, μέσα στο συνεντευξιακό πλέον, το οποίο είναι ένα μάθημα. Γιατί να μην υπάρχει. Και αυτό καταγράφεται. Αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνεις εσύ προπονητής, Δημήτρη. Να μην έχουμε το πρώτο μάθημα που μας έκανες online. Εγώ θα λέω όταν με μάθαινε ο Μιτσάκος φινάλε. Ωραία θα είναι, πλάκα θα έχει. Είδες όταν θυμάσαι και λες, Θεέ μου, τι έλεγα τότε. Και εγώ το ίδιο. Εγώ βλέπω τα μερικά από τα προηγούμενα live και λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Και υποθέτω ότι έτσι θα μετεξελίξω. Κάτι πρέπει να κοιτάς πίσω. Αυτό. Ναι, εντάξει, εξελισσόμαστε. Αυτό είσαι. Αυτό μετράει. Την άλλη φορά θα πάρω τον μπαμπά σου να κάνει live. Εκεί θα έχει πολύ πλάκα. Θα σου πω, αν θα συνοηθείτε ποτέ. Γιατί? Δεν θα μπορεί με τους υπολογιστές, με όλα αυτά. Άντε βρε. Όχι, ξέρετε, δεν ξέρει να χρησιμοποιεί υπολογιστή. Αλλά με τις κάμερες, με τη σύνδεση κάπου θα το χάσει σίγουρα. Θα πατήσει μια βλακία και μετά θα διαλύσει όλη. Δεν θα βλέπει κιόλας, δηλαδή, γι' αυτό. Ωραίος γιος Αλεξάκης. Καλά, καλά. Θα κάνω λοιπόν ότι δεν άκουσα τίποτα. Τα φιλιά μου σε όλη την οικογένεια. Α, ναι. Και φυσικά κλείσε εσύ. Χαιρέτησε τους όλους. Okay. Ευχαριστώ πολύ όπως είπα και πάλι. Και αυτό θα ήθελα να πω είναι πάλι πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που πήγαν καλά. Και κυρίως στα δύο νερά αυτά κορίτσια και στο...
στην Βασιλεία Σίσκου, στην Μαρία Δελάβου και στον Νικό Παλό που είναι πολύ καλό στο παγκόσμιο για αυτές τις τρομερές επιτυχίες. Και προφανώς θα πω και συγχαρητήρια έτσι πάλι στις συναθλήτριές μου και συμπαίχτρες στο Μεσογειακό, στην Μαρκαντονάκη και στην Παυλίδου που βγήκαν πρώτος και δεύτερες στο γυναικό. Τέλεια. Καλή επιτυχία, Δημήτρη, ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Bye-bye.